Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Χρόνια πολλά και καλά σε όλους εσάς που έχετε σήμερα τη γιορτή σας. Όλοι οι υπόλοιποι, αργία σήμερα, η πρώτη αργία για το 2015, αλλά εμείς είμαστε εδώ για να περάσουμε μαζί τις επόμενες 3 ώρες και με καλή διάθεση και καλή παρέα θα σας κάνουμε και θα σας ταξιδέψουμε σε όλη την Ελλάδα αλλά και τον κόσμο και θα σας δείξουμε και τις ειδήσεις. Θα σας πούμε τι γίνεται δηλαδή σε όλους τους τομείς της ειδησιογραφίας και ελάτε λίγο μαζί μου να σας δείξω μια ωραία εικόνα. Δείτε την καταπληκτική εικόνα την οποία έχετε τώρα στις οθόνες σας. Είναι από το μακρινό, από το ακριτικό, από το λατρεμένο, από το ονειρεμένο Καστελόριζο, κατευθείαν στις οθόνες σας για να έχουμε μια καλή χρονιά. Σε λίγο θα μιλήσουμε και με τους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί. Έχουμε μια ωραία εικόνα από την Πάρνηθα. Από μακριά βεβαίως, αλλά ένα γενικό της Πάρνηθας, έτσι ώστε για να καταλάβουμε όλοι και όσοι ζούμε εδώ στα προάστια, αλλά δεν είδαμε ασπριμέρα, ότι στα βόρεια του νομού, λίγο πιο έξω δηλαδή από το κέντρο της πόλης, η μέρα είναι λευκή σήμερα, τόστρωσε για τα καλά και προσοχή εάν χρειαστεί να μετακινηθείτε, διότι οι δρόμοι είναι τσουλήθρες από τον πάγο. Και θα σας πάμε κάπου που θα μπορούσε εύκολα να πει κανείς ότι είναι στην Ελβετία. Είναι σε ένα από αυτά τα μαγικά χωριά της Ελβετίας και λοιπά, με τις λιμνούλες, με το στρωμένο το χιόνι στις κορφές των βουνών, με το Πεύκο μέχρι δίπλα στη λιμνούλα, δεν είναι τόσο μακριά. Το σημείο που βλέπετε είναι Ιπποκράτειος πολιτεία, εδώ έξω από το κέντρο της Αθήνας δηλαδή. Λίγα μέτρα μακριά, λίγα χιλιόμετρα μακριά από την Ομόνοια. Και από εκεί θα ξεκινήσουμε από το Λάμπρο Χαβέλα που βρίσκεται στην περιοχή. Καταρχάς, Λάμπρο είναι μαγεία, μαγεία το τοπίο. Και είναι ανάμεσα στα σπίτια αυτή η λίμνη, έτσι. Ακριβώς, μια τεχνητή λίμνη, η λίμνη Μπελίτσι, η οποία κατασκευάστηκε το 1972-74 για τις ανάγκες εδώ της περιοχής. Πραγματικά ένα υπέροχο τοπίο. Πολύ κοντά στην Αθήνα. Μπορεί οποιοδήποτε να έρθει εδώ να παίξει με τα παιδιά του. Βέβαια, πρέπει να σας πω ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Χρειάζονται αντιολισθητικές αλυσίδες αλλά και αυτοκίνητα 4x4 για να φτάσει κανείς εδώ. Βλέπετε ότι όλος ο δρόμος είναι χιονισμένος και η λίμνη σε είναι παγωμένη, όχι έτσι. Δεν είναι. Σκία. Όχι, η λίμνη δεν γιατί είναι, είναι κάτω από το μηδέν η θερμοκρασία και κόπι... είναι κάτω από το μηδέν εδώ και πολλές ώρες. Είναι μείον 3. Μείον 3, ναι. Ακριβώς, είναι μείον 3. Δεν έχει παγώσει. Βέβαια, πρέπει να σου πω ότι οι μόνιμοι κάτοικοι εδώ της λίμνης είναι οι κύκνικοι, οι παπίτσες, οι οποίες είναι στο βάθος, εκεί λιάζονται. Μάλιστα, μερικές βγήκανε και έξω. Λάμπρο, πώς τις είπες, παπίτσες. Παίζουν με το χιόνι. Παπίτσες. Η πάπια, η παπίτσα. Αλλά έχουμε εδώ. Έτσι. Έχουμε εδώ όμως και κάτι υπέροχα φιλαράκια που ήρθαν να μας προϋπαντήσουν, να μας πούνε καλημέρα. Άχ, μωρέ, τι γλύκα είναι, τι καλά που είναι. Αμέσως, αμέσως να σηκωθείς και δεν έχω να τους δώσω και κάτι. Δεν το περίμενα. Τι κάνετε, καλά. Ναι μωρέ, ναι, έλα, έλα και εσύ. Δες ανάγκη που έχουν για παιχνίδι, εδώ, για παιχνίδι και χαρά. Γλύκα είναι. Κρυώνεις. Δεν κρυώνεις. Εσύ κάθεσαι εδώ. Χιόνι είναι κάτω, δεν είναι... Παίζει να είναι και η μαμά του, λες. Ωχ, κούκλος. Μπορεί. Έχεις δίκιο. Η μαμά. Λοιπόν. Ο έλεγχος ήταν όλα τα λεφτά. Κάτσε μισό λεπτό, Λάμπρο, μην εκεί που είσαι. Μη φεύγεις. Κρατήστε την εικόνα αυτή. Πάμε και μέχρι το Καστελόριζο. Πάμε μέχρι τη Μεγίστη. Το νησί το οποίο... Εντάξει, το έχουμε λίγο συνδέσει και στο μυαλό μας ως κάπως, αλλά βγάλτε την εικόνα αυτή. Πάμε λίγο στο καλό σημείο του, πάμε στο ωραίο κομμάτι του. Πάμε στον κύριο Παράσχο που είναι εκεί, μόνιμος κάτοικος του νησιού. Είστε έτοιμοι για τα Θεοφάνεια, για τον αγιασμό των υδάτων. Κύριε Παράσχο, καλημέρα σας. Καλή σας ημέρα. Τι χρόνια κάνετε, πολλά, χρόνια πολλά και χρόνια. Καλά από την Αθήνα στο Καστελόριζο. Δώστε μας λίγο κλίμα. Καταρχάς, εσείς δεν έχετε χιόνια εκεί, βλέπω. Και ο καιρός δείχνει να είναι ωραίος. Να είστε καλά που μας θυμηθήκατε εσείς. Γιατί σας έχουν ξεχάσει όλοι οι άλλοι, βαριέσαι, πρώτη φορά είναι. Μην νομίζετε. Όλο και σε κάποιο μνημόνιο θα μπούμε, όλο και κάποιος θα σας επισκεφτεί. Εν πάση περιπτώσει, σε λίγο θα κατέβει ο παπάς, σε κάνα μισά ώρα περίπου, να γίνει
η κατάδυση του Μύρου Σταυρού να φωτίσει τα νερά. Εύχομαι να φωτίσει και τα μυαλά ορισμένων πολιτικών. Πόσο δίκιο έχετε με την ευχή που στέλνετε σε όλο τον κόσμο. Να μας φωτίσει, να μας φωτίσει και τα μυαλά μας, όχι μόνο τα νερά. Πείτε μου λίγο, τι καιρό έχει σήμερα εκεί? Βλέπω ηλιοφάνεια. Ηλιοφάνεια έχουμε, λίγο κρύο έχουμε, αν και δεν είμαστε συνηθισμένοι, περίπου 5 με 6 βαθμούς. 5 με 6 βαθμούς είναι κρύο για σας, ναι. Για πάση είναι πολύ κρύο, ναι. Εδώ εμείς έχουμε μείον 5, για να καταλάβετε. Στα ορεινά της χώρας δεν παίζει να έχει πέσει και κάτω από το. Να αγγίζει για τους 10, ναι, έτσι νωρίς το πρωί. Παρακολουθούμε και βλέπουμε εκεί τα χιόνια. Οπότε σε λίγο θα γίνει ο αγιασμός των υδάτων. Θα πέσετε για το Σταυρό, θα βουτήξει κόσμος. Έχει, ναι, έχει έτοιμα παιδιά. Είναι εδώ στην προβλήτα, όπως σας δείχνει και το. Και η εικόνα, το, ναι. Η εικόνα, ναι, είναι έτοιμα τα παιδιά. Περίπου καμιά δεκαετία άτομα να πέσουν για. Όποιος τυχερός μπορέσει και πιάσει στο Σταυρό. Λοιπόν, καταπληκτική εικόνα. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την πρώτη καλημέρα. Θα είμαστε ξανά εκεί. Μην κλείσετε τη γραμμή. Θα την κρατήσουμε ανοιχτή και θα είμαστε συνεχώς σε σύνδεση με το Καστέλο Όριζο σήμερα. Γιατί όταν λέμε αγιάζονται τα νερά σήμερα, αγιάζονται από άκρη άκρη της Ελλάδας. Θα πάμε και σε ορεινές περιοχές. Εκεί που δεν έχει νερά, δεν έχει θάλασσες, ποτάμια, λίμνες. Να δούμε πώς αγιάζονται τα νερά εκεί. Λοιπόν. Στο Λάπρο θα ξαναγυρίσω πριν δώσω το λόγο στον Στέφανο. Ο οποίος Στέφανος θα μου πει για ποιο λόγο είναι η σύνδεσή μας στο control σε λίγο. Για πάμε στο Λάπρο ξανά. Λοιπόν, Πόπη, μείον τρεις βαθμούς εδώ στη λίμνη Μπελίτση. Πραγματικά είναι υπέροχο το τοπίο. Θα ήθελα να αλλάξω οι παπίτσες και οι κύκνοι πώς γίνεται να κάνουν πάρτι επάνω στο χιόνι. Δεν έχουν παγώσει. Κάθονται και λιάζονται. Είναι φοβερό. Πραγματικά. Η φύση τι κάνει, Πόπη, ένα υπέροχο τοπίο εδώ στη λίμνη Μπελίτση. Βλέπετε και κάτι μικρά σπιτάκια ακριβώς πάνω από την λίμνη. Πραγματικά είναι ακριβώς, πώς μπορεί να κάνει, είναι πραγματικά σαν πίνακα ζωγραφική σε αυτό το οποίο βλέπουμε. Ένα υπέροχο τοπίο, ένα χιονισμένο τοπίο, όπου μας καλεί όλους να έρθουμε. Χρειάζεται βέβαια πολύ προσοχή, Πόπη, να πούμε, αν και γίνονται προσπάθειες και από το Δήμο των Αφιδνών να καθαρίσει το οδικό δίκτυο της περιοχής. Πρέπει να σου πω ότι από την Εθνική Οδό και προς τα πάνω είναι όλα χιονισμένα. Χρειάζονται ακόμη και αλυσίδες για να κυκλοφορήσει κάποιος με ασφάλεια μέσα στις Αφίδνες. Να σημειώσουμε τώρα ότι είναι κλειστοί οι δρόμοι στην Πάρνθα, από το 19ο χιλιόμετρο είναι το σημείο που είναι το τελεφερίκ και προς το καζίνο Μονπαρνές. Μάλιστα, εχθές το βράδυ ένα ζευγάρι αποκλείστηκε 500 μέτρα από το καζίνο Μονπαρνές. Μάλιστα, χρειάστηκε σήμερα το πρωί να φτάσουν το ειδικό όχημα με τις ερπίστριες της πυροσβεστικής προκειμένου να τους απεγκλωβίσει. Κλειστή είναι και στην Πεντέλη ο δρόμος από το 414 στρατιωτικό νοσοκομείο και προς τη διασταύρωση του Αγίου Πέτρου. Στη Λεωφόρο Χασιάς Δερβενοχωρίο στο ύψος της Μονής κλειστών. Εννοείς όσοι βγουν σε ορεινό οδικό δίκτυο οφείλουν να ξέρουν να οδηγούν στο χιόνι ένα και να έχουν και αλυσίδες δεύτερον, διότι τα πράγματα είναι δύσκολα σήμερα σε όλη τη χώρα. Μαγεμένη εικόνα, μαγευτική εικόνα αυτή που βλέπουμε. Της κατέγραψε λίγο νωρίτερα το πρωί από την Πάρνηθα, από την Ιπποκράτειο Πολιτεία, από το σημείο που τώρα μας κάνει και τη σύνδεσή του ο Λάμπρος Χαβέλας. Αλλά ανάλογη είναι η εικόνα, ακόμη και σε μέρη που τα χιόνια δεν είναι πολύ συνηθισμένο γεγονός. Και στην Κρήτη στα ορεινά το έχει στρώσει για τα καλά. Και στη Σαμοθράκη το χιόνι έφτασε 2 μέτρα. Κόντεψε να κλείσει σπίτια, να κλείσει τα σπίτια, να κλείσει μέσα στα σπίτια τους κατοίκους του νησιού. Και τους είχε κλείσει μέχρι σήμερα το πρωί, καθώς συνεχίσει την χιονόπτωση από το Σάββατο τα ξημερώματα μέχρι και σήμερα. Στα Λευκά λοιπόν ντύθηκε η Σαμοθράκη από το Σάββατο. Μέχρι σήμερα το πρωί σταμάτησε, χιόνιζε ακατάπαυστα μέχρι και σήμερα. Αρκετά ήταν τα προβλήματα καθώς είχαν κλείσει δρόμοι τόσο στα γραφικά στο Σοκάκι όπως βλέπουμε και στις φωτογραφίες μέσα στο κέντρο της πόλης όσο και στους γύρω δρόμους και στο ορεινό επαρχιακό δίκτυο. Ωστόσο τα χιονιστικά μηχανήματα του Δήμου τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα το πρωί άνοιξαν όλους τους δρόμους. Αρκετό χιόνι όμως έριξε και στην Κρήτη όπως βλέπουμε σε αυτές τις φωτογραφίες.
και τα περισσότερα προβλήματα εντοπίστηκαν στον νομό Λασιθίου. Πιο συγκεκριμένα, μάλιστα, στο οροπέδιο Λασιθίου. Μάλιστα. Η νύχτα ήταν πολύ, πολύ δύσκολη και τα μηχανήματα του Δήμου δούλεψαν κατάπαυστο ώστε να ανοίξουν όλοι οι δρόμοι όπως σήμερα το πρωί. Μάλιστα. Αρκετά ήταν τα προβλήματα και στα χωριά και μερικά με την ηλεκτροδότηση. Χριστίνα, καλή σου μέρα. Τι καιρό θα κάνει από εδώ και στο εξής, και αν αυτό ήταν μια πρώτη εικόνα του χιονιά που έρχεται χειρότερο στις επόμενες ώρες. Καλημέρα καταρχάς. Η εικόνα αυτή θα συνεχιστεί και σήμερα αλλά και αύριο. Όπως είχαμε πει και χτες, μεγάλα ύψη χιονόπτωσης περιμένουμε και στην Εύβοια αλλά και στην Κρήτη. Γενικά είναι επιλεκτικός αυτός ο χιονιάς, καθώς οι περιοχές που περιμένουμε χιονοπτώσεις ακόμα και σε παιδινά αλλά και παραθαλάσσια τμήματα είναι περιοχές της Ανατολικής Μαγνησίας, της Εύβοιας, στη Ανατολική Στερεά και στις Κυκλάδες και στην Κρήτη. Οι χιονοπτώσεις θα αφορούν περιοχές σε υψόμετρα από 150-200 μέτρα και πάνω. Μάλιστα. Στην υπόλοιπη χώρα, βέβαια, ο καιρός είναι πολύ πιο βελτιωμένος σήμερα, με αρκετή ηλιοφάνεια και έτσι λίγα διαστήματα συννεφιάς. Mm-hmm. Το κρύο θα είναι τσουχτερό. Δεν θα ξεπεράσει ο υδράργυρος στα υπηρετικά τους 4 με 6 βαθμούς, τους 8 στην νησιωτική χώρα. Πού θα φτάσει να είναι η χαμηλότερη θερμοκρασία? Δεν άκουσα. Χαμηλότερη θερμοκρασία, πού θα την έχουμε? Κυρίως στα βόρεια τμήματα. Ενδεικτικά να πω ότι στα χιονοδρομικά κέντρα νωρίς το πρωί της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας ο υδράργυρος έφτασε τους μείον 15 με μείον 16 βαθμούς Κελσίου. Μάλιστα. Μπορείς τώρα να ξεπερνάει τους μείον 13 με μείον 14. Μάλιστα, Χριστίνα μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε και αύριο. Τώρα, οι άνεμοι βλέπετε 7 με 8 βαθμούς Κελσίου. Είχαμε δύσκολα και από το θέμα των ανέμων. Όχι όμως τόσο δύσκολα όσο το βίντεο που θα δούμε τώρα αμέσως με τη βοήθεια του Στέφανου Σίσκου. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ πώς είναι να δημιουργείται ξαφνικά μπροστά στα μάτια σου ένας ανεμοστρόβιλος και να παίρνει και να σηκώνει τα πάντα? Η εικόνα είναι πραγματικά συγκλονιστική. Κόβει την ανάσα. Ελάτε στις οθόνες σας να δείτε πώς από το μηδέν, από την ησυχία, άρχισαν να σηκώνουν τα πάντα στον αέρα. Στέφανε. Βλέπουμε μια επέθρια εκδήλωση στις Ηνωμένες Πολιτείες και ξαφνικά εκεί που ήταν όλοι ήρεμοι και βλέπαν τα περίπτερα με τους εκθέτες, ξαφνικά ξεκίνησε να φυσάει και να δημιουργείται ένας ανεμοστρόβιλος. Όπως βλέπουμε, προκαλεί το χάος σηκώνοντας και τέντες, τις τέντες που είχαν στήσει οι εκθέτες πολύ ψηλά. Δεν ξέρεις πού να πας, πώς να προστατευτείς, προς τα πού να κρυφτείς, πού να τρέξεις. Τα πηγαίνει παντού ο αέρας, έτσι. Γίνεται κατανοητός ο πανικός όλων των θαμώνων της εκδήλωσης, καθώς ο αέρας στροβιλίζει και σηκώνει και τις τέντες και πετάγονται αντικείμενα δεξιά-αριστερά. Το μόνο που μπορείς να κάνεις σε εκείνες τις περιπτώσεις είναι να βρεις κάποιο σταθερό σημείο και να κάτσεις από κάτω μέχρι να κοπάσει λίγο άνεμος. Βλέπουμε κάποια στιγμή, λίγο πριν στο βίντεο, έπιασε ένας από τους θαμώνες την τέντα και την κατέβασε κάτω. Είναι πολύ ξαφνική, είναι πολύ ξαφνικός ανεμοστρόβιλος και το πώς δημιουργείται. Κανένας δεν περιμένει. Δείτε εδώ μέρα... πώς σηκώνει τώρα τα υπόστεγα σαν καριδότσουβλα πραγματικά στον αέρα. Και τα μετακινεί μέτρα ολόκληρα. Τα σηκώνει ψηλά, τα προσγειώνει απότομα στο έδαφος. Και πού να τρέξει κανείς να κρυφτεί? Είναι εντωμεταξύ άνθρωποι που είναι στο κέντρο αυτής της ιστορίας. Βλέπετε πώς προσπαθούν να προφυλαχτούν τρέχοντας προς κάθε κατεύθυνση οι άνθρωποι. Και η μέρα απίστευτο. Δεν προθιαθέτει για κάτι τέτοιο να δημιουργηθεί. Απίστευτο, πραγματικά. Απ' την άλλη μεριά τώρα, έχουμε παγετό επίσης και στον Καναδά. Καλά, μας στέλνετε μηνύματα από τον Καναδά. Μας λέτε με τις θερμοκρασίες με τις οποίες σηκώνεστε. Λίγο πριν, σήμερα νωρίτερα το πρωί, ένας φίλος μας έστειλε μείον 25 βαθμούς από την πόλη που μένει στον Καναδά. Δέσποινα Μαδελενάκη, τι έχουμε σήμερα εκεί? Εκεί έχουμε τον Καναδά που μπήκε στην κατάψυξη, υπόπει κυριολεκτικά, καθώς οι θερμοκρασίες έχουν πέσει κατά πολύ κάτω από το μηδέν. Ακραίες θερμοκρασίες στις ανατολικές κυρίως περιοχές. Υπάρχει χιόνι, υπάρχει κίνδυνος κατολιστήσεων στα δυτικά, υπάρχουν δρόμοι που έχουν καταστεί αδιάβατοι. Ακυρώθηκαν εκατοντάδες πτήσεις. Να σου πω ότι στο Μόντρεαλ το θερμόμετρο έδειξε μείον 17, στο Κεμπέκ όπου χιόνιζε μείον 18. Ενώ τις επόμενες μέρες το κύμα ψύχους που έρχεται από την Αρκτική θα οδηγήσει τις θερμοκρασίες στον υδράργυρο ακόμη και στους μείον 45 βαθμούς Κελσίου και οι αρχές προειδοποιούν τον κόσμο να προσέχει, γιατί πρέπει να καταστρώσουν σχέδια έκτακτης ανάγκης για τους πολίτες, να εφοδιαστούν δηλαδή πόσιμο νερό, φάρμακα, τρόφιμα και πάντα στο αυτοκίνητο να έχουν φακό και ένα φαρμακείο.
Να περάσουμε τώρα να δούμε τι έγινε στις Αυστριακές Άλπεις, όπου δύο Αμερικανοί αθλητές του σκι έχασαν τη ζωή τους μετά από αυτή τη χιονοστιβάδα που τους καταπλάκωσε. Είναι ένας 20χρονος και ένας 19χρονος, τα δύο αυτά νεαρά παιδιά, τα οποία εγκλωβίστηκαν στην χιονοστιβάδα, καθώς έκαναν με την παρέα τους και με άλλα μέλη της ομάδας ελεύθερο σκι. Κατάφεραν να επιζήσουν τα άλλα τέσσερα μέλη της ομάδας. Λέγεται πως ήταν κοντά στην ευρωπαϊκή προπονητική τους βάση στις Αυστριακές Άλπεις. Έκαναν κατάβαση από τα 3.000 μέτρα και πιθανότατα πυροδότησαν τη χιονοστιβάδα γιατί άλλαξαν. Τρομακτική είδηση είναι αυτή και δυστυχώς κάθε χειμώνα έχουμε τέτοιες ειδήσεις. Δυστυχώς. Λοιπόν. Καλά είστε και οι δύο με τα καρό σας όμως, για να σας δω. Δεν παίζεστε. Η μόδα στο live view. Προσέξτε, φέτος φοριέται πολύ το καρό. Σε όλες τις αποχρώσεις. Και σε κοκκινάκι και σε γκριζάκι. Όχι, σε μπορντό και σε ροζ μοβ. Μια χαρά. Κουκλιά είστε και τα δύο. Θέλετε τώρα να σας βάλουμε λίγο στην ειδησιογραφία της ημέρας για τα καλά. Δηλαδή να ανοίξουμε κεφάλαιο ξηρός. Ή να ανοίξουμε κεφάλαιο εκλογές. Ή να ανοίξουμε κεφάλαιο νέων κομμάτων. ΓΑΠ κλπ. Γιώργος Παπανδρέου κλπ. Ή δεν έχετε ξυπνήσει ακόμη, μια και σήμερα είναι αργία και θέλετε λίγο τη σειρά σας έτσι σιγά σιγά. Να κάνετε και ένα καφεδάκι, ρε αδελφέ. Να απολαύσετε τον καφέ σας πριν μπούμε έτσι στη βαθιά ενημέρωση. Δεν είστε οι μοναδικοί μεταξύ μας που χρειάζεται καφέ για να ξυπνήσετε. Θέλω να δούμε έναν από τους πιο ενδιαφέροντες αγώνες της χρονιάς με τη Σερένα Ουίλιαμς και τι αυτή ζήτησε προκειμένου να μην συνεχίσει να χάνει, γιατί την πήγαιναν τα σετ, τα είχαν τώρα μετά τ' άλλο. Για να δούμε το βίντεο λίγο. Things I've ever heard. That's the referee. She was laughing at the changeover, saying, "Can I get an espresso? Is that in the rules? Have you ever heard a player ask for I think it was a double shot espresso." Τι νομίζετε, συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες. Ολόκληρη η Σερένα Ουίλιαμς στη μέση του αγώνα ζήτησε καφεδάκι για να ξυπνήσει. Παρήγγειλε μάλιστα τον καφέ της, τα έφερε γελώντας και η ίδια, έτσι. Και τι το έφερε, τον Ball Girl, της παρέδωσε το σπρεσάκι. Τι είπε, γιατί το είπε μετά ότι ζήτησε τον καφέ αυτό. Γιατί ήθελε να ξυπνήσει προφανώς, δεν ένιωθε καλά, ένιωθε ιδιαίτερα κουρασμένη. Βέβαια και από ό,τι φάνηκε μετά κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, ο καφές την ξύπνησε για τα καλά. Καθώς αφού είχε χάσει το πρώτο σετ με 6-0, με κάτω τα χέρια δηλαδή, επανήλθε εντυπωσιακά μάλλον στο παιχνίδι και κέρδισε με 2-1 το σετ στην πρεμιέρα του Hopman Cup στο Πέρθ της Αυστραλίας. Μάλιστα. Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε κάτι ανάλογο και όπως καταλαβαίνουμε μπαίνει και νέος κανονισμός στους αγώνες τένις. Είναι παράνομο, λέει, να πιω ένα σπρεσάκι. Παιδιά, γιατί πηγαίνει καλά με το κουλούρι μου. Όταν τα ακούσαν αυτό, παγώσαν όλες. Σου λέει και κουλούρι, θα φάει. Εννοούσε όμως το 0 στα σετ που είχε μέχρι τότε. Μετά πήρε τον αγώνα και έφυγε. Σερένα Ουίλιαμς είναι αυτή. Λοιπόν, πιείτε το καφεδάκι σας κι εσείς και πάμε τώρα βαθιά στην ενημέρωση. Χριστόδουλος Ξηρός. Είναι στο Λουτράκι ο Γιώργος Όμπολος. Στη δεύτερη γιάφκα που βρέθηκε. Εκεί δεν λένε να φύγουν οι άντρες της αστυνομίας. Πηγαίνουν και γερανοί να πάρουν και αυτοκίνητα που βρέθηκαν στο δεύτερο σπίτι, Γιώργο. Ακριβώς πριν από λίγο περάσανε δύο γερανοί της αστυνομίας από το σημείο που βρισκόμαστε εδώ. Είμαστε στην περιοχή της λίμνης της Βουλιαγμένης, έξω από το Λουτράκι Κορινθίας. Πριν από λίγο λοιπόν περάσανε δύο γερανοί, θα παραλάβουν και θα μεταφέρουν στα εργαστήρια της αστυνομίας δύο αυτοκίνητα. Ένα φορτηγάκι λευκό το οποίο έχει κλαπεί από το καλοκαίρι και ένα τζιπ μαύρου χρώματος το οποίο ακόμα δεν έχει διαπιστωθεί αν έχει κλαπεί ή όχι και πότε έχει κλαπεί. Λοιπόν, βλέπετε σε αυτό το μαγευτικό τοπίο, σε αυτό το χώρο που βρισκόμαστε εδώ στη λίμνη της Βουλιαγμένης στο Λουτράκι. Είναι η λίμνη Βουλιαγμένη στο Λουτράκι αυτή, γιατί η λίμνη της Βουλιαγμένης είναι πιο εδώ κοντά μας. Αυτή λέγεται Βουλιαγμένη λίμνη, ναι. Ναι, ακριβώς. Εδώ πέρα λοιπόν, σε αυτό πέρα το μαγευτικό τοπίο είναι κυρίως εξοχικές κατοικίες. Δεν μένουν αρκετοί μόνιμοι κάτοικοι. Εδώ λοιπόν τον Οκτώβριο που μας πέρασε είχαν νοικιάσει οι συνεργοί του Χριστόδουλου ένα μεγάλο σπίτι, περίπου 100 τετραγωνικά είναι το σπίτι το οποίο νοικιάστηκε από την ίδια κοπέλα που είχε εμφανιστεί και στο σπίτι της Αναβίσου. Μάλιστα ο ιδιοκτήτης του σπιτιού είδε την φωτογραφία και την ταυτότητα της κοπέλας που έδειξαν οι αστυνομικοί ζητώντας πληροφορίες και αμέσως ενημέρωσε τις αρχές ότι
η ίδια κοπέλα εμφανίστηκε και στο δικό του το σπίτι και τον νίκιασε. Φτάσαν λοιπόν εδώ πέρα χθες οι αστυνομικοί, εντόπισαν τα δύο αυτοκίνητα στον περίβολο, ενώ στο εσωτερικό του σπιτιού βρήκανε δύο σακιά με νητρική αμμονία, καθώς και κατσαρόλες και μεταλλικά κουτιά μέσα στα οποία περίχαν καλωδιώσεις και υλικά τα οποία πιθανόν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή εκρητικών μηχανισμών. Δηλαδή μιλάμε ότι εδώ, σύμφωνα στους αστυνομικούς πάντα, φαίνεται πως ήταν το εργαστήριο της ομάδας του Χριστόδουλου Ξηρού. Εδώ λοιπόν θα έφτιαχνε δηλαδή τους μηχανισμούς τους οποίους θα χρησιμοποιούσε στην απόπειρα απόδρασης μελών της νομισίας πυρήνος φωτιάς από τον Κορυδαλό. Θα φύγανε από εδώ τα αυτοκίνητα, θα πήγαιναν στη Γρηγορίου Λαμπράκη στον Πειραιά. Είναι μια απόσταση περίπου 70 χιλιόμετρα, να καταλάβετε, από την Αθήνα, 80 χιλιόμετρα περίπου από την Αθήνα. Το σημαντικό είναι ότι δεν έχει μπλόκα στους δρόμους, δεν είναι η κεντρική δρόμη της Αθήνας, οπότε ο φόβος να πέσουν σε κάποιο μπλόκο είναι περιορισμένος. Θα χρησιμοποιούσαν κεντρικές οδικές αρτηρίες, θα φτάνανε ανενόχλητοι, όπως θα θέλαν τουλάχιστον, στον Πειραιά και θα εφαρμόσαν το πλάνο τους. Εδώ, όπως καταλαβαίνετε, η περιοχή είναι αποκλεισμένη. Υπάρχουν πάρα πολλοί αστυνομικοί, έχουν ακροβολιστεί, γίνονται έρευνες, καθώς δεν αποκλείεται να υπάρχουν και άλλα σπίτια τα οποία να έχουν νοικιαστεί στην περιοχή εδώ από μέλη της ίδιας ομάδας και συνεχίζονται οι έρευνες. Ενώ στο σπίτι μέσα, όπως σας είπα, πέρα από τα σακιά της νητρικής αμμονίας και τα υπόλοιπα αντικείμενα που βρέθηκαν, κάτι αξιόλογο, δηλαδή κάτι σε οπλισμό, όπως καλάσμα φόπλα κτλ., δεν έχουν βρεθεί μέχρι αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε μέχρι την Κατερίνα Μαστραντονάκη, όσο ο Γιώργος Όπολος παραμένει στο Λουτράκι, στη δεύτερη γιάφκα που βρέθηκε δηλαδή, βρέθηκε χθες. Ας δούμε τώρα πού εστιάζει τις έρευνές της και την προσοχή της η αστυνομία. Τι λέει η αστυνομία, Κατερίνα? Η 22χρονη κοπέλα είναι το πρόσωπο κλειδί, Πόπη, κυρίες και κύριοι. Είναι ο άνθρωπος, είναι η κοπέλα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στη φωτογραφία. Είναι ο άνθρωπος λοιπόν που αναζητούν οι αστυνομικοί και θεωρούν ότι είναι ζήτημα χρόνου η σύλληψή της. Η κοπέλα αυτή λοιπόν θεωρούν οι αστυνομικοί, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, ότι ήταν και ο συνδετικός κρίκος του Χριστόδουλου Ξηρού με τους πυρήνες της φωτιάς. Μάλιστα, υπάρχει μια πληροφορία από όπη που αναφέρει ότι αυτή η κοπέλα πήγαινε στις φυλακές του Κορυδαλού, και εδώ πρέπει να μάθουμε πώς έπαιρνε άδειες και έμπαινε μέσα, και συναντούσε κάποιο συγκεκριμένο άτομο, το οποίο είναι μέλος των πυρήνων της φωτιάς, και θεωρούν ότι μετέφερε μηνύματα προς τον Χριστόδουλο Ξηρό. Θεωρούν ότι ήταν τα μάτια και τα αυτιά του Χριστόδουλου Ξηρού η συγκεκριμένη κοπέλα, καθώς, όπως βλέπεις, Πόπη μου, και από το παρουσιαστικό της, είναι ένα αγγελικό πρόσωπο, όπως λέει και το όνομά της, όπου περνούσε και απαρατήρητη. Θεωρούν ότι είναι η κοπέλα η οποία είχε κάνει και την καταγραφή γύρω από τις φυλακές του Κορυδαλού. Είχαν καταγράψει ακόμη οι Πόποι και τις κάμερες ασφαλείας, σύμφωνα με πληροφορίες, που υπήρχαν και στα καταστήματα. Δηλαδή, αμέσως μετά τη μεγάλη επίθεση που ετοίμαζαν στις φυλακές του Κορυδαλού και ο τρόπος διαφυγής τους ήταν συγκεκριμένος. Και είχαν καταγραφεί μία-μία όλες οι κάμερες ασφαλείας, ακόμη και από τα καταστήματα που βρίσκονται γύρω από τις φυλακές του Κορυδαλού. Εκτός τώρα από αυτή τη συγκεκριμένη κοπέλα, υπάρχει και ένας 30χρονος άνδρας, το οποίο τα στοιχεία οι αστυνομικοί τα έχουν στην κατοχή τους. Πρόκειται για ένα νεαρό, ο οποίος, όπως λένε, κινείται στον αντιεξουσιαστικό χώρο, αλλά ποτέ μα ποτέ δεν είχε απασχολήσει τις αρχές ασφαλείας. Είναι ο νεαρός ο οποίος κάτοικε της περιοχής στην Ανάβησο. Τον είχαν δει, όπως υποστηρίζουν στους αστυνομικούς, να κάνει ποδήλατο με τον Χριστόδουλο Ξηρό. Λοιπόν, τώρα, ενώ ο Χριστόδουλος Ξηρός από χθες είναι στο Κορυδαλό, πάμε λίγο μέχρι τον Κωνσταντίνο Γιώργη. Να δούμε τι λένε και οι αστυνομικοί, οι οποίοι πήραν μέρος σε αυτή την επιχείρηση της σύλληψής του. Κωνσταντίνε. Καταρχήν συλλέξαν τα στοιχεία για τον τρόπο της ζωής του και για τις, κατά κάποιο τρόπο, τις παρέες του Χριστόδουλου Ξηρού στην Ανάβησο. Πρέπει να πούμε λοιπόν ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, ο Χριστόδουλος Ξηρός, δεν έχουμε στοιχεία για την κοπέλα που ανέφερε πριν η Κατερίνα Μαστρατονάκη, αλλά η δικογραφία δεν είναι πλήρης. Ο Χριστόδουλος Ξηρός λοιπόν εμφανίστηκε ως επιστάτης του σπιτιού στην Ανάβησο, χρησιμοποιούσε το όνομα Νίκος, περιγράφηκε από όσους τον είδαν ως ένας ηλικιωμένος άνθρωπος, ο οποίος όμως δεν φαινόταν για επιστάτης, καθώς δεν έκανε δουλειά στο σπιτιού. Περιγράφουν επίσης και τον άνθρωπο που νίκιασε το σπίτι σε ηλικίες ανάμεσα σε 30 και 40 χρονών. Λένε ότι είχε τατουάζ στην κνήμη του ποδιού του και στο χέρι, χωρίς να έχουν περιγράψει βέβαια το σχέδιο, αλλά αυτά είναι στοιχεία που θα αξιοποιήσουν οι αστυνομικοί προκειμένου να εντοπίσουν το πρόσωπο αυτό. Λένε ακόμη ότι ο Χριστόδουλος Ξηρός καταρχήν κυκλοφορούσε πολύ, αλλά αγαπούσε και τα ζώα στη γειτονιά.
Έχουμε την περιγραφή μιας γυναίκας η οποία λέει ότι ψάχνοντας να βρει τις δύο γάτες της που τις είχε χάσει, τις βρήκε στην αυλή του Χριστόδουλου Ξηρού και εκείνος της είπε μην ανησυχείς, έρχονται εδώ και τα ταΐζω. Μάλιστα, λοιπόν. Και οι γάτες, οι χαμένες. Για να έρθουμε τώρα λίγο στο στούντιο της εκπομπής και να καλωσορίσουμε κοντά μας τον Αντώνη Δελατόλα. Καλημέρα, καλή καλημέρα, καλή χρονιά. Καλές κυκλοφορίες, καλό τάξιδα τα ποντίκια, καλά συνέχεια κλπ. Όλα. Σύνταχτες αρκούντος απαιτητικοί από τον μεταλλωτή και αυτό είναι σωστό. Ναι. Για να δίνονται απαντήσεις. Γιατί θα πάρει ο αέρας τα λόγια τα ευρωεκλογικά όπως θα αναμοστρόβιλο. Όπως τον το είδες, πως τα πήρε και τα σήκωσε όλα. Μην πάρει και βασικό και όλους εμάς φοβάμαι εγώ. Μήπως όλα αυτά. Πριν πούμε στα προεκλογικά, πες μου λίγο ιστορία του Χριστόδουλου Ξηρού, πώς τη βλέπεις να εξελίσσεται. Εντάξει, είναι επιτυχία της αστυνομίας, πολύ σημαντική. Αναμφισβήτητα είναι επιτυχία. Και φαίνεται ότι είναι και οργανωμένη. Δηλαδή, είχαν από ό,τι έχω πληροφορηθεί και από ό,τι έχω ακούσει αρκετές μέρες πριν εντοπίσει το χώρο και περίμεναν προφανώς συνεργούς. Και θεωρώ ότι, αλήθεια το λέω, δεν συνδυάζεται με τα εκλογικά. Άλλο αν γίνεται εκμετάλλευση εκλογική μετά, αυτό είναι άλλο θέμα. Γίνεται πάντως, έτσι. Γίνεται, έχει κακώς κατά τη γνώμη μου γίνεται. Δηλαδή σε αυτή τη χώρα σκοτωνόμαστε για τα πάντα, τα κόμματα τουλάχιστον, τα μεγάλα. Σκοτώνονται για τα πάντα, ναι. Εκτός από την ουσία. Δεν μας έχει πει κανείς. Για τα αυτονόητα. Ποια είναι τα αυτονόητα. Ας πούμε, ποιο είναι το αυτονόητο. Και νομίζω ότι φταίμε κι εμείς λίγο ο τρόπος που τα βάζουμε τα ζητήματα. Και αν βρω την συνάδελφό μας την πρώην, την κυρία Σπυράκη, θα τη ρωτήσω. Δηλαδή. Σε ποια χώρα της Ευρώπης, θέλω να μου πει η Μαρία που είναι και επιμελής, όταν γίνεται μια σύλληψη σημαντική από την αστυνομία, πρέπει τα κόμματα να τοποθετούνται από αυτού. Ούτε δεν υπάρχει αυτό. Και να καταγγέλλεται ένα το άλλο. Έχουν περάσει 20 χρόνια από τότε που δικαιολογημένα οι Αμερικάνοι είχαν θύματα. Και πάει ο πρέσβης ακόμα και δίνει συγχαρητήρια στον Κικίλια και στον κάθε Κικίλια εννοώ, έτσι. Θεωρώ ότι αυτά είναι γελιότητες, επαρχιωτισμοί και κεροσκοπισμοί εκλογικοί. Πες μου, λέει, γιατί δεν τοποθετήθηκες για τη σύλληψη Ξηρού. Προφανώς είναι αυτονόητη η επιτυχία της αστυνομίας. Προφανώς κάνει καλά τη δουλειά της αφού πάει σε συλλήψεις και πρέπει να μείνει αυτό εκτός εκλογικής αντιπαράθεσης. Και είναι ένα παλιακό σύστημα. Το οποίο βοηθάει να το διαιωνίζουν όμως και νεότεροι άνθρωποι, έτσι. Διαιωνίζουν, λέω, αυτό το παλιακό σύστημα που περιγράφεις και νεότεροι άνθρωποι. Και νεότεροι άνθρωποι, ναι, αυτό λέω. Έχουμε έτσι. Και ευθύνη όμως εμείς και θα πρέπει να φύγουμε από αυτή τη λογική. Νομίζω ότι έχεις απόλυτο δίκιο. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Πάμε λίγο να δούμε με την Ειρήνη τώρα τη Σαββοπούλη που είναι στη γραμμή μας. Τις κόντρες των πολιτικών αρχηγών, πώς έχουν φτάσει να είναι τα πράγματα σήμερα, Ειρήνη. Η οικονομία, Πόπη, κυρίες και κύριοι, καλημέρα, συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Δεν θα μετακομίσουμε στη Βόρεια Κορέα, επειδή το θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ, είπε ο Αντώνης Σαμαράς από την προεκλογική του συγκέντρωση στην Κομωτινή. Και θέλω να σου πω πως εκτός από τις βολές κατά του ΣΥΡΙΖΑ για το θέμα, για την υπόθεση του Brexit, βάζει στην ατζέντα και άλλα θέματα, όπως η ασφάλεια των πολιτών, η λαθρομετανάστευση. Ενώ σχολίασε χθες και το θέμα του κώδικα δεοντολογίας που έχει βάλει ο ΣΥΡΙΖΑ για τους υποψήφιους βουλευτές του. Τώρα ο Αλέξης Τσίπρας επανέφερε το αίτημά του για debate με τον Πρωθυπουργό. Δεν μπορεί να μιλάει με τους υβριστές του, απαντάει η Νέα Δημοκρατία. Και όσον αφορά στο θέμα της οικονομίας, η Κουμουνδούρου επικαλείται μία σειρά δηλώσεων Ευρωπαίων αξιωματούχων αλλά και ξένων δημοσιευμάτων που μιλούν για το αντίθετο. Μάλιστα, σε μία συνέντευξή του, ο Αλέξης Τσίπρας είπε πως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διεκδικεί τη διάλυση του ευρώ αλλά την διάσωσή του. Και απέναντι τώρα σε αυτό το δίπολο της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχουν τα κόμματα της κέντρο-αριστεράς, το ΠΑΣΟΚ 1, ΠΑΣΟΚ 2, το Ποτάμι, που διεκδικούν ρόλο. ΠΑΣΟΚ 1, ΠΑΣΟΚ 2, ΠΑΣΟΚ 3. Έχει κυκλοφορήσει δε και στο Facebook ένα καταπληκτικό. Μια αφίσα καταπληκτική που λέει: είμαι πιο Πασόκ είσαι. Και λέει: το Λουλουδάτο, το Ποταμίσιο, το τέτοιο, το Αλλιώτικο, τρομερό. Διεκδικούν ρόλο τώρα ρυθμιστή για μετά τις εκλογές. Το ηλιόλουστο είναι το παραδοσιακό Πασόκ. Με τον ήλιο του Πασόκ. Για πες μας, Ειρήνη. Ο ήλιος του Πασόκ, λοιπόν, ο Βαγγέλης Βενιζέλος θέλει να είναι η τρίτη δύναμη μετά τις εκλογές και ζητάει κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Κρατάει χαμηλά τους τόνους της πολιτικής αντιπαράθεσης. Ο Γιώργος Παπανδρέου μετά την ίδρυση του κόμματός του σήμερα θα δοκιμάσει τις δυνάμεις του σε μια πρώτη προεκλογική συγκέντρωση. Το Λακαρανί, στο Αγρίνιο. Και ο Θεοσταύρος Θεοδωράκης ελπίζει και θέλει να είναι και αυτός τρίτο κόμμα, ώστε όπως σου είπα, όλοι να είναι ρυθμιστές στην επόμενη μέρα των εκλογών. Λοιπόν, αυτό είναι το ζητούμενο τώρα. Όχι ποιος θα βγει πρώτο κόμμα, ποιος θα βγει τρίτο είναι. Αυτές οι εκλογές, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, στην τρίτη θέση κοιτούν όλοι. Ποιος θα είναι στην τρίτη θέση, ποιος θα ρυθμίσει την κατάσταση. Ποιος θα βγει τρίτος από το τέλος. Ναι, αυτό. Τι γίνεται εκεί, τι μάχη είναι αυτή που δίνεται. Προφανώς είναι
είναι μια μάχη γιατί έχει να κάνει με τα μετεκλογικά. Mm-hmm. Είναι σαφές, δεν ξέρω αν είναι σαφές, αλλά εν πάση περιπτώσει τουλάχιστον ακόμα φαίνεται ότι δεν είναι εύκολη αυτή η δυναμία του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν λέω ότι είναι άπιαστη. Πράγμα που σημαίνει ότι ο χώρος αυτός της λεγόμενης κεντροαριστεράς, ο οποίος είναι και λίγο περίεργος, δηλαδή βλέπω τον Σταύρο, ο οποίος είναι και αγαπημένος φίλος, ο οποίος ενώ είχε μια στάση, εν πάση περιπτώσει μόνος του, και είχε στο λόγο του ένα ενδιαφέρον, ιδίως το τελευταίο καιρό, έμπλεξε τώρα εκεί με δράσεις, με παραδράσεις. Με τον κύριο Λυκούδη από τη μία. Τον κύριο Λυκούδη, ο οποίος είναι ευπρεπής βέβαια άνθρωπος. Τη δράση από την άλλη πλευρά. Και δράση από την πλευρά. Αυτοί συνεννοούνται μεταξύ τους. Αυτό λέω. Δεν μπορώ να καταλάβω τι είδους ΣΥΡΙΖΑ θα γίνει και εκεί σε αυτό το χώρο. Έτσι, στην γιατί πορεία. Το λέει ΣΥΡΙΖΑ στην πορεία. Γιατί αυτοί υπάρχουν ετερόκλητες δυνάμεις που θεωρώ ότι ο Σταύρος δεν έχει και την εμπειρία. Πρέπει να την αποκτήσει για να μπορεί να τους συνενώσει. Mm-hmm. Και αυτές οι δυνάμεις μέσα στο ποτάμι που θέλει να παίξει ένα ρυθμιστικό ρόλο και αυτό. Θα δημιουργήσουν θέματα στις συνεργασίες. Δηλαδή, είναι λίγο παράδοξο, αγαπημένη Πόπη, να λέει κανείς τώρα τι πρέπει να κάνει μετά τις εκλογές, αλλά αφού τουλάχιστον το ποτάμι θέλει να είναι ρυθμιστής και θέλει να συνεργαστεί και με τα δύο κόμματα, έχει πει, θα είναι δύσκολο να φτιάξει μια ατζέντα προγραμματική πάνω στην οποία θα συμφωνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ ή η Νέα Δημοκρατία. Έτσι το θεωρώ. Τώρα, από το Πασόκ 1, Πασόκ 2. Αν δει τρίτο κόμμα, ωστόσο, είναι αυτό που λέμε ότι η εξουσία είναι ένας μαγνήτης που ενώνει τους ανθρώπους μέσα στο κόμμα. Έτσι δεν είναι? Αν βγει τρίτο κόμμα, δεν θα γεφυρωθούν ξαφνικά όλες αυτές οι. Λέω ότι είναι δύσκολο. Οι αντίθετες απόψεις. Ναι, εγώ δεν λέω ότι είναι κακό. Είναι δύσκολο και θα πρέπει για να μην είναι μη εφαρμόσιμο ένα τέτοιο πρόγραμμα και μια τέτοια πρόταση. Σε ό,τι αφορά το ποτάμι και όλα τα κόμματα, θα πρέπει να έχει και ένα κέντρο βάρους. Δηλαδή, mm-hmm. ο Σταύρος Θεοδωράκης δεν έχω καταλάβει, εγώ τουλάχιστον, τι ακριβώς είναι στο πολιτικό σκηνικό. Είναι και λίγο με την Νέα Δημοκρατία, είναι και λίγο με το ΣΥΡΙΖΑ, είναι και λίγο με τους κολόγους, είναι λίγο απ' όλα. Αυτό δεν είναι πάντα καλό. Σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ, εγώ έχω μια ξεκάθαρη άποψη. Λίγο δεν είναι και το ΠΑΣΟΚ. Λίγο απ' όλα. Ναι, λίγο δηλαδή, απ' όλα. Ναι, ναι. Ακούγα χθες και τον κύριο Βενιζέλο, τον οποίο θα φιλοξενήσουμε και εμείς, να λέει και με τη μία κατάσταση και με την άλλη θα είμαστε εμείς οι ρυθμιστές αν είμαστε τρίτο κόμμα. Θα συνεργαστούμε. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα πώς το λέει για πώς το ΣΥΡΙΖΑ. Πώς γεφυρώνονται αυτές οι διαφορές. Για τη Νέα Δημοκρατία είναι σαφές, το έχει δείξει και μπορεί να το ξανακάνει, αν το αναφορά μια τέτοια συνεργασία με τα εκλογικά. Για το ΣΥΡΙΖΑ δεν είμαι τόσο αισιόδοξος ότι είναι mm-hmm. εύκολο. Όχι λόγω προσωπικών αντιπαραθέσεων με τον Τσίπρα. Θα παρατηρεί κανείς ότι το τελευταίο διάστημα οι προσωπικοί τόνοι Βενιζέλου Τσίπρα έχουν πέσει. Εγώ το θεωρώ θετικό, είτε αφορά ένα μετεκλογικό τοπίο, είτε όχι. Γιατί υπάρχει αυτή η διαχείριση της διετίας από το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία που θεωρώ φορτία, ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει προσέγγιση. Αλλά αυτά θα τα δούμε μετά τις εκλογές. Και εγώ θέλω να πω, αν μου επιτρέπεις, με την ευκαιρία του εξής. Και το λέω δημοσιογραφικά και νομίζω ότι δύσκολα θα διαφωνήσει κανείς. Αυτό το τραπέζι, δυο μας είμαστε εξάλλου. Καλέ, για κάτσε εδώ, μπορείτε να διαφωνήσω εγώ, για να ακούσω ότι θα πεις. Είναι παράδοξο να ζητάτε από το ΣΥΡΙΖΑ να τοποθετηθεί με ποιον θα συνεργαστεί μετά τις εκλογές. Αυτό που έχει, δηλαδή ποιο κόμμα. Είναι το μόνο παράλογο αυτό? Όχι, δεν είναι, αλλά είναι βασικό. Βλέπω ότι είναι βασικό ερώτημα στα πάνελ. Εσύ λέει με ποιον θα συνεργαστείς, λένε στο ΣΥΡΙΖΑ. Μα θα σου πει πριν με ποιον θα συνεργαστεί, χωρίς να ξέρουμε τι ποσοστό θα πάρει. Χωρίς να ξέρουμε αν είναι πρώτο κόμμα. Εάν τον αφορά η διακυβέρνηση. Πες μου, λέει με ποιον. Μα πώς θα σου πει με ποιον. Πρέπει να δούμε αν έχει αυτοδυναμία. Αν mm-hmm. δεν έχει. Mm-hmm. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να ξεκαθαρίσει το πλαίσιο της στρατηγικής που θα ακολουθήσει μετά, αλλά δεν μπορεί να σου λέει με ποιον θα συνεργαστεί πριν τις εκλογές. Δηλαδή, πριν αποφασίσει ο κόσμος, εάν είναι πρώτο ο ΣΥΡΙΖΑ, αν έχει αυτοδυναμία, αν δεν έχει, θα πρέπει να λέει ο κάθε. Και δυστυχώς πέφτουν σε αυτή την παγίδα, κατά τη γνώμη μου, είναι λάθος, και απαντούν ναι με αυτό, με τον Τάδε και με τον Δίνα. Μάλιστα. Πρέπει ο κόσμος να αποφασίσει ελεύθερα, όπως νομίζω θα πράξει, να αποφασίσει απάνω σε προγράμματα και θέσεις. Και γι' αυτό σου είπα, έκανες πολύ σωστά που χθες τον Μπεταλωτή τον πήγες. Καρότσι, όπως λένε λαϊκά, να σου απαντήσει γι' αυτό, για το παρελθόν, για τον Γιώργο, για την έλλειψη αυτοκριτικής κλπ. Για να ξέρει ο πολίτης ποιον θα στείλει τη Βουλή. Για να μην έχουμε ξανά μία από τις χειρότερες βουλές, να το πω έτσι, mm-hmm. λίγο αδόκιμα, που είχαμε τα τελευταία χρόνια, ήταν αυτή που μόλις πριν από λίγες μέρες έκλεισε. Ναι. Ανοίγω μια μικρή παρένθεση για να σου πω. Πειραφόρα ότι... λίγο, Όχι καθόλου. Mm. Είναι και σωστή η επισήμανσή σου. Χρυσή Αυγή. Φυλακισμένη. Είναι τρίτο κόμμα σήμερα η Χρυσή Αυγή, έτσι. Δυστυχώς οι πληροφορίες που έχω από τις δημοσκοπήσεις είναι ότι παραμένει. Παραμένει τρίτο κόμμα η Χρυσή Αυγή. Ναι, ναι.
Και στις καινούργιες δημοσκοπήσεις. Αυτή την αίσθηση έχω από δημοσκοπήσεις που είναι σε γνώση μου μέχρι χθες. Γιάννη Αυσταθίου, τελικά απερίφθη το αίτημά τους για αποφυλάκηση προκειμένου να λάβουν μέρος σε προεκλογικό αγώνα, σωστά? Βεβαίως, πάντως το έφυσαν σε δύο επίπεδα, και στο δικαστικό και στο πολιτικό, κατά τη διάρκεια της Διακομματικής Επιτροπής. Στην Διακομματική Επιτροπή, πάντως, τα πράγματα ήρθαν μπούμεραν, τουλάχιστον στο επίπεδο των εντυπώσεων, καθώς το ΚΚΕ και το Ποτάμι ζήτησαν να μην τους επιτραπεί να έχει και δωρεάν τηλεοπτικό χρόνο κατά την προεκλογική περίοδο, με το επιχείρημα ότι από τη στιγμή που της έχει ανασταλεί η κρατική χρηματοδότηση, δεν δικαιούται κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Η από εδώ και πέρα πορεία τους. Καταρχάς, τι είναι ένα κόμμα το οποίο κατεβαίνει προεκλογικά, Αντώνη, ενώ είναι οι βουλευτές του σύσσωμο μέσα στη φυλακή. Νομικά είναι ορθό. Σαν βάση του νόμου, δηλαδή μπορεί. Δεν έχουν στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων. Θα ψηφίσουν κιόλας, γιατί υπάρχει εκλογικό τμήμα στις φυλακές. Ελπίζω, όπως και εσύ και πολλοί συνάδελφοί μας, ότι ο κόσμος αυτή τη φορά θα το ξανασκεφτεί. Διότι έχουν αποδειχθεί ότι είναι πολιτικοί απατεώνες, λοποδίτες, άνθρωποι της νύχτας, κατηγορούμενοι. Αυτό τον όρο που χρησιμοποιώ, αφού είναι στη δικαιοσύνη το θέμα. Η δημόσια συμπεριφορά τους, εγώ αυτήν βλέπω, ο δικαστής αποφασίσει επί της ουσίας, είναι φασιστική και ναζιστική. Και θεωρώ ότι ένας κόσμος που πάει και ακουμπάει την ψήφο του σε αυτό το χώρο, δεν έχει να ελπίζει τίποτα. Μάλιστα. Ίσα-ίσα σε σκοταδισμό, σε δυσκολία περιττέρω της ζωής του και της πολιτικής ζωής. Αλλά δυστυχώς, σου είπα, γιατί πρέπει να τα λέμε όλα, οι ενδείξεις μέχρι στιγμής δείχνουν ότι μπορεί να είναι και τρίτο κόμμα. Οι δημοσκοπήσεις μέχρι στιγμής. Για να το δούμε αυτό. Λοιπόν, ο Αντώνης Δελατόλας μένει εδώ κοντά μας. Επίσης, έχουμε συνδεθεί και με το λιμάνι του Πειραιά, εκεί που σε λίγη ώρα θα γίνει και ο αγιασμός των υδάτων. Βλέπετε ότι τα πλοία του πολεμικού ναυτικού είναι ήδη εκεί. Θα συνδεθούμε και πάλι σε λίγο για να δούμε όλα όσα θα γίνουν. Σε λίγο θα πάρουμε εικόνα και από τη Θεσσαλονίκη, να δούμε τι θα γίνει εκεί. Σήμερα είναι Θεοφάνη, είναι πολύ μεγάλη γιορτή και θα είμαστε παντού στην Ελλάδα, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη. Είμαστε ήδη στο Καστελόριζο από νωρίς το πρωί και είδαμε και την εικόνα. Μπορούμε έτσι να δούμε μια εικόνα ακόμα ή την έχουμε κλείσει προς το παρόν? Να και εικόνα από το Καστελόριζο. Δείτε εδώ τι γίνεται. Τι όμορφη εικόνα έχουμε από το Καστελόριζο, Αντώνη. Κανονικό Καστελόριζο, όχι το Καστελόριζο Παύλα Μνημόνιο. Ελπίζω να μην πάει ο Γιώργος. Όχι, δεν, ρώτησα. Λέει, μας έχουν ξεχάσει. Λέω, πού θα πάει όλο και σε κάποιο μνημόνιο θα μπούμε να σας έρθουν. Είναι επιτυχία η σύνδεση, αν πήγαινε ο Γιώργος. Θεσσαλονίκη είναι η εικόνα που βλέπετε τώρα. Είναι από τη Θεσσαλονίκη, από την παραλία της Θεσσαλονίκης. Είναι καθαρός ο καιρός, φαίνεται πίσω ο Όλυμπος. Βλέπετε Όλυμπο. Αυτό που μου δείχνετε εδώ, τι εικόνα είναι, από πού? Όλυμπος δεν είναι πάντως, είναι Καστελόριζο που είναι πανέμορφο πραγματικά. Πανέμορφο. Αν στη Θεσσαλονίκη, όταν είναι καθαρός ο καιρός και περπατάς στην παραλία, βλέπεις απέναντι το ψηλότερο βουνό της χώρας, με καθαρό ουρανό, επαναλαμβάνω, και είναι μαγική η εικόνα, μαγική. Θα είμαστε λοιπόν παντού και βεβαίως με εσάς πάντα στα social media και όχι μόνο. Και επειδή σήμερα είναι και τέτοια γιορτή, είπαμε η προσφορά της ημέρας να είναι μοναδική και σήμερα και να σας δώσουμε μετρητά. Δηλαδή, έχουμε 1.000 ευρώ εδώ, τα οποία θα πάρετε σήμερα στις 12:40 που κλείνουν οι γραμμές μας. 1.000 ευρώ σε μετρητά, όποιος είναι ή όποια είναι πιο γρήγορη από εσάς. Θα τηλεφωνήσετε στο 14748 και 1.000 ευρώ θα γίνουν δικά σας για να τα κάνετε ό,τι εσείς θέλετε σήμερα στη διάρκεια της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, έτσι, στο τέλος της εκπομπής. Το συγκεκριμένο που βλέπετε δεν είναι το κανονικό. Το κανονικό είναι αυτό που θα πάρετε εσείς το χρήμα. Εδώ είναι λίγο φωτοτυπία. Το βλέπεις, έτσι. Αφού μου λένε τα παιδιά εδώ πέρα. Τα λεφτά. Δεν το κυκλοφορούμε. Απλά το δείχνουμε στον κόσμο. Τα λεφτά είναι σε σακούλα και θα τα πάρετε εσείς που θα κερδίσετε στην σημερινή διεκδίκηση. 14-7-48, 1.000 ευρώ για εσάς. Καλή επιτυχία και ερχόμαστε. Λοιπόν, είμαστε εδώ με τον Αντώνη Δελατόλα. Και με τον Αντώνη Δελατόλα και τα 1.000 μας ευρώ. Έχουμε ένα χιλιάρικο το οποίο σήμερα προσφέρουμε σε όλους εσάς που θέλετε να τηλεφωνήσετε στο 14-7-48 και να τα διεκδικήσετε. 1.000 ευρώ σε μετρητά για εσάς, διότι το αφεντικό τρελάθηκε. Και σήμερα χαρίζουμε λεφτά.
είπαμε έτσι πως μπήκε ο καινούριος χρόνος, να ξεφύγουμε λίγο από τις παραδοσιακές προσφορές μας που δίνουμε πάντα προϊόντα τεχνολογίας, κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ κλπ. Και να σας δώσουμε μετρητά, να τα κάνετε εσείς ό,τι θέλετε. Ή να πληρώσετε κρεμότητες που έχετε, ή να κάνετε και ένα όνειρό σας πραγματικότητα, ταξίδι, να προγραμματίσετε. Με ένα χιλιάρικο πηγαίνει μια χαρά. Το παρακαλώ. Αφεντικό τρελάθηκε, δεν ξέρω. Το αφεντικό τρελάθηκε, το αφεντικό τρελάθηκε τη εκπομπή. Το αφεντικό δεν τρελαίνεται ποτέ. Ποτέ δεν τρελαίνεται το αφεντικό. Λοιπόν, προσέξτε τώρα να σας πω. Όχι βέβαια, αστείευε, τι ρώτα που λες. Προσέξτε τώρα, σας δείξω κάτι που πήρα, που έκλεψα. Αυτό το Αντώνη Δελατόλα. Δηλαδή, αυτό θέλω να σας το δείξω, γιατί είναι μαγικό. Μαγικό πραγματικά. Θέλει κανείς να έχει πρεσβειοποία, γιατί αυτό το πράγμα που βλέπετε είναι γυαλιά. Προσέξτε τα λιγάκι τα γυαλιά. Τι απίστευτο πράγμα είναι αυτό που φοράς. Τα στερεώνεις, λέει, στη μύτη. Παιδιά, και κάνει ένα σκρούτζ. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι είναι σκρούτζ. Αυτό γιατί. Σημειολογικά. Όχι, δεν βλέπει πάνω, κάτω βλέπει καμιά. Πάνω από το παιδί μου. Δεν στερώνω ότι στη δικιά μου μπίτι. Παντού, παντού κάνει, κάνει. Καλά, είναι μαγικά, έτσι. Πάει με όλα που λένε. Και βλέπει, λέει, κάτω. Βέβαια, είναι λίγο σγκρουτζογυαλιά. Είναι λίγο. Λίγο σγκρουτζογυαλιά τα λε. Έχει σημασία. Φόρεσε τα λιγάκι να σε δω και μετά τα κρύβει μέσα σε αυτή τη θήκη. Και είπε για το τέλειο πράγμα. Τέλειο. Καταπληκτικό. Για φόρεσε τώρα. Τα έκανε ένα φίλο μου για να. Όταν τα βάζω, λέει, να προσέχω τα οικονομικά, ξέρεις. Να βλέπει τα οικονομικά σου. Το σκρούτζ είναι τέλειο. Απίστευτο. Λοιπόν, κάτσε. Πριν μπούμε στην κουβέντα για τα. Αφού λέμε και για σκρούτζ, λέμε και για τα λεφτά. Θα σας πάμε στα οικονομικά της χώρας και στην περίφημη ιστορία του Brexit που έχει ξανανοίξει. Γιατί μας ανοίγουν συνέχεια τέτοιες ιστορίες. Πες μου σε ένα τίτλο. Για να μας φοβήσουν. Υπάρχει περίπτωση να βγούμε από το ευρώ. Κοίταξε. Αφού τα υπολογίσανε οι έγκριτοι δημοσιογράφοι και αναλυτές του εξωτερικού και είδανε ότι πιο πολύ συμφέρει να κάνουν κούρεμα χρέους της Ελλάδας παρά να την πετάξουν. Δεν ξέρω πόσο αξία έχει αυτό που λέω εγώ, αλλά εγώ θεωρώ ότι υπάρχει κίνδυνος εξόδου από το ευρώ. Γίνεται αυτή η πίεση, υφίσταται και η χώρα και κυρίως ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή την πίεση και από τα στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και τα κράτη και τα που εκπροσωπούν κράτη αλλά και εφημερίδες, γιατί πραγματικά υπάρχει μια ανησυχία για το τι είδους πολιτική θα εφαρμόσει. Μάλιστα. Αν τον αφορά η πρώτη θέση, λοιπόν, που νομίζω τον αφορά. Κάτσε, κλείσε. Εκεί πρέπει να γίνουν αρκετές διευκρινήσεις. Θα μείνουμε περισσότερο σε αυτό, αλλά καθώς σήμερα είναι μεγάλη γιορτή Θεοφάνεια και αγιάζουμε τα ύδατα, πάμε λίγο μέχρι τον Πειραιά και μετά στη Θεσσαλονίκη και μετά μία βόλτα από το Καστελόριζο. Στη Χριστίνα Καλοκύρη είναι στον Πειραιά για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Χριστίνα, καλημέρα, χρόνια πολλά. Έλα, Χριστίνα. Έλα, Χριστίνα. Χριστίνα, αν ακούει η Χριστίνα. Ακούνε, χτυπούνε και ηχούν και οι καμπάνες, μάλλον δεν ακούει από τις καμπάνες. Στη Θεσσαλονίκη, Λία. Στη Θεσσαλονίκη ετοιμαζόμαστε. Επιβιβάστηκαν τα άτομα. Περίπου 15 άτομα, ίσως και κάτι παραπάνω, αυτή την ώρα καταγράφονται τα ονόματα για να δούμε πόσοι θα είναι οι θαραλέοι που τελικά θα βουτήξουν για να πιάσουν το σταυρό. Αυτός που θα το πιάσει θα είναι ο τυχερός που θα έχει την υγεία για όλο το χρόνο. Έχει μαζευτεί κόσμος, έχουν τοποθετηθεί και κλειδώματα, έχει κλείσει λεωφόρος Νίκης και η Αγία Σοφία στο σημείο που έχει στηθεί η εξέδρα και θα γίνει σε λίγο αγιασμός των υδάτων. Παρά το κρύο είναι αρκετά συγκεντρωμένοι, περιμένουμε να ολοκληρωθεί η δοξολογία που τελείται αυτή τη στιγμή στην Μητρόπολη, λίγα μέτρα πιο πάνω από το σημείο που βρισκόμαστε και αμέσως μετά θα ακολουθήσει ο αγιασμός των υδάτων στην παλιά παραλία της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, τους βλέπουμε να επιβιβάζονται τώρα στο σκάφος από το οποίο και θα βουτήξουν για να πιάσουν το σταυρό και να είναι ευλογημένοι ολόκληρο το χρόνο. Χριστίνα, καλοκαίρι, να έρθουμε ξανά σε σένα, νομίζω μας ακούς τώρα. Σταμάτησαν οι καμπάνες στον πυρά. Ναι, σας ακούω πολύ καλά. Γεια σας και χρόνια πολλά. Αυτή την ώρα ολοκληρώθηκε στο Καθεδρικό Ναό της Αγίας Τριάδας η λειτουργία των Θεοφανίων, χωροστατητός του Αρχιεπισκόπου Αθηνών Ιερώνυμου. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υπουργός Παιδείας Ανδρέας Λοβέρδος, ενώ παρούσα ήταν και η Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Φόφη Γεννηματά, αρκετοί ακόμη πολιτικοί, τοπικές άρχοντες βέβαια και πλήθος κόσμου. Τώρα εν πομπή έχει ξεκινήσει να έρχεται εδώ στην Αποβάθρα απέναντι από τον Άγιο Σπυρίδωνα στο λιμάνι που βρισκόμαστε. Έρχονται οι επίσημοι για να γίνει η τελετή κατάδυση του Τιμίου Σταυρού, στην οποία είναι προγραμματισμένο να παραστεί και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας. Οι επίσημοι φτάνουν σε λίγη ώρα εδώ, όλα είναι έτοιμα. Έχετε δει και βλέπετε και στις εικόνες από το λιμάνι για την τελετή του αγιασμού των υδάτων. Τα πολεμικά ναυτικά βρίσκονται στη θέση τους, όπως και οι άνδρες.
Περιμένουμε σε λίγη ώρα να έρθουν εδώ και οι επίσημοι για να ξεκινήσει η τελετή λογαριασμού των υδάτων. Πόπι. Μάλιστα. Και ο κύριος Τσίπρας λοιπόν θα παραστεί εκεί. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα ξανασυνδεθούμε με όλα τα λιμάνια για να παρακολουθήσουμε τα πάντα. Τώρα, και αν πιάσει κανένας που ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ το σταυρό και του έρθουν όλα δεξιά, τι θα γίνει. Δεξιά. Ας τουλάχιστον έρθουν λίγο δεξιά. Για τους ΣΥΡΙΖΑΙΟΥς αυτό. Λοιπόν, ο Τσίπρας πάντως έχει ένα ενδιαφέρον που είναι εκεί. Νομίζω ότι επειδή διάβασα και στα social media διάφορα πώς είναι εκεί, του έκανε καλό, λέει, υπόμενη με την Παναγία 10 λεπτά και τέτοια. Νομίζω ότι έχει ένα συμβολισμό αυτό που κάνει. Βέβαια. Και είναι καλά κάνει, διότι υπάρχει κόσμος πάρα πολύ και η χώρα είναι θρησκευόμενη χώρα και θεωρώ ότι η παρουσία του εκεί έχει ένα συμβολισμό. Και εγώ δεν το βρίσκω αρνητικό. Και ακολουθεί και επισκέψεις του στο Άγιο Όρος, τα θυμόμαστε όλα και αυτά. Και οι σχέσεις του με τον Ιερώνυμο είναι εξαιρετικές και έτσι θεωρώ ότι πρέπει να είναι ένας πολιτικός χώρος που ψηφίζεται από όλους των δογμάτων πολίτες. Λοιπόν, πόσες μέρες έχουν μείνει? Έχουν μείνει καμιά εικοσαριά μέρες μέχρι τις εκλογές, έτσι. Πιο σύντομες εκλογές, τουλάχιστον εμείς που έχουμε κάνει τα 25 χρόνια που κάναμε τη δουλειά. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ναι. Νομίζω ότι ήταν το πιο μικρό χρονικό διάστημα προεκλογικής περίοδου που έχουμε ζήσει έχει ποτέ. Έχει τα καλά του και έχει και τα κακά του. Θα δούμε και άλλα πίξ. Θα δούμε και άλλες κορώνες μέσα σε αυτή την περίοδο, νομίζεις? Κοίταξε, αν μπορέσω να θυμηθώ από το 85 που παρακολουθώ αυτά ως ρεπόρτερ, νομίζω ότι είναι οι πιο συγκρουσιακές εκλογές ανάμεσα σε δύο μεγάλα κόμματα. Είναι τρομερή η πόλωση. Είναι πολύ μεγάλα τα ποσοστά που θα φαίνεται ότι δημοσκοπικά τουλάχιστον ότι θα πάρουν από αυτήν την αναμέτρηση. Και αυτό είναι το απαράδοξο σε μια εποχή συνεργασιών που όλοι μιλάνε για συνεργασίες. Οι αντιπράσεις είναι σε ψηλούς τόνους και ανάμεσα στον Τσίπρα και στον Σαμαρά. Εύχομαι να υποχωρήσει αυτή η εικόνα και να κυριαρχήσει η συζήτηση σε χαμηλούς τόνους και να συμβάλλουμε κι εμείς οι δημοσιογράφοι σε αυτό. Δεν είμαι πολύ αισιόδοξος, γιατί νομίζω ότι θα συνεχιστεί και μάλιστα με περισσότερη ένταση. Βλέπεις και δεύτερες κάλπες? Βλέπεις σειρά εκλογικών, δηλαδή αναμετρήσεων από εδώ και στο εξής? Κοίταξε. Είναι κάποιοι που το βλέπουν μπροστά τους και το φοβούνται αυτό. Και το φοβούνται. Να σου πω τι νομίζω και λίγο τι ξέρω. Βέβαια. Και πολύ τι ξέρεις. Κάνω μία πρόβλεψη. Εδώ είμαστε για να εκτιθέμεθα εμείς οι δημοσιογράφοι. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κοντά στην αυτοδυναμία, ας μην το προσδιορίσω τον κοντά, δύο μονάδες, ας το πω έτσι, και η προγραμματική συμφωνία που θα τεθεί σε μια συζήτηση με κάποιο από τα κόμματα που θα θέλουν να συνεργαστούν είναι τέτοια που δεν καρποφορήσει η συμφωνία, είναι πολύ πιθανόν να πάμε σε μια δεύτερη αναμέτρηση, η οποία είναι πολύ κακό για τη χώρα, για την οικονομία. Και νομίζω και από ό,τι έχω αντιληφθεί, ούτε ο Τσίπρας την έχει στο σχεδιασμό του. Αν δεν είναι κοντά η αυτοδυναμία, αυτό δεν μπορεί να επιχειρηθεί, είναι σαφές. Άρα θα σχηματιστεί η κυβέρνηση. Γιατί έχει και κινδύνους, ναι, γιατί αν δεν είναι κοντά, έχει κινδύνους για το ΣΥΡΙΖΑ να μην είναι αποτέλεσμα να είναι το ίδιο ή να μην είναι το ίδιο. Έτσι, όλα παίζουν. Τότε λοιπόν θα γίνουν σοβαρές προσπάθειες για να υπάρχει κυβέρνηση. Πώς όμως, για να γίνει αυτό, εκτός από την προγραμματική σύγκληση που θα πρέπει να υπάρξει ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ ή στη Νέα Δημοκρατία, να μην βγάζουμε αποτέλεσμα ακόμα, εγώ έχω μια εκτίμηση, αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο, θα πρέπει να υπάρξει και μια σύνθεση, μια πρόταση για την κυβέρνηση, η οποία να μην έχει κομματικά, τουλάχιστον από ό,τι ξέρω από το ΣΥΡΙΖΑ, χαρακτηριστικά. Θα είναι μια κυβέρνηση που να στηρίζεται και σε πρόσωπα που δεν είναι του κομματικού χώρου. Αλλιώς δεν μπορεί να περπατήσει μια συμφωνία. Είμαστε σε εποχές που τα πρόσωπα μετράνε, νομίζεις? Μετράνε τα πρόσωπα και το μετράνε τα πρόσωπα, το βλέπουμε και στο επίπεδο των ηγετών στα κόμματα και μετράνε τα πρόσωπα και στο επίπεδο της διαχείρισης. Γιατί έχουμε προηγούμενες διαχειρίσεις πολιτικές από υπουργούς, οι οποίοι έχουν και σκάνδαλα και κακές επιλογές πολιτικές. Νομίζω αυτό είναι το ζητούμενο. Αν είναι τώρα κοντά και δεν υπάρξει συμφωνία εύκολη, νομίζω ότι μπορεί να στηθούν και δεύτερες κάλπες. Αλλά κάτσε να δούμε τις πρώτες ακόμα και βλέπουμε. Έχουμε ακόμα 20 μέρες μπροστά μας. Αντώνη Δελατόλα, σε ευχαριστούμε και πολύ. Καλή εβδομάδα, καλή χρονιά. Επίσης. Όχι, καλή εβδομάδα, καλή χρονιά. Η εβδομάδα έχει ξεκινήσει από τα χθες. Λοιπόν, πάμε εμείς μέχρι το εξωτερικό δελτίο, τη Δέσποινα Μαδελενάκη, για να δούμε τι κουβέντα έχει ανοίξει στο εξωτερικό τώρα. Καθώς έτσι όπως ανοίγει το Brexit, έτσι κάποιοι το κλείνουν. Με την ίδια την Κομισιόν να πρωτοστατεί χθες στο κλείσιμο αυτής της κουβέντας.
Ακριβώς, Πόπη, έτσι είναι τα πράγματα. Ακούγεται και πάλι το γνωστό Brexit, γι' αυτό και θα συναντηθεί στο Στρασβούργο την Κυριακή η Άγγελα Μέρκελ με τον Φρανσουά Ολάντ για να συζητήσουν και για αυτές τις απειλές που διατυπώνονται για Brexit, αλλά και για το μέλλον της Ευρώπης. Ήταν μια πρωτοβουλία του Προέδρου του Ευρωκοινοβουλίου, του Μάρτιν Σούλτς, ο οποίος σε δήλωσή του στην γερμανική τηλεόραση είπε ότι έχει την πεποίθηση ότι η Ελλάδα θα παραμείνει στην Ευρωζώνη, ενώ πρόσθεσε ότι έχει πει στον Αλέξη Τσίπρα ότι η μονομερή στάση πληρωμών σημαίνει και στάση πληρωμών από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, τα μηνύματα από Παρίσι και Βερολίνο είναι σαφή. Κάντε ό,τι θέλετε, αρκεί να είστε εντάξει με τις υποχρεώσεις σας, οι οποίες μέσα στο 2015 ανέρχονται στα 22,5 δισεκατομμύρια. Η Κομισιόν, όπως είπες και εσύ, στα σενάρια περί Brexit, απαντά ότι η συμμετοχή της χώρας με βάση την Ευρωπαϊκή Συνθήκη είναι αμετάκλητη οποιασδήποτε χώρας στην Ευρωζώνη. Την ώρα που η Financial Times σε άρθρο τους με τίτλο «Η Ελλάδα δεν πρέπει να διακινδυνεύσει την παραμονή της στο ευρώ», αναφέρει μάλιστα αυτό που ακούσαμε πολύ τον τελευταίο καιρό, ότι είναι πλέον η Ευρώπη έτοιμη με τύχη προστασίας να αντιμετωπίσει και τέτοιο ενδεχόμενο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Λέμε συνεχώς για το χρέος, το δημόσιο χρέος της χώρας. Πόσα χρωστάει η χώρα και κυρίως πού τα χρωστάει η χώρα. Έχει ετοιμάσει η Δήμητρα Καδά ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ, το οποίο θα μας παρουσιάσει τώρα. Βλέπουμε εδώ και την πίτα, Δήμητρα, που το νούμερο είναι ηλικιώδες και τρομάζει, 219,6 δισεκατομμύρια. Τώρα θα μου πεις μπροστά σε αυτά που χρωστάει η Γαλλία, η Ιταλία, τα 3 εκατομμύρια δηλαδή. Σιγά το πράγμα. Οπότε τα 219 που βλέπεις είναι αμέρος της πίτας. Mm-hmm. Το 68,4% είναι τα δάνεια του μηχανισμού, συνολικά ένα ακόμα πιο μεγάλο. Το ποσό είναι 321 δισεκατομμύρια στο σύνολο του ελληνικού χρέους. Έχει ιδιαιτερότητες η σύνθεση του ελληνικού χρέους, που όπως βλέπουμε είναι πρωτόγνωρα μεγάλο το μη... τα διακρατικά ομόλογα, το μέρος που δεν διαπραγματεύεται δηλαδή στις αγορές. Από την άλλη μεριά βλέπουμε τα 63,56 δις ευρώ που είναι τα ομόλογα εξωτερικού, ουσιαστικά είναι το κομμάτι της πίτας που διαπραγματεύεται και δεν βλέπουμε τα έντοκα γραμμάτια. Λοιπόν, κάτσε λίγο για να καταλάβουμε τώρα. Όλο αυτό εδώ το πορτοκαλί κομμάτι των 219,6 δισεκατομμυρίων είναι τα λεφτά που πήραμε για να μην χρεοκοπήσουμε. Ακριβώς, Πόπη. Ακριβώς. Δηλαδή τα λεφτά που μας δώσανε ο μηχανισμός στήριξης για να μην χρεοκοπήσουμε. Το βλέπουμε λίγο μεγαλούτσικο το κομμάτι αυτό, έτσι. Δηλαδή, αν ήταν βασιλόπιτα, εδώ θα ήταν το φλούρι, δεν υπάρχει περίπτωση. Έχουμε ένα δεύτερο μεγάλο κομμάτι, που είναι τα 63,56 δισεκατομμύρια, που είναι τα ομόλογα. Τι λέει εδώ, δεν βλέπω καλά. Τα ομόλογα εσωτερικού, αυτά είναι τα ομόλογα τα οποία τα έχουν αγοράσει ελληνικές και ξένες τράπεζες. Μάλιστα. Έτσι. Και κάποιοι ιδιώτες. Και δεν μάλιστα βλέπουμε δεξιά το πράσινο που είναι τα έντοκα γραμμάτια. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε μικρά σχετικά, μικρό όγκο εντόκων γραμματίων ακριβώς επειδή έχουμε αυτό πολύ μεγάλο δάνειο. Τι σημαίνει mm-hmm. αυτό. Σημαίνει ότι σχετικά με άλλα κράτη είναι λιγότερο εκτεθειμένες οι τράπεζες και οι ελληνικές και οι ξένες σε οτιδήποτε γίνει σχετικά με τα σενάρια που ακούγονται το τελευταίο διάστημα. Βέβαια υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα χθες που ανάφεραν ποιο είναι η έκθεση γερμανικών τραπεζών και τραπεζών άλλων κρατών. Τα δημοσιεύματα αυτά για 23,5 δις ευρώ έκθεση των γερμανικών τραπεζών, κυρίως της KfW, της Κρατικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, ενδεχομένως τα ποσά αυτά να είναι παλιά, να είναι μικρότερη αυτή τη στιγμή η έκθεση μέσα σε Ελλάδος. Τέτοια τεχνική λεπτομέρεια, σε παρακαλώ πολύ. Έτσι, αυτό που βλέπουμε από την πίτα, αυτό θα ήθελα να σχολιάσει ο κύριος Γκλεζάκος που είναι εδώ κοντά μας. Τι σημαίνει αυτό, κύριε Γκλεζάκο? Καλή σας μέρα, καλώς μας ήρθατε. Καλημέρα σας, κύριε Τσαπανίδου. Λοιπόν, δείχνει ότι ο επίσημος τομέας... Το γεγονός ότι αυτό που χρωστάμε και που είναι τεράστιος όγκος πάνω μας είναι... βλέπουμε και παράλληλα την εικόνα από τον Πειραιά. Το βλέπετε, είναι εικόνα από τον Πειραιά, απευθείας μετάδοση αυτή. Βλέπω και τον κύριο Τσίπρα. Να τος ο κύριος Τσίπρας. Για μισό λεπτάκι. Αυτός δεν είναι εδώ. Εδώ. Δίπλα. Σωστά πάω. Εδώ λοιπόν. Να τος ο κύριος Τσίπρας. Αν δεν τον έχετε δει. Εδώ ο κύριος Τσίπρας, βλέπω και τον κύριο Αρβανιτόπουλο είδα εδώ, που ήταν πρώην υπουργός Παιδείας Θρησκευμάτων. Ή είναι ακόμα ο άνθρωπος και τον έχω βγάλει μόνη μου από τη θέση του. Λοιπόν, παρακαλώ κύριε Γκλεζάκο. Δείχνει λοιπόν ότι ο επίσημος τομέας είναι αυτός που μας έχει δανείσει τα πιο πολλά. Mm-hmm. 220 δισεκατομμύρια από 420. Και μάλιστα από τον επίσημο τομέα θα έλεγα ότι η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία έχουν τη μερίδα του λέοντος, δηλαδή έχουν το 80% του επίσημου τομέα το έχουν αυτές οι χώρες. Μάλιστα. Και η Ολλανδία, ξέχασα να πω. Αυτό είναι και καλό και κακό.
Είναι... Κρατήστε το τώρα, γιατί έχει ενδιαφέρον το καλό και το κακό. Το κακό μπορούμε να το καταλάβουμε. Το καλό ποιο είναι, να μας το πείτε σε λίγο. Γιατί πρώτα θα κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα για διαφημίσεις. Και θα επιστρέψουμε κοντά σας στη συνέχεια με την κουβέντα μας με τον κύριο Γκλεζάκο, να καταλάβουμε δηλαδή τι χρωστάει η χώρα αυτή, γιατί τα χρωστάει σε αυτούς που τα χρωστάει και τι μπορεί να κάνει από εδώ και στο εξής, που είναι και το βασικότερο όλων. Εσείς στη διάρκεια του διαλύματος μπορείτε να τηλεφωνείτε για να διεκδικείτε 1000 ευρώ στο 14748. 1000 ευρώ θα γίνουν δικά σας μετρητά, παρακαλώ, για να τα κάνετε ό,τι εσείς θέλετε. Θα τα πάρετε σήμερα στο τέλος της ημέρας. Για σκεφτείτε λιγάκι τι ωραία θα ξεκινήσει η χρονιά σας με 1000 ευρώ μετρητά στα χέρια σας. 14748. Καλή επιτυχία. Ερχόμαστε σε λίγο. Αυτά λοιπόν έγιναν στον Πειραιά λίγα λεπτά νωρίτερα. Η Χριστίνα Καλοκύρη ήταν εκεί, τα παρακολούθησε. Εμείς τα είδαμε τώρα στις οθόνες μας. Χριστίνα, να έρθουμε σε σένα. Γεια σας και πάλι. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε εδώ η τελετή των Θεοφανίων στο λιμάνι του Πειραιά. Ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Λοβέρδος και ο κύριος Τραγάκης άφησαν τρία περιστέρια στον ουρανό. Ενώ όπως μπορείτε και εσείς να βλέπετε στις εικόνες σας, οι πρώην άνδρες των ΝΟΙΚ βούτυξαν, 7 άνδρες, για να πιάσουν τον Τίμιο Σταυρό. Ένας από αυτούς έχει πλησιάσει τώρα στον Αρχιεπίσκοπο, έχει πάρει την ευλογία του. Αυτή την ώρα ολοκληρώνεται η τελετή εδώ στο λιμάνι και περιμένουμε σε λίγη ώρα να γίνουν και οι καθιερωμένες δηλώσεις. Μάλιστα, βλέπουμε εδώ το νεαρό που έπιασε το Σταυρό. Στη Θεσσαλονίκη η τελετή αυτή την ώρα σε εξέλιξη. Τη βλέπουμε την εικόνα από τη Θεσσαλονίκη, από το Θερμαϊκό. Τα νερά του Θερμαϊκού είναι στην παλιά παραλία, στο ύψος της Αγίας Σοφίας η σύνδεσή μας. Δεν ξέρω αν έχει πέσει ο Σταυρός στη θάλασσα, Λία. Μάλλον δεν έπεσε ακόμη. Λία. Χτυπούν οι καμπάνες αυτή την ώρα, Πόπη, στη Θεσσαλονίκη. Μόλις ολοκληρώθηκε η δοξολογία, περιμένουμε σε λίγα λεπτά να έρθει ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, ο κύριος Άνθιμος, για να τελέσει τον αγιασμό των υδάτων. Αυτή την ώρα βλέπουμε και τα 18 άτομα που έχουν επιβιβαστεί στο σκάφος και ετοιμάζονται. Σε λίγα λεπτά θα βουτήξουν και αυτοί για να πιάσουν το σταυρό. Άλλοι κάνουν ζέσταμα, άλλοι περιμένουν υπομονετικά. Σε λίγα λεπτά λοιπόν θα γίνει η τελετή. Σε λίγα λεπτά και στη Θεσσαλονίκη, στον Πειραιά τα αγιάσαμε τα νερά, έπεσε ο Σταυρός, αφήσανε και τρία περιστέρια οι πολιτικοί. Αυτό το πλάνο θα ήθελα να το δούμε, αν υπάρχει, παρακαλώ πολύ, τον κύριο Τσίπρα, τον κύριο Λοβέρδο, να αφήνουν από ένα λευκό περιστέρι, όπως μας περιέγραψε πριν από λίγο η Χριστίνα Καλοκύρη. Βλέπουμε την εικόνα τώρα από τον Πειραιά απευθείας. Είδαμε και Θεσσαλονίκη. Για να δούμε και λίγο από Καστελόριζο. Στο Καστελόριζο, με πολύ καλύτερο καιρό από ό,τι στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, με 5 με 9 βαθμούς, νομίζω μου είπανε. 5 ή 9 βαθμούς, μου είπανε νωρίτερα. Ωραία, ας το βρούμε στη μέση, γύρω στους 7. Θα αγιαστούν τα νερά και στο Καστελόριζο. Ήδη καμιά δεκαριά, 10-11 νεαροί έχουν συγκεντρωθεί εκεί στα νερά, προκειμένου να κάνουν και αυτοί την προσπάθειά τους να πιάσουν το Σταυρό. Σε λίγο θα γίνει τελετή και στο ακριτικό μας Καστελόριζο, στην Ίσο Μεγίστη, την πανέμορφη. Εμείς εδώ στο στούντιο της εκπομπής με τον κύριο Γκλεζάκο, τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Πειραιά, συζητάμε τα ενδεχόμενα του από εδώ και στο εξής, τα οποία ποια είναι, τι έχει να αντιμετωπίσει η επόμενη κυβέρνηση, όποια και αν είναι αυτή, κύριε Γκλεζάκο. Η επόμενη κυβέρνηση λοιπόν έχει να αντιμετωπίσει πρώτα απ' όλα τη συμφωνία με την Τρόικα. Η συμφωνία αυτή τι σημαίνει, ότι η Τρόικα θα βρει ότι έχουμε κάνει αυτά για τα οποία είχαμε δεσμευτεί, τα οποία δεν τα έχουμε κάνει. Όλα αυτά στο πλαίσιο μιας παράτασης δίμηνης, η οποία τελειώνει πολύ σύντομα, στο τέλος Φεβρουαρίου. Τέλος Φεβρουαρίου. Άρα η καινούργια κυβέρνηση θα έχει πολύ μικρό περιθώριο εκεί. Και να πάρουμε τα δύο ενδεχόμενα τώρα. Εάν ή η Νέα Δημοκρατία θα είναι το πρώτο κόμμα ή ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν βλέπω κάποια τρίτη περίπτωση. Λοιπόν, εάν μένει η Νέα Δημοκρατία πρώτο κόμμα και συνεχίσει την τρέχουσα πολιτική, θα πρέπει μέσα σε αυτό το πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να πείσει την Τρόικα ότι έχει κάνει τις δέουσες μεταρρυθμίσεις κλπ, ώστε να αρχίσουν να έρχονται και τα χρήματα τα οποία μας οφείλουν στα πλαίσια της Δανειακής Σύμβασης.
Αν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ πρωτοκόμμα και σύμφωνα με αυτά που έχει διακηρύξει, θα πρέπει να πείσει την Τρόικα να αλλάξει τακτική και να κάνει επομένως μια καινούργια συμφωνία. Όλα αυτά όμως σε ένα background πολύ άσχημο. Δηλαδή, το ασφαλιστικό, τεράστιο πρόβλημα. Με τις δεσμεύσεις που έχουμε μέχρι τώρα, από το 2014 έπεσε η κρατική επιχορήγηση στα 12 δισεκατομμύρια, με προοπτική 15 και μετά να πέσει στα 8 δισεκατομμύρια. Γιατί υπάρχει δέσμευση τέτοια εναντί υπάρχει των Ευρωπαίων. Υπάρχει δέσμευση τέτοια. Και σκεφτείτε ότι τώρα με τα 12 δισεκατομμύρια δεν βγαίνουν τα ταμεία. Το ΙΚΑ έχει ήδη ένα δις έλλειμμα και ο ΑΕ έχει 600 εκατομμύρια έλλειμμα. Σκεφτείτε, δεν θα γινόταν αυτό, η χρηματοδότηση αυτή πέσει στα 8. Ναι, δηλαδή πέσει 4-5 δις κάτω. Και προσέξτε και οι εισφορές που θα έχουν πάει, γιατί συνεχίζεται η ανεργία, συνεχίζονται τα χαμηλά μεροκάματα, άρα οι εισφορές. Βόμβα είναι το ασφαλιστικό. Ναι, οι εισρωές στα ταμεία πολύ μικρές. Πολύ μικρότερες και η μείωση άρα σημαίνει κούρεμα. Mm-hmm. Καινούργιο, δηλαδή να μην φοβόμαστε τις λέξεις, γιατί δυστυχώς είναι πραγματικότητα. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει κούρεμα και κούρεμα διαρκείας. Δηλαδή για το 2015 κάποιο κούρεμα, για το 2016 αν δεν έχει έρθει η πολυπόθητη ανάπτυξη ξανά κτλ. Πάντως, αυτό που συζητά ο κόσμος, κύριε Γκλεζάκο, και αυτό θα ήθελα λιγάκι να δούμε κλείνοντας, είναι τι γίνεται με την υπόθεση της εξόδου Ελλάδας, ναι, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την Ευρωζώνη. Βλέπουμε και τη δήλωση Μάρτιν Σούλτ, τη βλέπετε γραμμένη. Η Ελλάδα θα παραμείνει στο ευρώ. Έρχονται διαβεβαιώσεις από κάθε κατεύθυνση. Εσείς φοβάστε ότι υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο? Λοιπόν, δεν το θέλει ούτε η Ευρώπη. Ενδεχόμενο εξόδου, έτσι. Ναι, ναι. Να δούμε καταρχήν αν είναι επιθυμητό, έτσι. Mm-hmm. Δεν το θέλει η Ευρώπη. Γιατί υπάρχει πρόβλημα εάν η Ελλάδα φύγει από το ευρώ. Ναι. Οι αγορές θα αρχίζουν να πιέζουν τον επόμενο αδύναμο κρίκο, με τη λογική ότι θα φύγει από το ευρώ και η οικονομική αστάθεια και η χρηματοοικονομική κυρίως αστάθεια δεν θα έχει τελειωμό. Σκεφτείτε ότι είμαστε σε μια Ευρώπη mm-hmm. με αποπληθωρισμό και ύφεση. Μάλιστα. Που σημαίνει ότι θέλει διακαώς να φύγει από αυτή την κατάσταση. Δεν μπορεί να φύγει αν γίνει κάτι τέτοιο. Ένα θα είναι αυτό λοιπόν. Και δεύτερον, είναι ένα μεγάλο κόστος, γιατί είδαμε τώρα 220 δισεκατομμύρια μας έχει δανείσει ο επίσημος ευρωπαϊκός τομέας. Πολλά από αυτά, αν φύγει η Ελλάδα από το ευρώ, θα χαθούν. Μάλιστα. Επομένως, θα είναι και οι ζημίες μεγάλες. Ούτε εμείς το θέλουμε. Και το ένα κόμμα και το άλλο που διεκδικούν την κυβέρνηση έχουν πει ότι θέλουμε να είμαστε μέσα στο ευρώ. Επομένως, λογικά θα υπάρξει κάποια σύγκληση ώστε να το αποφύγουμε. Κύριε Γκλεζάκο, σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μας. Να είστε καλά. Πάμε στη Δέσποινα Μανδελενάκη τώρα. Τι έχουμε, Δέσποινα? Τώρα θα πούμε για το βιβλίο της Τριερβελέρ, το οποίο σύντομα και κινηματογραφική ταινία. Θα το αναλάβει μια Γαλλίδα φίλη της παραγωγός και μάλλον θα γίνει σε συμπαραγωγή με διεθνείς εταιρείες παραγωγής. Πολύ χαρούμενη, όπως καταλαβαίνεις, η Βαλερή Τριερβελέρ. Ευχαριστώ για αυτή τη στιγμή. Προφανώς θα το λέει και κυριολεκτικά πλέον στον Ολλάντα, αφού έγινε κατά 1 εκατομμύριο ευρώ πλουσιότερη από τις πωλήσεις του συγκεκριμένου βιβλίου. Και πολλοί που αστειεύονται στα social media γράφουν ότι οι πρωταγωνιστές στη συγκεκριμένη κινηματογραφική ταινία θα πρέπει να είναι ο Ζεράρ Ντεπαρτιέ στο ρόλο του Ολάντ, αν και ως ναι, φυσική παρουσία δεν είναι. Καμία σχέση δεν μεταξύ καμία σχέση. Άσε με να μαντέψω ποια είναι η συμπαρουσία, εσύ, συμπροταγωνίστρια, βέβαια. Η Πέτρα του Σκανδάλου, βεβαίως. Ποια είναι η συμπροταγωνίστρια, δεν σε άκουσα? Η Πέτρα του Σκανδάλου. Ακριβώς. Η Ζιλή Γκαγιέ. Αυτοί λένε ότι θα. Λένε, αστειευόμενοι βέβαια στα social media, ότι θα πάρει το ρόλο της απατημένης συντρόφου του Ολάντ. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα από όπου να δούμε τι γίνεται, τι έγινε στη Γερμανία, όπου είχαμε αντιμουσουλμανικές διαδηλώσεις, οι οποίες είναι πάρα πολύ συχνές τον τελευταίο καιρό. Διαδήλωσαν Γερμανοί σε πολλές πόλεις της χώρας, διαμαρτυρόμενοι για τον αυξανόμενο αριθμό μεταναστών και την ολοένα μεγαλύτερη, όπως λένε, επιρροή του Ισλάμ. Παρά την έκκληση της Άγγελα Μέρκελ να μην γίνουν αυτές οι διαδηλώσεις, τις οποίες θεωρεί ρατσιστικές. Αυτές τις οργάνωσε ένα νέο αντιμεταναστευτικό κίνημα που λέγονται Πατριώτες Ευρωπαίοι εναντίον της Ισλαμοποίησης της Δύσης, και μόνο στη Δρέσδη μαζεύτηκαν περίπου 18.000 άνθρωποι, ενώ σε διάφορες πόλεις έγιναν και οι αντιδιαδηλώσεις, βγήκαν και αντιδιαδηλωτές στους δρόμους. Να περάσουμε τώρα στο Μεξικό, να δούμε την πολύ γνωστή υπόθεση που έχει ξεσπάσει από το Σεπτέμβριο με την εξαφάνιση των 43 φοιτητών. Αυτή είναι η σύζυγος του πρώην δημάρχου της Ιγουάλα, η οποία κατηγορείται για εμπλοκή στην εξαφάνιση των φοιτητών. Η οικογένειά της είναι μια ολόκληρη
συμμορία και θεωρείται ότι εκείνη ήταν επικεφαλής στο συγκεκριμένο, στη συγκεκριμένη, ήταν η κύρια εκπρόσωπη στην Ιγουάλα της εγκληματικής συμμορίας που φέρεται ότι σκότωσε τους 43 φοιτητές. Τώρα πλέον κατηγορείται και επίσημα, ήταν 2 μήνες προφυλακισμένη, επισήμως της απαγγέλθηκαν και κατηγορίες. Και να δούμε τώρα τι γίνεται με τον βομβιστή της Βοστόνης, όπου ξεκίνησε η δίκη του Τζοχάρ Τσαρνάεφ, του 21 ετών βομβιστή της Βοστόνης, που μαζί με τον αδερφό του είχαν σκορπίσει το θάνατο το 2013 στον Μαραθώνιο, εν μέσω δρακόντιων μέτρων ασφαλείας φυσικά, όπως καταλαβαίνεις. Η πρώτη μέρα της δικαστικής, στη δικαστική αίθουσα, είχε να κάνει με την επιλογή των ενόρκων. Κατά ομάδες εμφανίστηκαν εκεί. Ο ίδιος δεν τους κοίταξε καθόλου, όπως λένε οι μάρτυρες άνθρωποι που βρέθηκαν μέσα στην δικαστική αίθουσα. Ήταν κατάχλωμος και κοίταζε να αλλάξει το πάτωμα και τον δικαστή. Η δίκη του αναμένεται να ξεκινήσει στις 26, μάλλον οι καταθέσεις των μαρτύρων στις 26 Ιανουαρίου. Πιστεύετε ότι θα κρατήσει περίπου 3 με 4 μήνες και δεν αποκλείεται να καταδικαστεί και σε θάνατο. Στιγμή, αυτό το πλάνο που βλέπουμε να σημειώνεται η έκρηξη της βόμβας στον παραθώριο της Βοστόνης, είναι σοκαριστική στιγμή αυτή. Πραγματικά, Πόπη, είχε σαν αποτέλεσμα 3 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, να θυμίσουμε, και να τραυματιστούν 264. Λοιπόν, για να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μία βόλτα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, βλέπουμε πίσω μου την εικόνα, δίπλα μου την εικόνα. Βλέπω να ζεσταίνεται ο κόσμος πριν βουτήξει για να πιέσει το Σταυρό αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη. Είναι στο στάδιο της προθέρμανσης, Λία, έτσι. Ξεκίνησε το σκάφος, μπαίνει στα ανοιχτά, άρχισαν, βγάλανε τα ρούχα τους, τα φανελάκια τους και τελικά δεν είναι 15 όπως ξεκινήσαμε να λέμε αρχικά. Ο αριθμός ανέβηκε, φτάσαμε τους 20, έγιναν 17, 18 και 20 τελικώς. Όσο περνάει η ώρα όλο και πιο πολύ φαίνεται ότι είναι οι τολμηροί που θα βουτήξουν στα κρύα νερά του Θερμαϊκού. Ακούμε και τις καμπάνες που χτυπούν χαρμόσυνα, ολοκληρώθηκε η δοξολογία που τελέστηκε λίγα μέτρα πιο πάνω στη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης. Περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή να έρθει ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, ο κύριος Άνθιμος, για να γίνει ο αγιασμός των υδάτων. Μάλιστα. Ετοιμάζονται λοιπόν οι γενναίοι, να δούμε ποιος θα είναι ο τυχερός, ποιος θα πιάσει το Σταυρό. Μάλιστα. Αυτά στη Θεσσαλονίκη. Πρωθυπουργός έχει πάει για τα Θεοφάνεια σε Καβάλα και Δράμα, θυμίζω εγώ. Ενώ ο κύριος Τσίπρας ήταν στο λιμάνι του Πειραιά. Για να δούμε λίγο το πλάνο που αφήνει και το Λευκό Περιστέρι μέσα από τα χέρια του ο κύριος Τσίπρας. Λίγο πριν ρίξει τον Σταυρό στα νερά για να αγιαστούν. Ο Μητροπολίτης, ο Αρχιεπίσκοπος. Να το και το Περιστέρι. Ας φέρει θεία φώτιση το Περιστέρι αυτό. Δεν θα κάτσει το κεφάλι του Καρατζαφέρι αυτό. Γεια, κύριε Παπαδημούλη, ήμουν έτοιμη να σας ρωτήσω πού λέτε να κάτσει το Περιστέρι αυτό. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο ο κύριος Παπαδημούλης. Χρόνια σας πολλά και καλά. Καλώς ήρθατε. Το λέω γιατί πριν 3 εβδομάδες ακούστηκε από εσάς, από τα μέσα ενημέρωσης, ότι έχει 3 offshore ο κύριος Καρατζαφέρης και ελέγχεται για αυτές. Υποθέτω ότι είναι μία για την πατρίδα, μία για τη θρησκεία και μία για την οικογένεια. Αναφέρεστε στο θέμα που είχε ξεσπάσει πριν από μερικές εβδομάδες. Ναι, ναι, ναι. Έρευνες και για το οποίο ο ίδιος είπε ότι αν αποδειχτεί κάτι τέτοιο θα κρεμαστώ στο Σύνταγμα. Βγήκε με τέτοια δήλωση. Ο κόσμος στα καφενεία, ξέρετε τι λέει. Αν πήρε τόσα ο Καρατζαφέρης που ήταν τότε απλός βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, πόσα θα πήραν αυτοί που υπέγραψαν τις συμβάσεις για αυτά τα εξοπλιστικά. Η αλήθεια είναι ότι έχει μετατοπιστεί λίγο η κουβέντα, κύριε Παπαδημούλη. Το έλεγε και αυτό ο κόσμος. Τώρα ο κόσμος το έχει γυρίσει στο τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Θα μας πετάξουν από την Ευρωζώνη, θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ και θα μας βγάλει από το ευρώ, θα μας πετάξετε σε δραχμές. Τι θα γίνει τελικά. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο κίνδυνο. Για βάλτε τα λίγο τα πράγματα στη θέση τους. Γιατί παραμένει ζωντανή λοιπόν η κουβέντα αυτή. Γιατί μία μερίδα της γερμανικής δεξιάς πιστεύει ότι αναπτύσσοντας αυτές τις εκφοβιστικές θεωρίες περί Brexit θα βοηθήσει τον εκλεκτό της κύριο Σαμαρά πρώτον. Και με αυτό πετυχαίνει το αντίθετο. Γιατί όταν λες στην Ελληνίδα και στον Έλληνα θα σου πω εγώ ο Γερμανός, ο Σόιμπλε, η Μέρκελ, τι θα ψηφίσεις, παίρνει ανάποδες και θα κάνει το αντίθετο. Γιατί στη δημοκρατία ευτυχώς δεν ψηφίζει η Μέρκελ και ο Σόιμπλε για την Ελλάδα, ψηφίζουν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες. Ναι. Αυτός είναι ο ένας λόγος. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο, παραμονές μιας διαπραγμάτευσης, επειδή ξέρουν θα κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ, να ενισχύσουν τη διαπραγματευτική τους θέση. Έρχεται όμως μια γερμανική εφημερίδα, η ΦΑΖ, Frankfurter Allgemeine Zeitung, και λέει... Πολύ έγκριτη εφημερίδα. Ναι, ναι, και της δεξιάς, δηλαδή η Μερκελική. Και λέει,
Το κούρεμα του ελληνικού χρέους που ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ κοστίζει στους Γερμανούς, θα κοστίσει στους Γερμανούς 40 δις. Το Brexit θα κοστίσει 76, τα διπλά. Αν κοστίσει τα διπλά στους Γερμανούς που είναι τα αφεντικά, σκεφτείτε στους άλλους πόσο θα κοστίσει. Και γι' αυτό από χθες βγαίνουν ο ένας μετά τον άλλον οι κορυφαίοι του Ευρωκοινοβουλίου, ο Τζιάνι Πιτέλα των Ευρωσοσιαλιστών, δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ ο άνθρωπος, και λέει: ας πάψουν οι Γερμανοί να κάνουν το σερίφι στην Ελλάδα, είναι απαράδεκτο και λάθος. Και δεν ισχύει το Brexit. Βγαίνει ο Σούλτς, ο πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ, και λέει: η Ελλάδα θα παραμείνει στην Ευρωζώνη. Βγαίνει η Πράσινη, που δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ, απλώς οι οικολόγοι Πράσινοι στην Ελλάδα θα συνεργαστούν εκλογικά με το ΣΥΡΙΖΑ και καταγγέλουν αυτές τις παρεμβάσεις. Ναι. Να το πω διαφορετικά, γιατί ο κόσμος έχει μυαλό και καταλαβαίνει. Αν η Ελλάδα ήταν, όπως λέει ο κύριος Σαμαράς, στα πρόθυρα της καταστροφής, αν οι Έλληνες ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ, τότε οι Γερμανοί θα αγόραζαν ό,τι πετάει, ό,τι πουλιέται και ό,τι κολυμπάει στην Ελλάδα. Οι Γερμανοί δεν είναι που πήρανε τα περιφερειακά αεροδρόμια. Εννοείται ότι θα περιμένανε να φτηνίνει κι άλλο η χώρα. Ότι για δεν να θα είναι πιο οικονομικές οι αγορές. Ότι δεν θα επενδύαν σε μια χώρα που είναι υποκαταστροφή. Ακούστε με λίγο. Αυτά είναι για να τρομάξει καμιά γριά, κανένα γέρο. Άρα λοιπόν, τι θα καταφέρετε να κάνετε σε συμφωνία μαζί τους? Να πετύχουμε μία λύση καλύτερη για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Κούρεμα δηλαδή. Με μείωση του χρέους, δραστική. Κούρεμα. Ναι, αυτό διεκδικούμε. Κύριε Παπαδημούλη, αν κουρέψουν το ελληνικό χρέος, δεν θα μπουν στη σειρά στη συνέχεια με χαρτάκια προτεραιότητας όλες οι υπόλοιπες χώρες του Νότου, ναι, οι οποίες αυτό το δεν έχουν τα 300 δις που έχουμε εμείς. Έχουν 303 υπάρχουν, ο καθένας. Υπάρχουν λύσεις τεχνικές δηλαδή για το χρέος. Δεν μας επιτρέπει ο χρόνος να τις αναλύσουμε. Όχι, λύσεις τις οποίες... Που μειώνουν το ελληνικό χρέος μέσω ευρωπαϊκών μηχανισμών, χωρίς να κάνουν μια ειδική πατέντα για την Ελλάδα και χωρίς να επιβαρυνθούν οι φορολογούμενοι άλλων χωρών. Υπάρχουν λύσεις. Το θέμα είναι να υπάρξει πολιτική βούληση. Από τη στιγμή που, όπως σας έδειχνε προηγουμένως και η κυρία Καδά, που είναι εξαιρετική οικονομική συντάκτης, το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού χρέους πια ανήκει σε δημόσιους φορείς, δεν είναι στην αγορά. Πολιτική βούληση απαιτείται και από τη στιγμή που η έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ κοστίζει πολύ πιο ακριβά στους Γερμανούς και στους δανειστές μας από ότι ένα κούρεμα του χρέους, είναι πολύ πιο συμφέρον για αυτούς το να υπάρξει αυτή η ελάφρυνση. Στο κάτω-κάτω, κυρία Τσαπανίδου, την έχουν υποσχεθεί κιόλα στις 27 Νοεμβρίου του 2012 με απόφαση του Eurogroup. Και το δούνου του, που δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ, αμερικανικής επιρροής και νεοφιλελεύθεροι άνθρωποι, λένε το ελληνικό χρέος δεν είναι βιώσιμο και χρειάζεται κούρεμα. Επικαλείστε όμως απόφαση Eurogroup του 12, ενώ παράλληλα πετάτε τις όποιες συμφωνίες έχει κάνει η ελληνική κυβέρνηση την ίδια εποχή με τους δανειστές. Δεν τις πετάμε. Τους λέτε δηλαδή, τηρήστε το λόγο σας, κόψτε μας τα χρήματα που έχετε πει ότι θα μας κόψετε από το δάνειο, το κομμάτι, ενώ λέτε ότι δεν θα εφαρμόσετε μνημόνια, δεν θέλετε τις δεσμεύσεις εσείς να τις ακολουθήσετε. Δεν είμαστε ούτε αφελείς ούτε τσαρλατάνοι. Λέμε ότι στη θέση του μνημονίου που είχε καταστροφικές συνέπειες στην ελληνική οικονομία και κοινωνία και το οποίο έτσι κι αλλιώς βαίνει προς το τέλος του και χρονικά, χρειάζεται να μπει ένα ελληνικό σχέδιο ανασυγκρότησης και ανάπτυξης γεμάτο μεταρρυθμίσεις που θα στηρίζεται σε δημοσιονομικό νοικοκύρεμα, που θα φτιάχνει διοίκηση, που θα φτιάχνει φορολογία, που θα περιορίζει γραφειοκρατία, διαφθορά, διαπλοκή, που θα κάνει την Ελλάδα μια κανονική, ισότιμη δημοκρατική χώρα. Εμείς θέλουμε μεταρρυθμίσεις. Μάλιστα. Αλλά δεν σημαίνει μεταρρύθμιση, κόβω μόνο μισθό, σύνταξη, κοινωνικό δικαίωμα, καταργώ συλλογική σύμβαση, καταργώ δημόσια παιδεία, δημόσια υγεία. Ναι, μεταρρύθμιση. Μεταρρύθμιση σημαίνει και απλό δίκαιο φορολογικό σύστημα και αποκομματικοποιημένη διοίκηση. Και μια διοίκηση που να μην έχει χιλιάδες στρατιές συμβούλων που κοστίζουν πανάκριβα στο δημόσιο. Και όχι ένα υδροκέφαλο κράτος ζητούν οι Ευρωπαίοι. Εσείς το πιστεύετε αυτό? Βεβαίως. Το κράτος που έχουμε σήμερα, κυρία Τσαπανίδου, δεν το έφτιαξε ο ΣΥΡΙΖΑ. Το έφτιαξε το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία. Με διορισμούς από τις πόρτες και τα παράθυρα. Πήγαινε να δείτε στο Μουσείο της Ακρόπολης πόσους καλαματιανούς έχει, που τους διόρισε ο κύριος Σαμαράς όταν ήταν υπουργός. Ο κύριος Μητσοτάκης και οι γόνοι του που μιλούν για σύγχρονο κράτος, ξέρετε πόσους έχουν διορίσει? Χιλιάδες ανθρώπους. Δεν υπάρχουν κουμπάροι που να μην έχουν διοριστεί. Συγγνώμη. Η αριστερά δεν έχει διορίσει κανέναν στην Ελλάδα τόσα χρόνια? Πώς κυβερνώντας, αφού δεν κυβερνούσε. Συγγνώμη. Πιέζοντας και δημιουργώντας ένα μέτωπο διεκδίκησης με διαδηλώσεις και με απεργίες. Πολύ ισχυρό, κύριε Παπαδημούλη. Όλοι αυτοί που διαδηλώνουν και απεργούν δεν το κάνουν για να διοριστούν. Το κάνουν για να διεκδικήσουν μισθό, μεροκάματο, σύνταξη, ασφάλιση. Πράγματα που σε άλλες χώρες τα έχουν σε πολύ καλύτερο επίπεδο. Να το πω διαφορετικά. Τις ποσοστώσεις, τους διορισμούς δεν τις είχατε, δεν ήσασταν και εσείς? Τις έχουμε καταγγείλει.
το 5-2-1 ήταν η συμφωνία Νέας Δημοκρατίας Πασόκ Δημάρ. Όχι, μην μπαίνουμε στα... Να το πω διαφορετικά. Όχι, θέλω να μείνω λίγο περισσότερο στο τι θα κάνετε σε σχέση με το, με το χρέος. Είπατε δηλαδή ότι δεν θα μπείτε στην τεχνική κουβέντα και συμφωνώ μαζί σας. Να πω κάτι για τη διοίκηση πριν το χρέος. Ναι, βεβαίως. Για μας, ΣΥΡΙΖΑ στο τιμόνι σημαίνει αξιοκρατία στη δημόσια διοίκηση, σωστή αξιολόγηση και αν ένας άνθρωπος είναι ικανός να κάνει τη δουλειά για να περιορίσουμε το λαθρεμπόριο καυσίμων, για να μηχανογραφήσουμε το δημόσιο, για να απλουστεύσουμε την νομοθεσία, για να υποστηρίξουμε τον τουρισμό ή την προστασία του πολιτισμού μας. Θα το κρατήσετε. Αν δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ και κάνει τη δουλειά, αυτός θα πάρει, θα πάρει τη σωστή θέση, τη διευθυντική τώρα θέση. Τώρα συζητάμε το αυτονόητο. Ναι. Αλλά στην Ελλάδα συζητάμε το αυτονόητο. Στην Ελλάδα δεν ισχύει. Πείτε μου κάτι, εσείς θα κρατήσετε τη διετία, αν σχηματίσετε κυβέρνηση εσείς, έτσι, τη διετία της δοκιμαστικής περίοδου για τον νέο εισερχόμενο στο δημόσιο, πριν αυτός γίνει μόνιμος κλπ. Κοιτάξτε, δεν θέλω να πω τώρα σε λεπτομέρειες για το πρόγραμμα της δημόσιας διοίκησης. Αυτό που είπε ο Τσίπρας στην παρουσίαση, στην ομιλία του προχθές, που ήταν η παρουσίαση του κυβερνητικού μας προγράμματος, γιατί εμείς παρουσιάζουμε πρόγραμμα. Ενώ ο Σαμαράς έχει ως πρόγραμμα το μνημόνιο και το mail χαρδούβελη, είναι ότι θέλουμε μια διοίκηση σύγχρονη, αποτελεσματική, με αξιολόγηση, με αξιοκρατία, που θα προσφέρει περισσότερα στους πολίτες και δεν θα κοστίζει περισσότερο. Καλά, αυτό είναι γενικό. Ναι. Εγώ σας δω το κάτι πολύ ειδικό. Θα τους αφήνετε 2 χρόνια δοκιμαστικά στη δουλειά τους καινούριους δημοσίους υπαλλήλους ή όχι? Θα τους κάνετε μόνιμους από την πρώτη στιγμή? Δεν είμαι έτοιμος να σας απαντήσω. Ωραία, το αφήνω στην άκρη. Λοιπόν, το καταλαβαίνω. Ερχόμαστε στο χρέος. Ερχόμαστε στο χρέος και θέλω να σας ρωτήσω πώς θα καταφέρετε και να πετύχετε τη μείωση του χρέους της Ελλάδας χωρίς να στήσετε τις υπόλοιπες χώρες να διεκδικούν το ίδιο πράγμα. Καταστρέφοντας την Ευρωζώνη, βεβαίως, αν γίνει κάτι τέτοιο. Υπάρχουν προτάσεις ήδη κατατεθειμένες στο τραπέζι από ειδικούς. Το Ινστιτούτο Μπρούγκελ στις Βρυξέλλες, πολλούς οικονομολόγους, σχεδόν όλα τα... Ποια είναι η πρόταση που θα επιμείνετε εσείς? Περιλαμβάνει ψαλίδι, κούρεμα, κανονικό? Εμείς θα καταθέσουμε στο τραπέζι την διεκδίκησή μας, που είναι η διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους. Τεχνικοί τρόποι υπάρχουν πολλοί. Πρακτικά η ιδέα είναι να μετατραπεί ένα μέρος από το χρέος των 18 και τώρα 19 με τη Λιθουανία κρατών μελών του ευρώ, σε κοινό ευρωπαϊκό χρέος, με το να παίξει ρόλο η τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική, ανάλογο βήμα-βήμα με αυτό που παίζει για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε τι ποσοστό θα θέλετε να το κάνετε αυτό? Εμείς διεκδικούμε τη διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους. Σε μια διαπραγμάτευση, κυρία Τσαρπανίδη. Αυτό λέω, το μεγαλύτερο μέρος είναι ποιο? Είναι από το 50% και πάνω, αυτό είναι. Αλλά σε μια διαπραγμάτευση, για να είμαστε ρεαλιστές, εσύ βάζεις τους στόχους σου και ο άλλος βάζει τους δικούς του. Στο τέλος, κανείς δεν πετυχαίνει το 100%. Εμείς θα επιδιώξουμε μία δραστική ανάσα και βελτίωση αυτού που σήμερα ισχύει, που είναι θηλιά και μας πνίγει, γιατί αν μειωθεί αυτό το χρέος και μειωθούν αυτά τα τοκοχρεωλήσια ή έχουμε μία ρήτρα ανάπτυξη, σαν και αυτή που πέτυχαν οι Γερμανοί για πάρτι τους το 1953, τότε αυτά τα λεφτά, αντί να πηγαίνουν για να πληρώνουν παλιά δάνεια, θα πηγαίνουν να πέσουν στην ανάπτυξη, να μειωθεί η ανεργία, να υπάρξουν δουλειές, να δουλέψει ο κόσμος, να αυξηθεί ο πλούτος. Και αυτός είναι ο πιο σίγουρος τρόπος να μειώσει το χρέος, γιατί το χρέος τι είναι? Ένα κλάσμα. Mm-hmm. Αν αυξάνεται το προϊόν, αυτό που παράγει η Ελλάδα, ο πλούτος που παράγει η Ελλάδα, και θα γεμίσουν τα άδεια ασφαλιστικά ταμεία, αυτά που σας έλεγε προηγουμένως ο κ. Γκλεζάκος, με ύφεση και ανεργία διαλύουμε το ασφαλιστικό, και θα μειώνεται το χρέος από ποσοστό του ΑΕΠ. Έχετε μόνο που δεν είναι απλή εξίσωση αυτή. Καθόλου. Έχει πολύ διαφορετικούς παράγοντες μέσα που την κάνουν πολύ δύσκολη και γι' αυτό δεν τα έχει καταφέρει κανείς μέχρι σήμερα. Αλλά το 50% όχι, του χρέους... Όχι απλώς δεν τα έχει καταφέρει κανείς μέχρι σήμερα. Η Ελλάδα σήμερα έχει ύφεση με Σαμαρά, Βενιζέλο, Γιώργο Παπαδρέου, Παπαδήμου και Τρόικα 25%. Η οποία είναι μεγαλύτερη από αυτή που έζησε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και έχει βαστίξει δύο φορές παραπάνω από ότι το κράχ των Ηνωμένων Πολιτειών. Κύριε Παπαδημούλη, το ζούμε. Ωστόσο, ναι, αλλά ο κύριος Σαμαράς προσπαθεί να το ξεχάσει. Ωστόσο, πόσο εφικτό είναι να ζητήσετε και να πετύχετε κιόλας διαγραφή άνω του 50% του δημοσίου χρέους? Είναι τεράστιο το ποσοστό που ζητάτε να διαγραφεί. Σας είπα προηγούμενα. Όταν μέχρι σήμερα δεν έχει μπει η λέξη διαγραφή στο τραπέζι, δηλαδή δεν το δέχεται κανείς αυτό το πράγμα που θέλετε εσείς να διεκδικήσετε. Πρώτον. Στην παρατήρησή σας, η μισή είναι ακριβής. Δεν το βάζει στο τραπέζι η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Είναι εσείς το βάζετε πολιτικό, αυτό? Βέβαια, από την πρώτη στιγμή. Το έχετε βάλει αυτό στο τραπέζι? Ναι. Δηλαδή, είναι γνώση των συνομιλητών σας στην Ευρώπη? Όπου πάμε, η απέτηση σε διαγραφή του 50% όπου και άνω. Όπου πάμε, με όποιον συζητάμε, το λέμε. Και με το Δουνουτού και με το Σόιμπλε και με τον κύριο Σούλτς. Βεβαίως, με τους πάντες. Όλοι ξέρουν τι λέμε.
Και επιπλέον. Συγκεκριμένη πρόταση. Θέλουμε να διαγράψετε άνω το 50% πλάσ. Ότι αυτή είναι η θέση μας. Αυτή είναι η θέση μας και σας επαναλαμβάνω. Και επίσης δεν είναι αλήθεια. Να τα πάρουμε με τη σειρά. Δεν είναι αλήθεια ότι κανείς άλλος δεν το λέει. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει τη θέση ότι το ελληνικό χρέος δεν είναι δημόσιο και θα πρέπει να κουρευτεί. Και το είχε πει και η Λαγκάρντ στο Στουρνάρα, σας θυμίζω. Και του είχε πει, βοηθήστε κι εσείς. Και πήγε ο Στουρνάρας αντί να το χρησιμοποιήσει και το κάρφωσε στο Σόιμπλε. Και του είπε ο Σόιμπλε, forget it Γιάννης, ξέχνα το Γιάννη. Και ο Γιάννης με εντολή Σαμαρά το ξέχασε. Και ο κύριος Βενιζέλος βγαίνει και λέει το χρέος είναι βιώσιμο. Και χρησιμοποιούν την επιχειρηματολογία Σαμαρά και Βενιζέλου ότι το χρέος είναι βιώσιμο οι δανειστές μας και λένε, παιδιά, ξεχάστε τι σας είπαμε το 12, ότι θα κάνουμε κι άλλη ελάφρυνση. Εμείς λοιπόν. Δεν λέμε ότι θα πετύχουμε το 100%. Αλλά θα διεκδικήσουμε και θα πετύχουμε κάτι καλύτερο. Μισό λεπτό, γιατί αυτό. Καταρχάς, στη Θεσσαλονίκη αγιάζουν τα νερά αυτή την ώρα. Και θα μας φέρει και την θεία φώτιση, ευχόμαστε όλοι, η σημερινή ημέρα. Βλέπουμε και τα πολυκούς κολυμπητές να σπέβδουν, να κρατήσουν το σταυρό, να βρουν το σταυρό για να έχουν και την ευλογία όλο το χρόνο. Και μπράβο τους μες στο κρύο της Θεσσαλονίκης. Αλλά βλέπω την εικόνα αυτή και παράλληλα ακούω τόσο μας είπατε. Με μπερδέψατε, πρέπει να σας πω. Νομίζω είσαστε νάτο, το βιάσανε το σταυρό στη Θεσσαλονίκη. Και του χρόνου, παιδιά, να είμαστε καλά. Και του χρόνου. Εδώ είμαι να σας λύσω ό,τι απορίες έχετε. Λοιπόν, η απορία μου είναι καλό το Δουνουτού τελικώς. Εκεί καταλήγουμε συμπέρασμα. Το καλό Δουνουτού και οι κακοί Ευρωπαίοι, μου λέτε, κύριε Παπαδημούλη. Ακόμη και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο λέει ότι το ελληνικό δημόσιο χρέος χρειάζεται κούρεμα. Όταν λοιπόν εσείς απέναντι στους Ευρωπαίους κάθεστε και τοποθετείτε αυτό το θέμα στο τραπέζι και τους λέτε θα το ζητήσουμε. Σας απαντούν θα το δούμε. Μας λένε το εξής. Πρώτον, μας μιλάνε τα χαρτιά. Τα χαρτιά λένε ότι όλοι οι δανειστές μαζί, έτσι, με απόφαση του Eurogroup, λένε ότι θα εξετάσουμε περαιτέρω ελάφρυνση του χρέους. Είναι δέσμευσή τους. Προσπαθούν να την αθετήσουν. Το θέμα είναι αν έχει μια κυβέρνηση που να μην τους αφήσει να την αθετήσουν. Και ισχυριζόμαστε ότι μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ή με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να πετύχει καλύτερα αποτελέσματα. Εδώ είμαστε, δεν φεύγω. Μισό λεπτό. Ναι. Επειδή το περαιτέρω ελάφρυνση του χρέους με το διαγραφή του 50% και του χρέους είναι μεγάλη απόσταση. Διαπραγμάτευση θα κάνουμε. Δεν είμαστε το Χάρι Πότερ, κύριε λοιπόν. Τσαπανίδου. Διαπραγμάτευση θα κάνουμε. Σε ένα διάλειμμα για διαφημίσεις θα πάμε. Εμείς δεν κουρεύουμε. Το έχουμε. Χιλιάρικο κανονικά. Το διεκδικείτε και το λαμβάνετε μέσω του 14748. 1000 ευρώ σε μετρητά σήμερα, έτσι για το καλό της χρονιάς. Για να πάει καλά ο χρόνος. Θεοφάνεια σήμερα λοιπόν. Και 1000 ευρώ στα χέρια ενός ή μίας που θα διεκδικήσουν στο 14748 τα χρήματα αυτά. Καλή επιτυχία. Πάμε σε διαφημίσεις. Ερχόμαστε με τον κύριο Παπαδημούλη εδώ. Έχουμε επιστρέψει στις οθόνες σας, είναι 11.30 ώρα, 12.25 πηγαίνει και θυμίζουμε ότι το 14.748 είναι και σήμερα ανοιχτό μέχρι τη 1:20, έτσι ώστε να διεκδικήσετε κι εσείς 1000 ευρώ σε μετρητά. Ένα τηλεφώνημα μπορεί να σας προσφέρει 1000 ευρώ, να τα έχω εδώ στα χέρια μου. 1000 ευρώ λοιπόν σε μετρητό για να το κάνετε εσείς ό,τι θέλετε, είτε να καλύψετε υποχρεώσεις σας, είτε να κάνετε κάποιο ταξιδάκι, να προσφέρετε κάτι στον εαυτό σας, στα παιδιά σας ή στους φίλους σας. Το 14.748 με ένα τηλεφώνημα μπορεί να γίνουν δικά σας. Ο κ. Παπαδημούλης είναι στο στούντιο της εκπομπής. Λέγαμε λοιπόν την διεκδίκηση της πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ σε περίπτωση που σχηματίσετε εσείς κυβέρνηση για μείωση του χρέους με ένα κούρεμα, με μια διαγραφή. Η οποία όμως ακόμη και αν γίνει δεν θα σας φέρει αντιμέτωπους με μια καινούργια σύμβαση από την πλευρά των δανειστών, κ. Παπαδημούλη. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε πει από καιρό ότι το καταστροφικό μνημόνιο πρέπει να αντικατασταθεί με ένα ελληνικό σχέδιο ανασυγκρότησης και ανάπτυξης, γεμάτο μεταρρυθμίσεις, γεμάτο αλλαγές, γιατί ακόμη και αν μας χαρίσουν όλο το χρέος θα ξαναγίνει αν δεν σπάσουν οι μήτρες που παράγουν αυτή την κακοδαιμονία για τον τόπο και που σχετίζονται με τη διοίκηση, με το πολιτικό σύστημα, με τη διαφθορά, με τη διαπλοκή, με τη γραφειοκρατία, με τη φορολογία κτλ. Ο στόχος του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι όπως μας κατηγορούν οι αντιπαλοί μας να κάνουμε την Ελλάδα Βόρεια Κορέα. Με βορειοκορεάτικες συμπεριφορές θυμίζουν οι στημένες συνεντεύξεις του κυρίου Σαμαρά στην ΕΡΙΤ ή το ότι απαντάει σε μια στημένη ερώτηση κάπου στο πουθενά έξω από το Μαξίμου για να κατηγορήσει ως συνήθως το ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς θέλουμε να γίνει η Ελλάδα ένα κανονικό, ισότιμο, αξιοπρεπές κράτος μέλος της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κράτος δικαίου,
με δουλειές, με αξιοπρεπείς μισθούς και συντάξεις, με κοινωνικό κράτος, όπου οι πλούσιοι θα πληρώνουν πιο πολλούς φόρους από τους φτωχούς. Το Spiegel, τον Ιούνιο, δημοσίευσε στην ηλεκτρονική του έκδοση ένα δημοσίευμα που έλεγε το εξής ως τίτλο. Με βάση τα φορολογικά στοιχεία του 2012, στην Ελλάδα οι εφοπλιστές, από τους πιο πλούσιους εφοπλιστές όλου του κόσμου, επλήρωσαν 12 εκατομμύρια ευρώ φόρους στο ελληνικό κράτος, ενώ οι ναυτικοί, τα πληρώματά τους, επλήρωσαν 55 εκατομμύρια ευρώ στο ελληνικό κράτος. Αν αυτό δεν αλλάξει, αυτός ο τόπος δεν έχει μέλλον. Εμείς θα προσπαθήσουμε να τα αλλάξουμε. Μάλιστα. Δεν μου λέτε, οι υποχρεώσεις τις οποίες έχουν αναλάβει προηγούμενες κυβερνήσεις δεν θα σας σκληροδοτηθούν? Δηλαδή, λέει ο κόσμος, αναρωτιέται ο κόσμος, κατά πόσο μπορείτε εσείς να ασκήσετε μια πολιτική εντελώς διαφορετική από αυτήν που είμαστε δρομολογημένοι να ασκήσουμε? Δηλαδή, έχουμε μπει σε μια σειρά δεσμεύσεων που μας υποχρεώνουν να κάνουμε συγκεκριμένα πράγματα. Μπορείτε να ξεφύγετε από αυτήν? Να σας το πω με ένα παράδειγμα. Όταν αυτές οι δεσμεύσεις οδηγούν στον τοίχο, στην καταστροφή, και τη ζει ο κόσμος, με την ανεργία, με τη φτώχεια, με την ανέχεια, με τις εντυνόμενες ανισότητες, θα βάλει στο τραπέζι τις αλλαγές που χρειάζονται. Παράδειγμα, για να μην μιλάμε αόριστα. Έχει υπογράψει ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος ότι το πρωτογενές πλεόνασμα του προϋπολογισμού θα είναι 3% το 2015, 4,5% το 2016. Όλα τα Νόμπελ οικονομίας λένε αυτό δεν βγαίνει. Αυτό εμείς θα διεκδικήσουμε να προσαρμοστεί ρεαλιστικά προς τα κάτω. Νοικοκυρεμένος προϋπολογισμός, ισοσκελισμένος, αλλά γιατί πλεόνασμα 4,5%? Γιατί δηλαδή να βάζουμε τον εαυτό μας στο ρόλο του γάιδαρου του Χότζα που επάνω που είχε μάθει να μην τρώει ψόφις? Ναι, αλλά όσον αφορά στα ελλείμματα, για παράδειγμα, θα έχετε τις δεσμεύσεις που θα έχει και όλη η υπόλοιπη Ευρώπη. Έχουμε πει με δική μας επιλογή ότι εμείς δεν θέλουμε νέα ελλείμματα και νέα νέα χρέη. Εμείς θέλουμε δημοσιονομική διαχείριση νοικοκυρεμένη. Μάλιστα. Αλλά από πού παίρνεις τα λεφτά και πού τα δίνεις είναι θέμα πολιτικών επιλογών. Εμείς δεν θέλουμε λοιπόν να πληρώνει μόνο ο φτωχός και ο μεσαίος και κυρίως αυτός. Θέλουμε να πληρώνει και ο πλούσιος και ο φοροφυγάς. Δεν θέλουμε τα λεφτά που ξοδεύονται να πηγαίνουν στη διαπλοκή, στις μίζες, στους εξοπλισμούς, στις πελατειακές σχέσεις. Να σας πω κάτι. Υπάρχει κανένας λόγος οι υπουργοί να ξοδεύουν λεφτά των φορολογουμένων για να έχουν χιλιάδες κομματόσκυλα ως πολιτικούς τους συμβούλους? Γιατί να μην αξιοποιούμε τους ανθρώπους από τη δημόσια διοίκηση? Οι ίδιοι οι Πασόκοι και οι Νεοδημοκράτες δεν λένε ότι είναι πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι? Γιατί προσθέτουν άλλους 2-3 χιλιάδες ακρίβο πληρωμένους χρυσοκάνθαρους? Λοιπόν, με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αυτοί θα πάρουν πόδι. Δώστε και μία... δεν θα αντικατασταθούν από ΣΥΡΙΖΑ. Δώστε μία εικόνα λίγο της κυβέρνησης που μπορεί να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, αν σχηματίσει κυβέρνηση μετά τις εκλογές. Αυτό είναι προνόμιο του Πρωθυπουργού. Εγώ αυτό που μπορώ να σας πω. Όχι, επειδή ήδη... η πρότασή μας για την Πρωθυπουργία είναι ο Αλέξης Τσίπρας, είναι ότι θα είναι ένα μικρότερο Υπουργικό Συμβούλιο, δραστικά μικρότερο. Όταν λέτε δραστικά μικρότερο, στους πόσους? Σήμερα έχει 18 Υπουργεία, ο Τσίπρας προχθές είπε θα είναι 10, με συγχωνεύσεις. Επίσης, θα είναι ένα Υπουργικό Συμβούλιο που, αν κερδίσουμε αυτοδυναμία, δεν θα είναι μόνο κομματική κυβέρνηση Ριζέων, θα έχει και ανθρώπους πέρα από εμάς, με ικανότητα, με εντιμότητα, που θα θέλουν να δουλέψουν μαζί μας για το πρόγραμμά μας. Θα έχει αρκετούς ανθρώπους νέας ηλικίας, όχι ντε και καλά παλιές καραβάνες πολιτικής. Περισσότερες γυναίκες και κυρίως αυτό που λέμε φρέσκο αίμα, μαζί με την εμπειρία σε ένα συνδυασμό. Το κρίσιμο θέμα, ξέρετε ποιο είναι στην Ελλάδα? Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να συμβάλλει έχοντας ένα σαραντάρι στο τιμόνι, ο οποίος είναι, κακά τα ψέματα, ένα είδωλο, ας πούμε, και ένα σημείο αναφοράς ευρύτερα στην Ευρώπη. Δεν είναι πολύ συνηθισμένο να σε έχουν πρωτοσέλιδο την ίδια μέρα το Spiegel και η Liberation η γαλλική. Αυτό συμβαίνει. Γιατί δεν είναι και πολύ συνηθισμένο ένα κόμμα της αριστεράς να διεκδικεί την κυβέρνηση στην Ευρώπη. Λοιπόν, εμείς θα προσπαθήσουμε με αυτό να αλλάξουμε κάποια πράγματα στην Ελλάδα και είναι μια ευκαιρία και για τα άλλα κόμματα να φύγουν από το παλιό. Να πάνε σε μια καινούργια γενιά με λιγότερες αμαρτίες. Δεν θα τους υπόδειξω εγώ τι θα κάνουν, αλλά πιστεύω ότι αν η Νέα Δημοκρατία, όπως προβλέπω, θα υποστεί μια μεγάλη ήττα. Και αν ο χώρος του πρώην Πασόκ, που τώρα είναι πολύ κατακαιρματισμένος, ας πούμε, υποστεί αυτά που φαίνεται ότι θα υποστεί, ότι είναι μια ευκαιρία ο ΣΥΡΙΖΑ να γίνει ευρυουργός για μια θετική αναδιάταξη και ένα φρεσκάρισμα και μια εξυγίανση του εμπολές αμαρτίες περιπεσόντος πολιτικού προσωπικού της χώρας. Πείτε μου, σας παρακαλώ πολύ, ας πούμε λοιπόν ότι αυτή η φρεσκάδα που λέτε πραγματικά σχηματίζεται μια κυβέρνηση φρέσκια και τα μυαλά όλα έχουν αυτό τον αέρα του νέου και του καινούριου και της όρεξης. Τι θα κάνετε έτσι ώστε να γίνει αυτή η χώρα
ελκυστική για τους επενδυτές να έρθουν εδώ, να στήσουν επιχειρήσεις, να δημιουργήσουν καινούργιες δουλειές, άρα και θέσεις εργασίας. Μας απασχολεί, είναι στις προτεραιότητες μας. Σας απαντώ όσο επιγραμματικά επιβάλλει ο τηλεοπτικός χρόνος. Απλό, σταθερό και δίκαιο φορολογικό σύστημα. Δηλαδή. Αυτό που σας λέω. Να σας προσέξω. Να συνεχίσω αυτό και μετά να πιάσουμε ένα-ένα. Το έχετε λίγο μπερδέψει. Δηλαδή, ποιους θεωρείτε φτωχούς, ποιους πλούσιους, πόσο θα φορολογείτε τις επιχειρήσεις. Να σας απαντήσω για και για τα άλλα και να τα πάρουμε ένα-ένα, για να μην κάνουμε αποσπασματική συζήτηση. Απλό, σταθερό και δίκαιο φορολογικό σύστημα. Γιατί σήμερα έχουμε 10 φορολογικά νομοσχέδια τον χρόνο και πάνω από 1.000 ερμηνευτικές εγκυκλίους. Ο παράδεισος της γραφειοκρατίας και της διαφθοράς. Δεύτερον, κωδικοποίηση και απλούστευση της νομοθεσίας. Να μην χρειάζεται να παίρνεις 52 υπογραφές και να χρειάζεται να λαδώνεις 20 κερατάδες για να κάνεις μια απλή επένδυση ή για να πάρεις μια άδεια για ένα κατάστημα. Ξέρετε πόσους θα χρειαστεί να διώξετε αν το κάνετε αυτό? Όχι, γιατί. Από το δημόσιο. Όχι, γιατί μπορούν. Γιατί το δημόσιο έχει αυτή τη γραφειοκρατία, διότι στο παρελθόν διορίζατε 500 ανθρώπους. Ο ένας έπαιρνε τη σφραγίδα, ο άλλος το χαρτί, ο τρίτος. Κάνατε λάθος στο πρόσωπο, στο ρήμα. Διορίζανε. Δεν διορίζαμε. Έτσι. Διορίζανε. Η Νέα Δημοκρατία και τον Πασόκ που περνούν 40 χρόνια. Εσείς δεν διαδηλώσατε για να απολυθεί κανεί. 100 φορές. Για να απολυθεί. Όχι για να απολυθεί. Καταγγέλλοντας τους ρουσφετολογικούς διορισμούς. 6.000 διορίστηκαν λοιπόν σε ένα βράδυ με κυβέρνηση Μητσοτάκη, ναι, αυτή που έρχεται ο κύριος Σαμαράς. Τώρα λέτε θα απλουστεύσετε. Σαμαράς, άρα... Τώρα που το θυμήθηκα. Ναι. Και επειδή ο κύριος Σαμαράς λέει δεν συζητάμε τον Τσίπρα γιατί με είπανε προδότη. Δεν τον είπαμε ποτέ προδότη. Του έχουμε κάνει πολύ σκληρή κριτική. Προδότη Σαμαρά τον έλεγαν οι νεοδημοκράτες όταν έρχεται στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Τα έχει μπερδέψει. Μάλιστα. Για πείτε μας λοιπόν τώρα για το περιβάλλον αυτό που επενδυτέ. Φορολογικό σύστημα, διοίκηση απλοποιημένη, απλούστευση της νομοθεσίας, φτηνή ενέργεια, χρήσης γης, περιορισμός της γραφειοκρατίας, αναβάθμιση των ρόλων των ΚΕΠ και για την εξυπηρέτηση του πολίτη και για την εξυπηρέτηση του επιχειρηματία, αλλαγή του φορολογικού συστήματος, ειδικά για τους ελεύθερους επαγγελματίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να μην πληρώνει αυτός που έχει μπλοκάκι 26% από το πρώτο ευρώ. Αυτό είναι θάνατος για τους μικρομεσαίους και στην Ελλάδα. Η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας. Εμείς θέλουμε μια μεικτή οικονομία όπου το δημόσιο να παίζει έναν ρόλο στους τομείς στρατηγικής σημασίας. Σας θυμίζω ότι αυτοί που αγόρασαν τα περιφερειακά αεροδρόμια, τα ελληνικά, είναι μια δημοσίου συμφέροντος γερμανική εταιρεία σε κοινοπραξία με έναν Έλληνα ολιγάρχη. Δεύτερον, η Deutsche Telekom είναι το αφεντικό του ΕΤΕ. Εκεί ο κύριος μέτοχος είναι το γερμανικό δημόσιο. Άρα το δημόσιο δεν είναι για πέταμα. Και από εκεί και πέρα, υγιής επιχειρηματικότητα σημαίνει ότι σέβομαι τους κανόνες. Όχι στημένοι διαγωνισμοί, όχι φυσικά ολιγοπόλια, όχι καρτέλ. Μάλιστα. Μάλιστα. Η γραφειοκρατία την οποία θα πατάξετε, θα την αλλάξετε, θα κάνετε τα πράγματα να γίνονται πιο γρήγορα, είναι κάτι που απασχολεί ειδικά τα τελευταία χρόνια κάθε έναν που ανέλαβε το τιμόνι στο εσωτερικό, στο δημόσιο της διοίκησης, στο πρωθυπουργία. Έχετε δίκιο, να διορθώσουμε λίγο το ρήμα. Ναι. Είναι κάτι που το ακούει ο πολίτης από τότε που γεννήθηκε, και δεν γίνεται. Ειδικά την τελευταία πενταετία, τι one stop τέτοιο χρόνια κάναμε, τι δύο stop εταιρείες. Από τότε που θυμάμαι τον ακόμη εαυτό μου. Ακόμη γίνονται μίλη τα πράγματα. Κυρία Τσαπανίδου, εγώ θα προσθέσω σε αυτά που λέτε. Γιατί ο κόσμος είναι κουμπωμένος και με το δίκιο του αμφιβάλλει κιόλας και επιφυλάσσει που λέει θα τα κάνουνε. Γιατί εγώ από τότε που γεννήθηκα και θυμάμαι τον εαυτό μου, ακούω κτηματολόγιο, απλό φορολογικό σύστημα, σύγχρονη διοίκηση, περιορισμό τη γραφειοκρατία. Το θέμα θα τα κάνει. Εγώ λέω ότι εμείς θα προσπαθήσουμε, δεν μας κρατάει κανείς από πουθενά. Ήμασταν οι μόνοι που φωνάξαμε εναντίον της σπατάλης. Πώς δεν σας κρατάει, κύριε Παπαδημούλη, με συγχωρείτε. Πώς δεν σας να κρατάει. Καταρχάς σας κρατάει η ίδια η Ευρώπη από τις συμβάσεις που έχουν υπογράψει προηγούμενοι. Να εξηγήσω ότι εννοώ. Αν επιλέξετε να τη σκίσετε, γιατί θα φύγετε. Να το εξηγήσω, γιατί νομίζω ότι ο τηλεθεωρητής το κατάλαβε. Να το εξηγήσω σε εσάς. Εντάξει, εγώ που είμαι πιο περιορισμένη. Γιατί θέλετε να το πάτε αλλού. Λοιπόν, εμάς δεν μας κρατάει κανείς με τη λίστα Siemens, όπου δίνανε για χρόνια λεφτά στη Νέα Δημοκρατία και τον Πασόκ και το έχει αποφασίσει αυτό στα χαρτιά με απόφαση του γερμανικού δικαστήριου. Εμάς δεν μας κρατάει κανείς με τις πατάλες της Ολυμπιάδας του 2004. Ούτε με τα υποβρύχια, ούτε με τα τρόλεϊ, ούτε με αυτά. Όλες αυτές οι γερμανικές εταιρείες οι οποίες κάνανε εδώ τα σκάνδαλά τους. Αυτό λέω. Και επίσης, για να είμαστε ειλικρινείς,
Εγώ θα το ξαναπώ. Δικαιολογώ, όμως, αυτό που σας είπα. Δικαιολογώ απολύτως και κατανοητά όλες τις επιφυλάξεις. Αλλά σας κρατούν με τις όποιες δεσμεύσεις έχουν να αναλάβει. Αυτό, άρα να λοιπόν ο φόβος του εκτός ή εντός ευρωζώνης παραμένει. Να τελειώσω τη φράση μου. Λοιπόν, όλα αυτά που λέμε δεν θα γίνουν από τη μία μέρα στην άλλη. Εμείς έχουμε πρόγραμμα και για τις πρώτες 10 μέρες και για τους πρώτους 10 μήνες και για τα πρώτα 10 χρόνια. Γιατί ορισμένα από αυτά τα πράγματα που τώρα συζητάμε θα χρειαστούν χρόνια για να αποδώσουν και να ολοκληρωθούν. Η Αλβανία έχει πιο προχωρημένο κτηματολόγιο από την Ελλάδα. Το ξέρετε. Η Κύπρος το έχει τελειώσει εδώ και 100 χρόνια. Mm-hmm. Τώρα, σε ό,τι αφορά στο χρέος, ξέρουμε τις δυσκολίες. Ξέρουμε και τις παγίδες. Δεν ισχυριζόμαστε ότι ό,τι βάλουμε ως διεκδίκηση θα το πετύχουμε. Μπορεί να πετύχουμε και λιγότερα. Θα πετύχουμε κάτι καλύτερο με εντυμότητα, με ειλικρίνεια, με συνέπεια από αυτούς που κυβερνούν την Ελλάδα 40 χρόνια και τη θεωρούν τσιφλίκη τους. Το βασικό είναι το εξής. Μπορεί ο κόσμος να έχει επιφυλάξεις και σε εμάς. Τους άλλους τους έχει φάει στη μάπα, τους έχει ζήσει. Πρέπει να φύγουν. Και ο μόνος τρόπος για να φύγουν σε μια δημοκρατία είναι με εκλογές. Και στις εκλογές, κακά τα ψέματα, ο μόνος που μπορεί να τους διώξει είναι έτσι τα πράγματα. Έτσι είναι το εκλογικό σύστημα. Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει άλλο. Πείτε μου κάτι. Επομένως, εμείς απευθυνόμαστε και σε αυτούς που έχουν επιφυλάξεις και σε αυτούς που δεν συμφωνούν πλήρως μαζί μας και τους λέμε, εάν θέλετε να φύγει ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος, ο μόνος τρόπος για να το πετύχετε και να μην σας ξανατσικωθούν στο σβέρκο και σας λένε ψήφισες μέτρα, ψήφισες το Μέιρ Χαρδούβελη, φάει κι άλλες, είναι να ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, το τι γίνεται στα social media δεν σας περιγράφω. Η ΜΕΝ είναι υπέρ αυτών όσων είναι λέτε και λοιπά. Και τρολάρισμα παράλληλα, πρέπει να σας πω. Γιατί τώρα τα social media τα έχετε πάρει όλοι σας και τα χρησιμοποιείτε πάρα πολύ υπέρ των κομμάτων, όλα τα κόμματα λέω. Και η ΜΕΝ και η ΙΔΑ. Βγάζετε δικούς σας για τις όποιες προπαγάνδες σε εισαγωγικά. Εγώ δεν έχω δικούς μου που να βγάζω, όχι, αλλά τα χρησιμοποιώ. Τα κόμματα, τα χρησιμοποιώ ίδιες πολύ, γιατί επικοινωνείς αμφίδρομα και κυρίως με την νεολαία. Έχετε καταλάβει πάντως ότι αυτό που λέτε, ότι τους έχουν χορτάσει τους άλλους, πως είπατε τους φάγανε στη μάπα πολλά χρόνια, άρα πρέπει να δοκιμάσω το καινούργιο, γιατί καταλάβει ότι σε περίπτωση που δεν καταφέρετε να κάνετε πράξη αυτά που λέτε, τότε η θέση σας θα είναι πραγματικά δύσκολη απέναντι στον κόσμο. Και τα περιθώρια είναι και πολύ μικρά για τη χώρα. Το έχω καταλάβει και το έχουμε καταλάβει. Και έχουμε χάσει ήδη πολλά χρόνια. Θα έχετε δει κι εσείς τον Τσίπρα επανειλημμένα να λέει: δεν υποσχόμαστε θαύματα, δεν είμαστε ο Χάρι Πότερ, υπάρχουν δυσκολίες, θα πάμε βήμα-βήμα, αλλά θα πάμε με εντυμότητα, με ειλικρίνεια, με συνέπεια. Μάλιστα. Αυτό λέμε στον κόσμο. Λοιπόν, και γι' αυτό μας κατηγορούν και ορισμένοι ότι δεν τάζουμε αμέσως σοσιαλισμό, δεν τάζουμε αμέσως θα γκρεμίσουμε τον καπιταλισμό. Δεν μας αρέσει να λέμε παραμύθια. Είμαστε ένα κόμμα της αριστεράς, αλλά οι πολίτες δεν μας ζητούν αύριο να κάνουμε σοσιαλισμό, γιατί κάει για η γούνα τους από αυτούς που τους είπαν 18 σοσιαλισμό, στις 18 σοσιαλισμό. Τι μας ζητάνε, να βάλουμε ένα φρένο στον κατήφορο, να αρχίσει μια ανάκαμψη και να υπάρχει δικαιοσύνη και εντυμότητα στον τρόπο με τον οποίο κατανέμονται τα βάρη. Μάλιστα. Και αντλούνται τα ωφέλη. Μέσα στο ευρώ, κύριε Παπαδημούλη. Μέσα στο ευρώ, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι αντιευρωπαϊκή δύναμη, όπως ισχυρίζεται ο κύριος Σαμαράς και η κυρία Μέρκελ, και μόνον αυτή, είναι μία δύναμη εναντίον της λιτότητας, μάλιστα, εναντίον της γερμανοκρατούμενης Ευρώπης και θέλουμε να γίνει η Ελλάδα μια κανονική ευρωπαϊκή δημοκρατική χώρα. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ. Καλή επιτυχία. Εύχομαι και πάμε λίγο να δούμε τι δήλωσε και ο κύριος Σαμαράς για τη σημερινή ημέρα, πριν από λίγο στην Καβάλα που βρέθηκε για τον αγιασμό των υδάτων. Χρόνια πολλά και υγεία πάνω απ' όλα σε όλους τους Έλληνες και προκοπή στην πατρίδα μας. Τώρα που σηκώθηκε στα πόδια της, να προχωρήσει πιο γρήγορα και να μην ξανακυλήσει. Καλή φώτιση σε όλους μας. Να είστε καλά. Λοιπόν, θα κάνουμε διάλειμμα για διαφημίσεις στο σημείο αυτό. Θα σας θυμίσουμε όμως ότι στο 14748 διεκδικείτε με ένα τηλεφώνημα και μπορείτε να κερδίσετε εσείς 1000 ευρώ σε μετρητά. Να τα έχω και εδώ μπροστά μου. Τώρα τα κρατάω και στα χέρια μου. 1000 ευρώ σε μετρητά λοιπόν, 1000 ευρώ σε μετρητά για τον πιο γρήγορο ή την πιο γρήγορη. Τηλεφωνήστε στο 14748, θα ακούσετε ένα ηχογραφημένο μήνυμα, θα σας ζητήσουν να πατήσετε ένα συγκεκριμένο πλήκτρο στο πληκτρολόγιο του τηλεφώνου σας. Όποιος πατήσει πιο γρήγορα το πλήκτρο αυτό, αυτός θα κερδίσει και το χιλιάρικο που κρατάμε στα χέρια μας εδώ σήμερα. 1000 ευρώ σε μετρητά δικά σας, 14748, καλή επιτυχία σε όλους. Και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
Με 1000 ευρώ σε μετρητά έχουμε επιστρέψει στις οθόνες σας για να τα διεκδικήσετε, για να τα κερδίσετε στο 14748 και καλή επιτυχία σε όσους τηλεφωνήσουν και είναι γρήγοροι και απαντήσουν δηλαδή και ανταποκριθούν μάλλον με μεγάλη ταχύτητα σε αυτό που θα ακούσουν στο ηχογραφημένο μήνυμα καλώντας το 14748. 1000 ευρώ στα χέρια σας. Ωραία δεν είναι? Γιορτινή μέρα σήμερα Θεοφανίου, να ξεκινάτε την ημέρα σας κερδίζοντας 1000 ολόκληρα ευρώ. Δικά σας το 14748. Καλή επιτυχία και αφήνω τα χρήματα εγώ κάτω για να τα διεκδικήσετε εσείς το 14748 και πηγαίνω να συναντήσω τον Γιώργο το Σόμπολο που βρίσκεται στη λίμνη Βουλιαγμένη στο Λουτράκι, εκεί που εντοπίστηκε και δεύτερο σπίτι, δεύτερη γιάφκα, μέσα στην οποία κρατούσαν όπλα, είχαν και αυτοκίνητα και θα μας πει σε λίγο τι γίνεται με τα αυτοκίνητα αυτά, αν τα αποσύρανε, αν τα μαζέψαν δηλαδή ή όχι. Αλλά και την Κατερίνα Μαστραντονάκη από την αίθουσα ειδήσεων για να μας πει τι γίνεται τώρα στις υπόλοιπες έρευνες αστυνομίας. Γιώργο, με σένα να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, Πόπη, συνεχίζονται οι έρευνες των αστυνομικών στο σπίτι, στο δεύτερο σπίτι που εντόπισαν οι αστυνομικοί, τη δεύτερη γιάφκα των συνεργών του Χριστόδουλου Ξηρού. Βλέπετε στα πλάνα σας, πριν από λίγο μετέφεραν γερανοί της αστυνομίας τα δύο αυτοκίνητα, ένα λευκό φορτηγάκι και ένα ασημί τζιπ, τα οποία βρέθηκαν στον περίβολο του σπιτιού και τα δύο μεταφέρονται στα εγκληματολογικά εργαστήρια όπου θα ερευνηθούν για αποτυπώματα, γενετικό υλικό και οτιδήποτε άλλο προκύψει από τις έρευνες των αστυνομικών. Το φορτηγάκι μάλιστα είναι στις δύο πλευρές, έχουν τοποθετήσει πλαστικά καλύματα εξωτερικά του αμαξώματος, πιθανόν οι τρομοκράτες. Δεν ξέρουμε τι τροποποιήσεις έχει υποστεί το φορτηγάκι. Το θέμα είναι πως και τα δύο είναι κλεμμένα. Το ένα έχει χλαπεί από την Αγία Βαρβάρα και το άλλο από την Λεωφόρο Κηφισίας. Οι αστυνομικοί ερευνούν τα αυτοκίνητα. Στο σπίτι συνεχίζονται οι έρευνες. Μήπως υπάρχει κάποια ειδική κρύπτη στην οποία να έχουν κρύψει πέρα από τα δύο σακιά με την εκρητική ύλη που βρέθηκε και τα υπόλοιπα τάπερ, τα μεταλλικά τάπερ. Μήπως υπάρχει κάτι άλλο το οποίο δεν έχει βρεθεί μέχρι αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Από εδώ πέρα οι έρευνες σήμερα τουλάχιστον από όσο μας ενημερώνουν οι αρχές δεν θα ολοκληρωθούν. Μάλιστα. Κατερίνα Μαστραντονάκη, από σένα. Όμως ολοκληρώθηκαν οι βαλιστικές εξετάσεις των όπλων που βρέθηκαν στη γιάφκα της Αναβίσου και όπως προέκυψαν σύμφωνα με πληροφορίες, όλα τα όπλα που βρέθηκαν εκεί, τα 8 Καλάσνικοφ δηλαδή, τα 3 πιστόλια, είναι καθαρά. Μένει και ο βαλιστικός έλεγχος που θα γίνει και στο Ρου και το Βόλο, έτσι ώστε να έχουν μια πλήρη εικόνα οι αστυνομικοί για τα όπλα αυτά. Καθαρά δηλαδή σημαίνει να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι δεν έχουν χρησιμοποιηθεί σε άλλες επιθέσεις. Τώρα μένει να ερευνηθούν το λάπτοπ που βρέθηκε στη γιάφκα εκεί στην Περαχώρα όπου βρίσκεται ο Γιώργος ο Σόμπολος, γιατί μέσα θεωρούν οι αστυνομικοί ότι υπάρχουν πολύ σημαντικά στοιχεία, ενώ γίνονται παράλληλα έρευνες σε σπίτια όπου κινούνταν οι 22χρονοι και ο 30χρονος, έτσι ώστε να εντοπιστούν και να συλληφθούν. Είναι τα δύο πρόσωπα που γνωρίζουν πολύ καλά οι αστυνομικοί ότι, όπως υποστηρίζουν, συνεργάζονταν με τον Χριστόδουλο Ξηρό. Μάλιστα, αυτά όσον αφορά το θέμα της σύλληψης του Χριστόδουλου Ξηρού και των ερευνών που βρίσκονται σε εξέλιξη τόσο στο Λουτράκι όσο και σε άλλες περιοχές της χώρας για τον εντοπισμό και των υπολείπων μελών της οργάνωσης με τους οποίους είχε συνεργασία ο Χριστόδουλος Ξηρός και ετοίμαζε αυτά τα απίστευτα πράγματα. Όμως, φεύγοντας από το θέμα του Χριστόδουλου Ξηρού και πριν κατέβουμε μέχρι τα λιμάνια της χώρας για να δούμε αγιασμό των υδάτων και πόσα περιστέρια άφησαν μέσα από τα χέρια τους οι πολιτικοί να φύγουν στον ουρανό. Στους οποίους πολιτικούς ευχόμαστε να έρθει και η θεία φώτιση. Πάμε λιγάκι μέχρι την Πεντέλη. Έχουμε συναντήσει εκεί το Λάμπρο Χαβέλα και παίρνουμε αυτή την καταπληκτική εικόνα από τους οπερατέρ, από τους συναδέλφους οπερατέρ. Απίστευτη εικόνα με έναν καθαρό ουρανό, γεμάτο βέβαια σύννεφα και χρώματα και ένα τοπίο χιονισμένο, σαν ζωγραφισμένο. Λάμπρο, είσαι σαν πινελιά σε πίνακα μεγάλου ζωγράφου. Πραγματικά είναι υπέροχο το τοπίο. Μετά την Μπάρνη θα ήρθαμε να σας δείξουμε εικόνα και από την Πεντέλη. Βρισκόμαστε πιο πάνω από το 414 στρατιωτικό νοσοκομείο. Το χιόνι πρέπει να σου πω, Πόπη, εδώ είναι λιγότερο από την Μπάρνηθα, αλλά είναι εξίσου πολύ όμορφο το τοπίο, όπου μπορούν να έρθουν μικροί και μεγάλοι να χαρούν το χιόνι, να χαρούν τη φύση. Έχει και ένα αεράκι το οποίο πραγματικά κάνει πιο δύσκολη την επικοινωνία μας, γιατί έχουμε παγώσει, πρέπει να σου πω. Βέβαια, πρέπει να σου πω ότι έχει αφήσει και κάποιος ένα αυτοκίνητο εδώ παρατημένο. Προφανώς ξέμεινε κατά τη διάρκεια της νύχτας, το παράτησε και έφυγε. Είναι ακινητοποιημένο. Εδώ θα δείτε ένα κόκκινο αυτοκίνητο. Έχει ακινητοποιηθεί και ο ιδιοκτήτης το έχει παρατήσει και έχει φύγει. Έχει κατέβει προς τα κάτω. Ο δρόμος είναι κλειστός.
από το 4-14 στρατιωτικό νοσοκομείο μέχρι και τη διασταύρωση στον Άγιο Πέτρο. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι άλλες εποχές με αυτή την χιονόπτωση επέτρεπαν οι αρχές να ανέβει ο κόσμος εδώ επάνω σε αυτό το πλάτωμα προκειμένου να παίξει με το χιόνι. Έτσι, πλέον υπάρχουν αρκετές γκρίνιες από τους συμπολίτες μας οι οποίοι βρίσκονται στην Παλαιά Πεντέλη και προσπαθούν εκεί με ό,τι χιόνι υπάρχει να παίξουν τα παιδιά τους, να παίξουν και οι ίδιοι. Λοιπόν, Πεντέλη, ο Λάμπρος Χαβέλλας, βλέπουμε την εικόνα στη δεξιά πλευρά της οθόνης μας. Στην αριστερή πλευρά, αυτό το φορτωμένο από σύννεφα τοπίο είναι η Πάρνηθα. Εκεί μάλλον θα αρχίσει να ρίχνει και άλλο χιόνι, έτσι. Μας ακούσαμε και νωρίτερα στην εκπομπή από την Χριστίνα, τη μετεωρολόγο μας, την Χριστίνα Ρίγου, ότι από το απόγευμα έρχεται καινούριο κύμα κακοκαιρίας με καινούριες χιονοπτώσεις και εδώ στο Λεκανοπέδιο. Ο Μιχάλης Αγραφιώτης, δείτε λίγο την εικόνα που μάλλον θα τη ζηλεύει ο Μιχάλης. Ή την έχει συνηθίσει τόσο πολύ, Μιχάλη μου, τα χιόνια και δεν σου λένε τίποτα πια. Γιατί κανονικά την Πεντέλη θα έπρεπε να τη βλέπουμε στην Κοζάνη. Καλημέρα, από ό,τι χρόνια είναι. Πολλά. Καλημέρα και σε εσένα. Τα χιόνια. Ας πήρετε τα χιόνια από τη Βόρεια Ελλάδα και τα μαμψέμι είναι μόνο το κρύο εδώ. Λοιπόν, τι θερμοκρασία, μείον 4 έχετε στην Κοζάνη σήμερα. Μείον 4 και ήλιο με κοφτερά δόντια, όχι απλά με δόντια, με κοφτερά δόντια και έναν αέρα πολύ δυνατό, τρελό αέρα, εντάξει. Όσο να είναι, δεν νομίζω να βουτήξει σήμερα κανένα στο νερό και όποιος βουτήξει πρέπει να είναι πολύ τολμηρός, πρέπει να πω. Μάλιστα. Πάντως, χιόνια εδώ δεν έχουμε. Δυστυχώς, μας τα πήρε τα χιόνια στην Νότια Ελλάδα και μου φαίνεται θα έρθουμε εκεί για σκι και για διακοπές. Μιχάλη, θα σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Αν τώρα σίγουρα υπάρχουν πολλοί ανάμεσά μας που βλέπουν αυτό το ωραίο τοπίο έξω από την πόρτα τους, στην Πεντέλη, στην Πάρνηθα και θα ήθελαν πολύ να φύγουν από το σπίτι τους στο Λεκανοπέδιο, μην ξεχνάτε ότι εδώ μένει και η μισή Ελλάδα, έτσι, τα 4-5 εκατομμύρια άνθρωποι ζούμε στην Αθήνα, θα ήθελαν να πάρουν το αυτοκίνητο, να φύγουν να πάρουν μια βόλτα να χαρούν το χιόνι με την οικογένεια, αλλά δεν τα καταφέρνουν γιατί έχουν καταθέσει πινακίδες. Έχει γίνει χαμός, έχουν μπει στον πάγο πόσες χιλιάδες αυτοκίνητα, Δήμητρα Καδά, για να γλιτώσουν οι άνθρωποι, τα τέλη κυκλοφορίας, τα έξοδα συντήρησης κλπ. Πόπι, περίπου 130.000 πινακίδες κατατέθηκαν τελικά μετά και την παράταση που δόθηκε η ημερομηνία έλεξη τη Δευτέρα. Είναι λίγο χαμηλότερος αν επιβεβαιωθεί ότι τελικά στοιχεία αυτός ο αριθμός από την περσινή κατάθεση, 135.000 πέρυσι, 10.000 μέσα στη τελευταία ημέρα. Οι άνθρωποι το έκαναν αυτό για να γλιτώσουν τέλη κυκλοφορίας, όπως είπες, αλλά και άλλες επιβαρύνσεις φορολογικές. Επίσης, να πούμε ότι λόγω των εκλογών δεν πρόλαβε να κατευθεί στη Βουλή η ρύθμιση που επέτρεπε το 2014 να πάρουν πίσω τις πινακίδες τους πληρώνοντας αναλογικά το τέλος για τους μήνες που απομένουν. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στο εξωτερικό δελτίο, στη Δέσποινα Μανδελενάκη, δείτε τι συνέβη όταν ξαφνικά σε ένα εργοστάσιο πυροτεχνήματα άρχισαν να σκάνε το ένα πυροτέχνημα μετά το άλλο. Δέσποινα. Πραγματικά, Πόπη, το θέαμα ήταν τόσο εντυπωσιακό αλλά όσο και επικίνδυνο. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται στην Κολομβία, σε μία αποθήκη πυροτεχνημάτων, περίπου 10 τόνοι πυροτεχνημάτων βρίσκονταν μέσα. Έγινε έκρηξη. Ο οπερατέρ που κατέγραφε εκείνη την ώρα έπεσε κάτω. Οπότε βλέπετε ότι τα πλάνα, βλέπετε και από την κλίση της κάμερας πώς έχει καταγράψει τα πλάνα. Οι περαστικοί έφυγαν άρον-άρον γιατί πετούσαν από εδώ και από εκεί τα πυροτεχνήματα, τρόμαξαν. Να σου πω ότι τραυματίστηκαν 2 άνθρωποι ενώ 17 σπίτια έπαθαν ζημιές. Να περάσουμε τώρα στην Πολωνία, να δούμε τη διάσωση ενός σκύλου. Αυτοί οι πυροσβέστες λοιπόν εντόπισαν τον σκύλο, του οποίου οι ιδιοκτήτες βρίσκονται πάνω στη γέφυρα, να γαυγίζει απελπισμένος μέσα στα παγωμένα νερά ποταμού. Κατάφεραν μετά από αρκετή ώρα να τον βγάλουν έξω, πιάνοντας με ένα ξύλο που είχε άγκιστρο το κολάρο του και να τον τραβήξουν προς τα έξω. Συνεργάστηκε βέβαια πάρα πολύ καλά και ο σκύλος. Κοιτάξτε εδώ πώς γλιστράει πάνω στον πάγο. Τελικά καταφέρνουν να τον βγάλουν. Ο κόσμος που βρίσκεται εκεί τους χειροκροτεί. Μάλιστα. Για αυτή την προσπάθεια. Λοιπόν, επειδή χιονίζει και σε κάποιες περιοχές βρέχει, είμαστε εδώ με τον Στέφανο. Έχει βρει ένα καταπληκτικό βίντεο ο Στέφανος που δείχνει τι κάνει η βροχή όταν πέφτει πάνω σε αμμόδες έδαφος. Σε αμμόδες έδαφος. Τι κάνει, αφήνει ακριβώς, κρατήρα. Αφήνει ένα κρατήρα και είναι ακριβώς όπως πέφτει ένας αστεροειδής πάνω στην επιφάνεια της Γης. Δείτε λίγο την εικόνα. Ελάτε στις οθόνες σας μπροστά για να δείτε την εικόνα. Σε πολύ αργή κίνηση, αυτές οι κάμερες οι οποίες έχουν το extra slow motion. Δείτε τι κάνει μια σταγόνα βροχής, πώς είναι.
Απίστευτη εικόνα, ε. Είναι καταπληκτική εικόνα. Η υπερσύγχρονη τεχνολογία που χρησιμοποιείται για να γυριστεί αυτό το βίντεο είναι οι super slow motion κάμερες, οι οποίες καταγράφουν στο ένα χιλιοστό, μάλλον, με συγχωρείτε, του πραγματικού χρόνου. Βλέπουμε πως σηκώνεται και ένα σύννεφο. Και γεμίζει μετά, ε. Γεμίζει με την άμμο. Δείτε την κρατήρα κανονικό, σαν να πέφτει μετεωρίτης πάνω στη γη. Το συγκεκριμένο βίντεο γυρίστηκε από την ομάδα ερευνητών του Πανεπιστημίου της Μινεσότα για να δουν ακριβώς πώς πέφτει η βροχή. Εδώ βλέπουμε στο τέλος του βίντεο, είναι ανάλογα με την πόσο μεγάλη είναι η σταγόνα και με την ταχύτητα που έχει, τι κρατήρας δημιουργείται στην αμμώδη επιφάνεια. Η ομάδα ερευνητών δημιούργησε αυτό το βίντεο ώστε να έχουν ακριβώς μια απεικόνηση του τι γίνεται όταν πέφτει ένας κομήτης επάνω στην επιφάνεια της γης, ένας αστεροειδής μάλλον, και δημιουργεί αντίστοιχο κρατήρα. Δημιουργεί μια αίσθηση ηρεμίας αυτή η εικόνα. Δες εδώ, δες, σου δημιουργεί έτσι λίγο. Λίγο σαν σε μαλακώνει, ναι. Τη βλέπεις την εικόνα και είναι σαν αραίοι μέλη. Όταν το βλέπεις στην πιστή του απεικόνηση, όχι όταν ξέρεις ότι θα έρθει ένα ιστοριοδής, ας πούμε. Βρε παιδάκι μου, εδώ αυτή την εικόνα λέω. Δες εδώ τη γλυκιά εικόνα που είναι. Είναι φοβερό, φοβερή εικόνα. Λοιπόν, αν σας αρέσουν αυτά τα ουράνια κλπ, ετοιμαστείτε, διότι δεν πρέπει να χάσετε με τίποτα αυτό το θέαμα που το βλέπουν οι άνθρωποι στον πλανήτη κάθε, μη σου πω, 8 με 11.000 χρόνια. Δηλαδή, θα γίνει τώρα μία φορά, θα περάσει αυτός ο πλανήτης από κοντά, ο κομήτης μάλλον, και μετά θα ξαναπεράσει αυτός ο πράσινος. Αυτό το πράσινο φως που βλέπουμε. Τι είναι αυτό το πράσινο φως? Είναι ένας κομήτης που αναγνωρίστηκε, δεν ανακαλύφθηκε, καθώς η ζωή του χρονολογείται σε πολλές δεκάδες χιλιάδες χρόνια και θα γίνει ορατός στο βόρειο ημισφαίριο, τουλάχιστον από εμάς, από Τετάρτη 7 Ιανουαρίου. Θα το δούμε κι εμείς. Τετάρτη 7 Όχι. Ιανουαρίου μέχρι πότε? Μέχρι τέλη Φλεβάρι θα είναι ορατός από μπόλικο. Το βόρειο ημισφαίριο. Βέβαια δεν μπορεί κάποιος να το δει από το. Όταν βρίσκεται σε πόλη, πρέπει να είναι πεντακάθαρος ο ουρανός, να βρίσκεται σε φύση και να είναι και καθαρός τελείως ο. Αλλά δοκιμάστε το, αξίζει τον κόπο να δείτε πόσο φαίνεται ο πράσινος αυτός κομήτης, ο οποίος είχε πλησιάσει τη γη πριν από 11.000 χρόνια. Τα λέω σωστά? Είχε ξαναπεράσει πριν 11.000 χρόνια. Και ναι. Πότε θα ξαναπεράσει, αν δεν καταφέρετε να το δείτε και το χάσετε, μη λέτε την επόμενη φορά θα το δω. Η επόμενη φορά θα είναι σε. 8 με 11.000 χρόνια είναι εκτιμήσεις που γίνονται. Αύριο, βρε παιδιά, τι είναι ο χρόνος. Μια ιδέα είναι. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σηκώστε το βλέμμα στον ουρανό. Ούτως ή άλλως λέμε συνεχώς τι μας λένε, τι μας κάνουν. Θα δείτε και κάτι πράσινο να περνάει πάνω από τα κεφάλια σας. Για να πάμε τώρα μέχρι το χιονοδρομικό της Βασιλίτσας, στα Γρεβενά. Θα συναντήσουμε τον Νίκο Πορπίκα εκεί. Νίκο, να σε καλημερίσουμε από την Αθήνα. Καλημέρα σας. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Αγιασμό υδάτων κάνατε? Εδώ στο βουνό είναι όλα παγωμένα. Μείον 10 βαθμοί είμαστε αυτή τη στιγμή. Ξεκινήσαμε με ηλιοφάνεια το πρωί, μία ώρα χιονόπτωση, αραιή χιονόπτωση μετά. Και τώρα βλέπω πάει να ξαναβγεί ο ήλιος. Αλλά έχετε κόσμο, ε! Βλέπω κίνηση. Ναι. Τι είναι εκδρομή των γιορτών που έχουν μείνει μέχρι και σήμερα ή ημερήσια? Δεν ήρθε κόσμο μία αυτή μέρα, γιατί το μείον 10, εντάξει. Δεν παγώνει την πίεση, έχει παγώσει πίσω πάρα πολύ και δεν είναι τόσο πολύ και τόσο καλή για τους κύριους. Δεν την απολαμβάνουν και τόσο πολύ. Αυτό το χιονάκι που έριξε τώρα, εντάξει, βελτίωσε τα πράγματα. Είναι κάπως καλύτερες τις συνθήκες. Ήρθε, ο κόσμος έρχεται. Μάλιστα. Αλλά στους μείον 8 βαθμούς πραγματικά το κρύο είναι τρομερό. Ναι, προηγουμένως πάγω στο λάπτο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στα Γρεβενά, στη Βασίλισσα των Γρεβενών, σε έναν από τα ωραιότερα χιονοδρομικά κέντρα της χώρας. Θα πάμε στη Δέσποινα Μανδελενάκη για μια είδηση η οποία καθ' άλλο παρά ευχάριστη είναι. Είχαμε μια σύγκρουση τρένων που. Στη Βραζιλία, κοντά στο Ρίο Ντετζανέιρο, όπου δύο μαξοστοιχίες συγκρούστηκαν. Ευτυχώς έχουμε μόνο τραυματίες, δηλαδή δεν έχουμε νεκρούς. 69, τουλάχιστον 69 είναι οι άνθρωποι που τραυματίστηκαν. Το ένα τρένο έπεσε πάνω στο άλλο με μεγάλη δύναμη, στο πίσω μέρος. Ήταν σταματημένο στο σταθμό. Πολλοί βγήκαν από τα παράθυρα, έσπασαν τα τζάμια και βγήκαν από τα παράθυρα, καθώς είχαν μπλοκάρει οι πόρτες. Να περάσουμε τώρα να δούμε τι γίνεται με το Norman Atlantic, το οποίο βρίσκεται δεμένο στο λιμάνι του Μπρίντιζι. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες, οι οποίες όμως δεν επιβεβαιώνονται από την Ιταλική κυβέρνηση, ότι είχαν μία εικόνα από το ένα από τα γκαράζ του πλοίου, οι πυροσβέστες, και αντίκρισαν μία άμορφη μάζα σιδερικών, έτσι ήταν όπως είπαν τα αυτοκίνητα. Ακούστηκε εχθές μία μαρτυρία ότι έβαλαν φωτιά λαθρομετανάστες για να ζεσταθούν, ωστόσο τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι η τραγωδία μάλλον
μάλλον προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα. Ο εισαγγελέας που έχει αναλάβει την υπόθεση είπε ότι θα κόψουν την καταπακτή όταν σταθεροποιηθεί κάπου το πλοίο, διότι έχει πάρει ήδη κλίση και θέλουν να δουν τώρα πώς θα το κρατήσουν στην επιφάνεια. Θα κόψουν την καταπακτή για να βγάλουν έξω κομμάτια από τα αυτοκίνητα και να κάνουν τον απαραίτητο έλεγχο. Και να δούμε τώρα τι γίνεται στην Ινδονησία, όπου βελτιώνεται ο καιρός και έτσι συνεχίζονται οι έρευνες για την ανέβρεση των μεγάλων κομματιών. Εδώ βλέπουμε μικρά κομμάτια του αεροσκάφου, τα οποία έχουν βρει τα σωστικά συνεργεία. Συνεχίζονται οι έρευνες πάνω από την θάλασσα της Ιάβας. Συμμετέχει και η Κίνα σε αυτές τις έρευνες. Ωστόσο, οι συγγενείς θρηνούν. Μάλιστα, μία selfie φωτογραφία ήρθε στη δημοσιότητα. Δείχνει μία παρέα 4 νεαρών που πήγαιναν για το ταξίδι της πρωτοχρονιάς λίγο πριν την απογείωση του μοιραίου αεροσκάφους. Είναι τρομερές φωτογραφίες αυτές πάντως. Τρομερές φωτογραφίες αυτές που πάντα μετά από τα δυστυχήματα τις στέλνουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, συγγενείς, γνωστοί, φίλοι. Είναι τρομερές, συγκλονιστικές. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Λοιπόν, να συνεχίσουμε με τον κύριο Βλάχο, καλεσμένο στο στούντιο της εκπομπής κοντά μας από τη Νέα Δημοκρατία. Καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε. Καλημέρα, κύριε Τσεβογίνο. Χρόνια πολλά για τη μέρα. Χρόνια πολλά και για τη μέρα. Στις εορτάζεις σας. Είναι και επίκαιρη η μέρα αυτή. Είναι μέρα φώτισης. Της φώτισης για όλους. Τι χρειάζεται τη φώτιση, λέει ο πολιτικός κόσμος, κύριε Βλάχο. Όχι μόνο ο πολιτικός κόσμος, σίγουρα και ο πολιτικός κόσμος, αλλά και όλοι οι πολίτες. Όλοι μας τη χρειαζόμαστε. Και για τις επιλογές μας. Και εν γέννη για τη ζωή μας. Το πολιτικό. Βέβαια, να μην τα αφήσουμε όλα και στο Θεό, στη φώτιση. Πρέπει κάτι να κάνουμε κι εμείς. Να κουνάμε κι εμείς τα χέρια μας, όπως λέμε. Πολώνεται το κλίμα. Πολώνεται, νομίζετε, παραπάνω από ό,τι πρέπει. Γιατί... Ναι, νομίζω ότι πολώνεται πολύ. Εν ώψη εκλογών, κύριε Βλάχο. Θα έλεγα, κυρία Τσαβανιώτη, ότι το κλίμα δεν πολώνεται απλά τώρα. Ήταν πολωμένο εδώ από το καλοκαίρι και μετά. Και αυτό κυρίως οφείλεται, και όχι μόνο, στην επιμονή της αξιωματικής αντιπολίτευσης και γενικότερα της αντιπολίτευσης να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές. Οι εκλογές λοιπόν αυτές, οι οποίες τελικά διεξάγονται, αφού δεν εκλέχθηκε πρόεδρος της Δημοκρατίας, γίνονται με ένα, κάτω από ένα πρωτόγνωρο κλίμα, αρκετά πιεστικό, αρκετά πολωμένο, με οξύτητες, με χαρακτηρισμούς. Δεν ξέρω αν όλα αυτά ωφελούν τη χώρα και αν μπορεί να τα παρακολουθήσει και ο κόσμος, θα έλεγα. Γιατί εγώ διαπιστώνω και έχω μια πολύ καλή επαφή με την κοινωνία, ότι ο κόσμος δεν θέλει πια φανατισμούς, δεν θέλει οξύτητες. Θέλει να ακούσει συνεπείς φωνές που θα του δώσουν μια προοπτική για το πρόβλημα που ζει. Εκτός... Και αυτό προσπαθούμε, τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά, αλλά πιστεύω και η Νέα Δημοκρατία, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Άκουσα νωρίτερα, λίγο τώρα που ερχόμουν, τον καλό φίλο, τον κύριο Παπαδημούλη, έτσι, να λέει, έχουμε νέους, έχουμε ωραίους, έχουμε γυναίκες, έχουμε λίγους, χτυπάμε τη γραφειοκρατία. Ξέρετε, καλό είναι η ευχή που λέμε καμιά φορά, λίγο κοροϊδευτικά, υγιής και πλούσιος. Ποιος διαφωνεί? Όπως επίσης, ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα, ποιος διαφωνεί με το δίκαιο? Όλοι συμφωνούμε με το δίκαιο, αλλά να συμφωνήσουμε πολύ συγκεκριμένα για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Όταν λες δίκαιο φορολογικό σύστημα και λες θα φορολογήσω τη μεγάλη ακίνητη περιουσία, αλλά δεν λες από πού ξεκινάει η μεγάλη ακίνητη περιουσία, προφανώς γυρνάμε σε μικροκομματικά τερτύπια προηγούμενων δεκαετιών. Άρα δεν καταλάβαμε τίποτα από την κρίση. Κύριε Βλάχο, νομίζετε ότι έχετε εξηγήσει στον κόσμο, καταρχάς, το πού θα πάτε τη χώρα εσείς αν ξαναβγείτε στην πρώτο κόμμα, αν κάνετε εσείς κυβέρνηση. Προσπαθούμε. Πώς θα ορίσετε το μέλλον της χώρας αυτή? Προσπαθούμε να το ξεκαθαρίσουμε. Δηλαδή δεν μιλάτε για διαγραφή μέρους του χρέους, δεν μιλάτε για κούρεμα του χρέους. Θεωρείτε το χρέος αυτό βιώσιμο? Κοιτώντας λίγο τα νούμερα, από το 125% που ήμασταν το 2010 και μας το κουρέψανε γιατί το θεωρούσαν μη βιώσιμο, πώς είναι δυνατόν σήμερα στο 175% να το θεωρούμε βιώσιμο το χρέος? Να τα πάρουμε τη σειρά. Εμείς λέμε και δεσμευόμαστε ότι ολοκληρώνεται αυτό το πρόγραμμα, η συμφωνία, το λεγόμενο μνημόνιο που έλυγε 31 Δωδεκάτου με τη δίμηνη παράταση που πήρε λόγω της διεξαγωγής των εκλογών. Να θυμίσω ότι δεν ήταν επιλογή της Νέας Δημοκρατίας η ένταξη της χώρας στο μνημόνιο. Έγινε το 2010 από μια άλλη κυβέρνηση, από ένα άλλο κόμμα. Εμείς βρεθήκαμε στην πορεία υλοποίησης αυτού του προγράμματος να το διαχειριστούμε και το διαχειριστήκαμε όσο μπορούσαμε καλύτερα, με όσα λιγότερα προβλήματα. Λέμε ότι αυτό όμως τελειώνει και αφού τελειώνει το πρόγραμμα αυτό, ολοκληρώνουμε τη συμφωνία με τους δανειστές, αφού συνεχίσουμε από εκεί που την αφήσαμε. Οι κόκκινες γραμμές, κυρία Τσαπανίδου, που ετέθησαν πριν από ένα μήνα, πριν σταματήσει η κουβέντα, ισχύουν και για την επόμενη μέρα. Δηλαδή,
οι περικοπές συντάξεων είναι κόκκινη γραμμή. Το είπαμε και μας δεσμεύει και για την επόμενη μέρα. Δεν θα κάνουμε πίσω σε αυτά που είπαμε όχι επειδή θα γινόταν εκλογές. Πώς θα τα καταφέρετε, αλήθεια? Είχα μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα λίγο νωρίτερα εδώ με τον οικονομολόγο τον κύριο Γκλεζάκο και έλεγε ότι έχουμε δεσμευτεί με χαρτιά και υπογραφές και με συμβάσεις ευρωπαϊκές ότι θα μειώσουμε τη χρηματοδότηση στα ασφαλιστικά ταμεία κατά πολύ. Δηλαδή από τα 12 δισεκατομμύρια θα πέσουμε στα 8 δισεκατομμύρια στη χρηματοδότησή τους. Ήδη τα ταμεία είναι μέσα. Και όσο περνάει ο καιρός θα μειώνεται και άλλο η χρηματοδότηση. Πώς θα καταφέρετε με την ανεργία σε αυτά τα επίπεδα, τις εισφορές να είναι παγωμένες στο μηδέν, θα καταφέρετε εσείς να κρατήσετε όρθιο το ασφαλιστικό και να τραβάτε και κόκκινες γραμμές γι' αυτό? Θα σας πω. Καταρχήν, τα μέτρα τα οποία προτείνουν. Εμείς είπαμε ότι δεν ανοίγουμε θέμα ασφαλιστικού. Έτσι, μα ανοίγει μόνο του, κύριε Βλάχο. Ανοίγει μόνο του. Και αλλά... δεν ανοίγει, σκάει για την ακρίβεια, στα χέρια σας. Ναι. Ποια είναι η διαφορά μας? Ότι εμείς λέμε ότι ξεκινάμε αυτή την κουβέντα. Αρνούμαστε την επιβολή μέτρων που αυτή την ώρα ανακοινώθηκαν από τους δανειστές μας, γιατί πολύ απλά, και εκείνη και η διαφορά μας με τους άλλους, δεν είναι ότι αρνούμαστε να πούμε στα μέτρα. Εμείς αρνούμαστε τεκμηριωμένα, λέμε ότι δεν χρειάζονται μέτρα. Εάν μέσα στη διάρκεια της χρονιάς χρειαστεί κάποια παρέμβαση, δεσμευόμαστε να πάρουμε τότε, να γίνει παρέμβαση από τη δικιά μας πλευρά, στο βαθμό που χρειάζεται και όπου χρειάζεται. Προληπτικά μέτρα λέμε ότι δεν παίρνουμε και ξέρετε, αυτή την άποψή μας τη στηρίζει πάρα πολύ η πρακτική των προηγούμενων ετών. Και στις δύο προηγούμενες χρονιές υπήρχε διαφωνία με τους δανειστές. Επέμειναν στη λήψη μέτρων και τελικά τα γεγονότα, οι αριθμοί, η πραγματικότητα απέδειξε ότι είχαμε δίκιο εμείς με τα στοιχεία που λέγαμε και όχι οι δανειστές. Αυτό δεν θα συμβεί τώρα. Και ξέρετε, πολλά από αυτά τα οποία ζητάνε οι δανειστές σήμερα, κύριε Τσαπανίδου, εγώ νιώθω πραγματικά και νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι, ότι ετέθησαν καθ' υπερβολήν γιατί πράγματι δεν ήθελαν να συμφωνήσουν με την κυβέρνηση τη σημερινή. Γιατί από τη στιγμή που υπήρξε πολιτική αστάθεια και από τη στιγμή που πίστευαν και τελικά έγινε ότι θα πηγαίναμε σε εκλογές, οι δανειστές επέλεξαν να κάνουν την τελική συμφωνία με την όποια κυβέρνηση προκύψει μετά τις εκλογές. Άρα πολλά από αυτά που ετέθησαν στην κουβέντα, εγώ πιστεύω ότι θα αποσυρθούν και από τους δανειστές, γιατί ούτε χρειάζονται, ούτε είναι τεκμηριωμένα. Από εκεί πέρα, εμείς δεν είπαμε ότι όλα είναι ρόδινα, είπαμε ότι είναι μια προσπάθεια που είναι σε εξέλιξη, είναι μια κατάσταση που είναι υπό έλεγχο. Είπαμε να μην πάνε οι θυσίες των 5 ετών χαμένες, να συνεχίσουμε αυτή την πορεία που φαίνεται να έχει ημερομηνία λήξεως και να μην ανοίξουμε μια νέα σελίδα, μια νέα ατζέντα, μια νέα πληγή. Αυτή είναι η διαφορά μας με την αξιωματική αντιπολίτευση. Εάν τώρα, σε αυτή τη διαπραγμάτευση που συνεχίζεται και που επόμενο βήμα θα έχει την διαχειρισιμότητα του χρέους, προσέλθουν και άλλες πολιτικές δυνάμεις και άλλες φωνές από την Ελλάδα, καταλαβαίνετε ότι η φωνή θα είναι πιο ενισχυμένη, θα είναι πιο αποτελεσματική. Κανείς δεν αρνήθηκε ποτέ να διαπραγματευτούμε τη διαχειρισιμότητα του χρέους με μια εθνική συμμαχία. Αλλά πρέπει να προσέλθουν όλοι και να καταθέσουν τις απόψεις τους. Εμείς στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης... Πάρα σε ποια βάση θα το συζητούσατε αυτό? Ακούστε. Σε μια εθνική διαπραγμάτευση. Σε ποια βάση? Εσείς το βρίσκετε βιώσιμο το χρέος, οι άλλοι το βρίσκουν. Κοιτάξτε, ότι θέλει κούρεμα, ότι θέλει διαγραφή. Όταν ο Πρωθυπουργός... Δεν υπάρχει κοινό σημείο δηλαδή σε αυτό, κύριε Βλάχο. Είναι σωστό. Άρα, μήπως η επισήμανση γίνεται απλώς και μόνο για να υποθεί ότι υπάρχει καλή πρόθεση? Όχι. Ο Πρωθυπουργός της χώρας, της οποιασδήποτε χώρας, είναι υποχρεωμένος να βγει και να πει και να τεκμηριώσει όσο μπορεί ότι το χρέος είναι βιώσιμο. Για σκεφτείτε τώρα σε μια αντίθετη περίπτωση. Αν έβγαινε ο Πρωθυπουργός και έλεγε ότι το χρέος δεν είναι βιώσιμο. Ουσιαστικά η χώρα είχε τελειώσει. Δεν μπορούσε να σταθεί ούτε λεπτό. Αυτό όμως, επειδή λέμε βιώσιμο το χρέος, δεν σημαίνει ότι ξεχνάμε τη δέσμευση των δανειστών μας από το 2012, ότι από τη στιγμή που θα υπάρξουν πρωτογενή πλεονάσματα και αυτά υπάρχουν, δεσμευόμαστε να ανοίξουμε την κουβέντα για τη διαχειρισιμότητα του χρέους. Ούτε αυτοί δεσμεύτηκαν για κούρεμα και στα υπόλοιπα να είμαστε αληθινοί. Ούτε εμείς είπαμε τι θα προτείνουμε. Mm-hmm. Εμείς λοιπόν θα προσέλθουμε σε αυτή την κουβέντα. Μακάρι, είπα, όσο περισσότερο προσέλθουμε τόσο καλύτερα. Και εκεί πια θα πούμε και τη μείωση τη θέσουμε στο τραπέζι. Δεν την απορρίπτει κανείς προκαταβολικά. Και την επέκταση αποπληρωμής
και το χρόνο περίοδο χάριτος και τα επιτόκια, όλα αυτά είναι στην κουβέντα. Αλλά αυτή η κουβέντα πρέπει να γίνει την κατάλληλη στιγμή και σίγουρα μάλιστα δεν μπορεί να αρχίσει από πριν και μάλιστα να βγαίνουμε σαν χώρα πια, όχι σαν κυβέρνηση, όχι σαν κόμμα, και να λέμε τα επιχειρήματα που θα θέσουμε στο τραπέζι την ώρα της διαπραγμάτευσης. Αυτά θα τεθούν εκείνη τη στιγμή. Όσοι νομίζουν, επαναλαμβάνω για τρίτη φορά, νομίζουν ότι μπορούν να προσφέρουν σε αυτή την διαχειρισιμότητα του χρέους, σε μια καλύτερη εικόνα για την επόμενη μέρα για την πατρίδα, επιτέλους ας συνεργαστούμε. Ας χαμηλώσουμε τους τόνους, ας σταματήσουμε να διαφωνούμε στο αν είναι βιώσιμο ή όχι. Τι αξία έχει την Ελλάδα? Τι αξία έχει την Ελλάδα πρακτικά? Τίποτε. Αξία έχει αυτό που θα συμφωνήσουμε με τους δανειστές μας. Και σε αυτό νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε με τους δανειστές μας αυτό που θα διεκδικήσουμε. Αυτό που θα διεκδικήσουμε, ασφαλώς. Και λέω, εάν αυτό το διεκδικήσουμε, περισσότερες δυνάμεις θα είναι καλύτερα. Ξέρετε, ακούμε καμιά φορά το ΣΥΡΙΖΑ που λέει: εμείς θα πάμε με νοπή λαϊκή εντολή. Ωραία, η νοπή λαϊκή εντολή τι θα τρομάξει τους Ευρωπαίους? Θα έλεγα εγώ όμως, αντί να πάμε με νοπή λαϊκή εντολή, θα ήταν πολύ καλύτερο να πάμε με εθνικό μέτωπο. Μάλιστα. Με εθνική συμμαχία. Με μια φωνή. Να ξέρουν ότι αυτό που λέει η κυβέρνηση το λέει όλος ο πολιτικός κόσμος. Δεν αναφέρεστε στην πρόταση Βενιζέλου, την περίφημη για εθνική ομάδα διαπραγμάτευσης χρέους. Είναι άλλη εθνική ομάδα. Εντάξει, ο κύριος Βενιζέλος κατά καιρούς σκέφτεται και προτείνει διάφορα. Θα έλεγα ότι εμένα δεν με εκφράζουν αυτές οι προσεγγίσεις. Ας κρατήσουμε την ουσία και όχι έτσι τα συνθήματα. Κύριε Βλάχο, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία. Εύχομαι στη διεκδίκηση της έδρας που θα κατεβείτε. Πού κατεβαίνετε? Θα είμαι υποψήφιος και πάλι στην περιφέρεια νομού Αττικής, το παλιό λεγόμενο υπόλοιπο Αττικής. Στην περιφέρεια Αττικής, λοιπόν. Μια δύσκολη, καλά, περιφέρεια, μια δύσκολη περιφέρεια, με την έννοια ότι είναι πολύ μεγάλη. Ναι. Ο χρόνος είναι λίγος. Καλύτερη είναι πάντως από τις άλλες περιφέρειες που είναι επίσης μεγάλες, αλλά βγαίνουν λιγότεροι άνθρωποι. Να είστε καλά, κύριε Βλάχο. Καλή ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την πρόταση. Λοιπόν, προσέξτε, έχουμε 1000 ευρώ μετρητά για εσάς. Για εσάς που ξυπνήσατε τώρα και θέλετε και άνοιξατε τη τηλεόραση εδώ παρέα μας στο Star και θέλετε να τα διεκδικήσετε τα χρήματα αυτά. Άρα θα καλέσετε στο 14748 και θα πατήσετε πολύ γρήγορα το κουμπί που θα σας ζητήσουν στο πληκτρολόγιο του τηλεφώνου σας. Ο πιο γρήγορος σε κανένα 20 λεπτό, τέταρτο από τώρα, δηλαδή στη 1:20 θα κρατάει 1000 ευρώ στα χέρια του. Πράγμα που σημαίνει, βιαστείτε, διότι σε ένα τεταρτάκι κλείνει η γραμμή και τα 1000 ευρώ θα έχουν φτάσει στα χέρια σας, είτε για να πληρώσετε υποχρεώσεις, είτε για να αγοράσετε κάτι που σας αρέσει, να κάνετε κανένα ταξιδάκι. Σε κάθε περίπτωση όμως να μας θυμάστε. Πάμε σε διάλειμμα διαφημίσεις και ερχόμαστε. Εδώ και πάλι κοντά σας και για 10 ακόμα λεπτά, πόση ώρα έχουμε, 7 λεπτά ακόμα. Για ακόμη 7 λεπτά λοιπόν θα τηλεφωνείτε στο 14748 για να διεκδικήσετε και να κερδίσετε εσείς 1000 ευρώ σε μετρητά. Τα χρήματα αυτά που κρατάω εγώ εδώ θα τα πάρει σε 7 λεπτά από τώρα ένας από εσάς ή μία από εσάς, όποιος τηλεφωνήσει πρώτος, όχι πρώτος, είναι ο πιο γρήγορος μάλλον στο 14748 που θα ακούσετε ηχογραφημένο μήνυμα που θα του δώσει οδηγίες περισσότερες. Ένα χιλιάρικο σε ρευστό δικό σας. Φεύγω για να πάω να συναντήσω τη Χριστίνα Καλοκύρη, η οποία ήταν μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα στον αγιασμό των υδάτων στον Πειραιά. Θυμίζουμε ότι ο κύριος Σαμαράς ήταν πάνω στην Καβάλα, στη Βόρεια Ελλάδα. Ο κύριος Σαμαράς ήταν στον Πειραιά, απελευθέρωσε το Περιστέρι το Λευκό και στη συνέχεια πήρε τα στελέχη του κόμματός του, τους πιο στενούς φίλους μάλλον, από ό,τι μπορώ να καταλάβω, και πήγε για ούζο στην Αθήνα, στον Πειραιά. Με συγχωρείτε, ποια Αθήνα. Πού βρέθηκε λοιπόν, Χριστίνα? Γεια σας. Μετά την ολοκλήρωση της τελετής του αγιασμού των υδάτων, λοιπόν, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, αφού ξαναγήθηκε λίγο με τον δήμαρχο στο Δημοτικό Θέατρο, στη συνέχεια κατέβηκε πεζός στην αγορά, όπου συνομίλησε με κόσμο στον δρόμο και σταμάτησε μάλιστα μπροστά από την Αγία Τριάδα, την Εκκλησία, όπου κάθε χρόνο τέτοια μέρα γίνεται συσίτιο για τους άστεγους. Κάποιοι του ζήτησαν να βοηθήσει, ώστε να μην υπάρχουν τέτοιες εικόνες πια στην Ελλάδα, και στη συνέχεια κατέληξε σε ένα τσιμπουράδικο στην αγορά του Πειραιά, όπου έφαγε μεζέδες μαζί με στελέχη του Πειραιά και πριν από λίγο αποχώρησε. Τι έφαγε? Χταπόδειξη δάτο, τυρί γραβιέρα, ντομαντίνια, φάβα, μαυρομάτικο και ήπιε βέβαια και τσίπουρο με αυτούς τους ανθρώπους. Να πω ότι και σε αυτό το μαγαζί, από ό,τι μαθαίνουμε, στο συγκεκριμένο μαγαζί, έρχεται πολύ συχνά και η κυρία Δούρου, αλλά και τα στελέχη βέβαια του ΣΥΡΙΖΑ Πειραιά. Πόπι. Μάλιστα. Μίλησε και στις κάμερες. Σας ακούσουμε, είπε ο κύριος Τσίπρας. Σήμερα είναι μια σημαντική μέρα για την Ορθοδοξία. Μια λαμπρή γιορτή για τον ελληνικό λαό. Εγώ να ευχηθώ το φως της δικαιοσύνης και της αλήθειας
να ζεσταίνει από εδώ και μπρος την πατρίδα μας. Χρόνια πολλά. Και από τον Πειραιά πάμε μέχρι τη Θεσσαλονίκη μέσω του ipop.gr στη Λία Τσαπανίδου. Ποιος ήταν τελικά αυτός που έπιασε το σταυρό, γιατί είδαμε ότι πολλοί έπεσαν και το διεκδίκησαν, Λία. 20 άτομα που επιβούτηξαν στα κρύα νερά του Θερμαϊκού, αψήφισαν το κρύο, ήταν οι θαραλέοι αυτοί, ανάμεσα τους τρεις ανήλικοι και ο ένας, ο 13χρονος Νίκος Ταρνανίδης, ήταν ο τυχερός που έπιασε το Τίμιο Σταυρό. Πολύ χαρούμενος, πολύ περήφανος, βγήκε, τον κρατούσε στα χέρια του, έκανε δηλώσεις νωρίτερα, είπε υγεία και ευτυχία, ευχήθηκε σε όλους, ήταν πάρα πολύ χαρούμενος και ο παπάς του ζήτησε μόνο να συνεχίσουν να λειτουργούν τα κολυμπητήρια της πόλης. Ο Νίκος βουτάει 5 χρόνια τώρα στα νερά κάθε χρόνο τέτοια μέρα. Πρώτη φορά έπιασε το σταυρό και είναι η πρώτη χρονιά που είναι και στη Θεσσαλονίκη. Είναι από τα Γιάννητσά κανονικά και έχει ένα χρόνο που μετακόμισαν στην πόλη μας. Τα προηγούμενα χρόνια βουτούσε στα Γιάννητσά. Και είναι και κολυμβητής. Γι' αυτό και ο παπάς του μίλησε και είπε να λειτουργούν τα κολυμβητήρια, να μην υπάρχει πρόβλημα. Για να τον ακούσουμε τον πιτσιρικά, το 13χρονο, να δούμε τι είπε στην κάμερα. Κολυμπάω 8 χρόνια. Πάω στο ναυτικό όμιλο Μακεδονίας. Και υγεία και ευτυχία. Γιατί βούτυξες, Νίκο? Όχι, έχω βουτάω 5 χρόνια, αλλά όχι στη Θεσσαλονίκη, βουτάω στα Γιάννητσά. Αυτά. Από τα Γιάννητσά είσαι? Ναι. Και πώς ήρθες εδώ? Μετακομίσαμε πρόσφατα. Α, μάλιστα. Είσαι κολυμβητής δηλαδή, χρόνια? Ναι. Ναι. Για πες μας, γιατί βούτυξες, τι ήθελες, να πάρεις το σταυρό, αλλά για ποιο λόγο? Για να δώσω για να, με ένα μήνυμα, να δώσω ευτυχία και χαρά στους ανθρώπους. Ωραία. Μπράβο. Είσαι μαθητής γυμνασίου, πρώτη γυμνασίου πας? Ναι, γυμνασίου, ναι. Πρώτη γυμνασίου. Να είναι καλά το παιδί, να είναι καλά, μπράβο του και πάντα έτσι, να έχει την ευλογία στη ζωή του. Θέλετε από το κοντρόλο μου πείτε που θα πάω τώρα? Α, μάλιστα. Θα πάμε στην Καστοριά, λοιπόν. Έχει σήμερα ξεχωριστό έθιμο στην Καστοριά. Για να συνδεθούμε και να δούμε τι γίνεται εκεί. Κύριε Πετρόπουλο, μας ακούτε? Καλημέρα, καλημέρα, σας ακούω. Τι κάνετε, πώς είσαστε? Βλέπουμε καλημέρα, την εικόνα. Καλημέρα, χρόνια πολλά από την Καστοριά που γιορτάζει. Μάλιστα, ακούμε, ακούμε και τη μουσική σας, βλέπουμε και την εικόνα. Έχω δίπλα και τον Δήμαρχο. Περιγράψτε μας, σας παρακαλώ, πολύ λίγο το έθιμο αυτό. Μετά τον αγιασμό των υδάτων, ξεκινώνται τα μπουλούκια σε όλη την πόλη. Mm-hmm. Πάρα πολλά μπουλούκια, μαζί με τους επισκέπτες. Και για φέτο είχαμε πάρα πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα. Βγαίνουν οι ρακουτσαρέοι και τα ρακουτσαράκια και γιορτάζουμε τρεις μέρες. Τρεις μέρες η πόλη είναι στους δρόμους. Αφήνουμε την εσωστρέφεια. Αγκαλιαζόμαστε όλοι μαζί, καλούμε όλο τον κόσμο δίπλα μας να έρθει να γιορτάσει και να περάσουμε το πιο ευχάριστο τριήμερο. Να είστε καλά, να είστε καλά στην Καστοριά. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη σύνδεση. Σας αφήνουμε να απολαύσετε τα ρακουτσάρια. Και εμείς πηγαίνουμε στην Κίνα για να δούμε τα πιο εντυπωσιακά γλυπτά από πάγο. Στέφανος Σίσκος θα μας πει ποια είναι αυτά. Φεστιβάλ Πάγο και Χιονιού λοιπόν ξεκίνησε χτες στην Κίνα. Είναι καθιερωμένο γεγονός που γίνεται κάθε χρόνο. Θα βλέπουμε στους δέκτες μας καταπληκτικά γλυπτά που φτιάχνονται από πάγο. Η διοργάνωση θα κρατήσει μέχρι τις 25 Φεβρουαρίου. Όπως γίνεται εύκολα κατανοητό, τόσο οι ντόπιοι όσο και χιλιάδες τουρίστες σπέβδουν κάθε χρόνο στην πόλη Χαρμπίν της Κίνας για να δουν αυτά τα μοναδικά γλυπτά. Οι Κινέζοι βέβαια και με μοναδικούς χρωματισμούς δημιουργούν και πιο υπέροχες εικόνες και έτσι το θέαμα είναι εντυπωσιακό τόσο το βράδυ όσο και το χειμώνα απόπη. Μάλιστα. Και από τους πάγους, για πάμε σε μια γυναίκα η οποία είναι καυτή. Ποια παντρεύτηκε, αυτή που σου αρέσει, η Κάμερον Δίας παντρεύτηκε. Η Κάμερον Δίας, στις 42 της χρόνια λοιπόν, με τον αγαπημένο της Μπέντζι Μάντεν. Πάντα σύμφωνα με δημοσίευμα γνωστού αμερικάνικου περιοδικού, καθώς δεν έχει βγει κάποια επίσημη ανακοίνωση. Εδώ βλέπουμε το σπίτι της διάσημης ηθοποιού, όπου εικάζεται πως έγινε χθες η τελετή. Παρουσία πολλών διάσημων φίλων και γνωστών. Μάλιστα. Εδώ βλέπουμε έναν από τους παραγωγούς του Άγγελου. Τι χάσανε οι θαυμαστές λοιπόν, την κέρδισε ο φίλος της. Και για να δούμε μια κοιλίδα μαύρη στον ήλιο, γιατί έχει αναστατώσει τους επιστήμονες αυτή.
Εμφανίστηκε πριν μία ακριβώς εβδομάδα. Η NASA έδωσε τώρα τις πρώτες εικόνες που βλέπουμε στους δέκτες μας. Πρόκειται για υψηλή κίνηση σωματιδίων στον ήλιο και όπως διαβεβαίωσε η Διαστημική Υπηρεσία των ΗΠΑ της Αμερικής, δεν θα υπάρξει και κάποιο αντίκτυπο στη Γη. Ωστόσο, το θέαμα παραμένει εντυπωσιακό και αναμένουμε και τις επόμενες μέρες και περισσότερα αποτελέσματα ώστε να μας εξηγήσουν το μοναδικό αυτό φαινόμενο. Και στη Δέσποινα Μανδελενάκη για περισσότερες ειδήσεις στο εξωτερικό δελτίο. Δέσποινα. Πάμε να δούμε τον Brad Pitt, ο οποίος αυτή τη φορά δεν βραβεύτηκε, ωστόσο σε φεστιβάλ ταινιών στο Palm Springs, διεθνές φεστιβάλ, έδειξε τις φωνητικές του ικανότητες. Μπορούμε να τον ακούσουμε λίγο. Τραγούδησε. Oh yell, oh yell. Oh yell, oh yell, oh yell, oh, oh yell, oh, oh. Νομίζω καλύτερα τα πάει στην υποκριτική, στην παραγωγή και στη σκηνοθεσία. Δεν το συζητάω έτσι, τραγουδάμε καλύτερα από αυτό. Δεν το συζητάω. Έχει όμως το κοινό το από κάτω, όπως είδες, δίνει το σύνθημα και εκείνοι τον ακολουθούν. Μάλιστα. Να περάσουμε τώρα να δούμε έναν πραγματικά ατζαμί αστυνομικό, παρά τα 25 χρόνια. Αλλά δείτε εδώ τι κάνει, παιδιά. Αν δεν έχετε δει το βίντεο, ελάτε στις οθόνες και δείτε τι κάνει. Είναι αστυνομικός εκτός υπηρεσίας. Είναι αστυνομικός εκτός υπηρεσίας από το Σινσινάτι, ο οποίος πάει με τη γυναίκα του για φαγητό. Πυροβολεί κατά λάθος, εκπυρσοκροτεί το όπλο του. Τον εαυτό του, αυτοπυροβολείται. Αυτοπυροβολείται σχεδόν. Τι γίνεται, η σφαίρα χτυπάει πάνω στο ασανσέρ, το οποίο του οδηγεί στον γκαράζ, εξωστρακίζεται και τον χτυπάει στο στομάχι. Τραυματίζεται. Ο άνθρωπος, ο οποίος υποτίθεται ότι έχει και μεγάλη εμπειρία, αλλά προφανώς δεν χειρίστηκε καλά το όπλο του. Τραυματίστηκε ο άνθρωπος, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Η κατάσταση της υγείας του όμως είναι καλή. Πήγε να το τακτοποιήσει το όπλο με στην τσέπη του, έτσι. Ναι, πήγε να το τακτοποιήσει σε καλύτερη θέση. Πυροβολήθηκε, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε. Εμείς έχουμε τα δικά μας έθιμα. Στο εξωτερικό όμως έχουν άλλα έθιμα τη συγκεκριμένη μέρα, τα Θεοφάνεια. Τη χθεσινοβραδινή, μάλλον μέρα. 6 Ιανουαρίου, λοιπόν, στη Μαδρίτη γιορτάζουν την παρέλαση, την έλευση των τριών μάγων με τα δώρα, όπου όπως υποστηρίζουν 6 Ιανουαρίου. Παρέδωσαν οι τρεις μάγοι τα δώρα στο Χριστό. Γιορτάστηκε λοιπόν με αυτή τη λαμπερή παρέλαση, με χιλιάδες παιδιά στη Μαδρίτη, τα οποία είχαν βγει στους δρόμους για να δουν το θέαμα αυτό. Εντυπωσιακά κουστούμια, εντυπωσιακά άρματα και καραμέλες να πετούν στα παιδιά μέσα από τα άρματα, τα οποία ήταν χαρούμενα. Να σου πω ότι και τα δώρα τα ανταλλάσσουν τη χθεσινή ημέρα. Γίνεται η ανταλλαγή των δώρων και στη Μαδρίτη. Ανάλογα γιορτάζουν και στο Μεξικό. Εκεί όμως εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν για να απολαύσουν το κέικ των τριών μάγων, όπου είχε μήκος 1140 μέτρα. Κοιτάξτε εδώ πόσο μακρύ είναι. Ζύγιζε 9.000 κιλά. Κόπηκε σε 200.000 κομμάτια, το οποίο σερβιρίστηκε στον κόσμο μαζί με ένα μπουκάλι γάλα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Στέφανε, το θέμα σίγουρα αφορά όσους θαυμάζουν το Μέση. Τι θα μας δείξεις ότι έκανε? Όχι μόνο το Μέση, από όλους τους ποδοσφαιρόφιλους. Ο Αργεντίνος μάγος, λοιπόν, έφτασε και στην Ιαπωνία η χάρη του, όπου για τις ανάγκες τηλεοπτικού σοου πέταξε την μπάλα, όπως θα δούμε εδώ στο βίντεο, πάνω από ένα εμπόδιο που βρίσκεται στα 18 μέτρα και την κατέβασε με χαρακτηριστική ευκολία, το κοντρόλ, όπως λέγεται στην ορολογία του ποδοσφαίρου. Βλέπουμε με πόση αγωνία περιμένουν οι παρουσιαστές του ιαπωνικού σοου. Αγωνία μόνο για τους παρουσιαστές, γιατί όσοι γνωρίζουν τον Αργεντίνο Άσο ξέρουν πως δεν είναι και κάτι το ακατόρθωτο για αυτόν. Το μαγικό τρίκ αυτό που πραγματοποιεί. Βλέπετε με πόσο χαρακτηριστική άνεση κατεβάζει την μπάλα και συνεχίζει και επαναλαμβάνει το τρίκ, αφήνοντας άφωνους τόσο τους τηλεθεατές όσο και τους παρουσιαστές της εκπομπής. Για να μην σου πω ότι έχει κάνει το κοντρόλ το δικό μας. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλώ τον Μάκη, πού είσαι, ρε Μάκη? Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Τι γίνεται, έχει αφήσει μουσική, έχει γίνει άλλο άνθρωπο. Δηλαδή, κλουνοποιήθηκε. Έλα τώρα. Έχεις γίνει σαν τον Τζορτζ Κλούνεϊ, κοίτα εδώ. Δεν μοιάζει, Βαγγέλη. Ο Βαγγέλης ζηλεύει, το βλέπεις, σου κοιτάει. Α, το διακρίνω εγώ στο βλέμμα σου. Το διακρίνω εγώ στο βλέμμα σου, πες. Έχουν βάλει στόχο να είμαστε σε κανένα εκπομπή νούμερο 1, δεν υπάρχει. Μην λες τέτοια πράγματα. Λίγο σουπάκι, το μαύρο και το σακάκι και αυτό. Χειμώνας. Αυτό με σαματιάσω. Ναι, ναι. Έτσι, για λέγε. Άλλαξε η χρονιά γι' αυτό. Τι γίνεται? Α, γι' αυτό. Όλα καλά. Τι έχουμε να δείξουμε? Χθες τελείωσε ο πρώτος γύρος. Έβλεπα και το Θοδωρή χθες, τα είπε, ο ΠΑΟΚ τερμάτισε πρώτος. Ξάνθη Πανθρακικός 0-0 στο τελευταίο μάτς που είχαμε, να βλέπουμε και πλάνα από το χθεσινό παιχνίδι. Mm-hmm. Η αγωνιστική δράση ολοκληρώθηκε λοιπόν για τον πρώτο γύρο, Ξάνθη Πανθρακικός 0-0. Τώρα έχουμε κύπελο αύριο και μεθαύριο. Το πιο κρίσιμο μάτς το έχει ο ΠΑΟΚ.
Ναι. Ο οποίος είναι τελευταίος στον ομιλό του με ένα βαθμό. Παίζει στην Κέρκυρα και πρέπει να νικήσει οπωσδήποτε για να προκριθεί στον επόμενο γύρο. Θα κερδίσει. Λοιπόν, Φωστήρας Ολυμπιακός, Χανιά Παναθηναϊκός. Θα κερδίσει. Το καλό θα κερδίσει, το είπαμε αυτό. Το καλό το εκφράζει ο ΠΑΟΚ. Ναι, ναι. Για μένα, για τον Κώστα εκεί, για αρκετούς από τους Θεσσαλονικείς. Έχουμε εδώ, ναι. Για αρκετούς από τους Θεσσαλονικείς. Είναι πλειοψηφία, είπαμε τις νομίζω. Θεσσαλονίκη, όχι, γιατί το λες αυτό. Όχι. Και με τους Αριανούς εκεί παίζει μεγάλη μάχη. Και με τους Ηρακλειδείς επίσης, πυροβίζεις. Πολύ καλή η Ηρακλειδείς. Λοιπόν, αυτό. Τετάρτη και Πέμπτη έχουμε αγώνες κυπέλου. Είπαμε, το σημαντικότερο είναι ο ΠΑΟΚ που έχει ένα βαθμό και στην τελευταία θέση. Τώρα, και συνεχίζει το πρωτάθλημα το άλλο Σαββατοκύριακο. Πες το. Το βλέπεις αυτό, σου αρέσει. Τι είναι αυτό. Ε? Τι είναι. Καταπληκτικό. Ξέρεις που είναι αυτό. Όχι. Δύο μέτρα πάνω από εδώ. Πού. Στην Ιπποκράτειο Πολιτεία. Μαγικό. Μ' αρέσει που έχει το διατηρεί το χώρο καθαρό. Ναι, είναι μια λίμνη μέσα στα σπίτια. Για όποιον δεν έχει πάει, είναι μια μαγεία. Είναι σαν να στις Άλπεις, ε. Λες τι μαγικό μέρος. Τι σε κάνει να καταλαβαίνεις ότι δεν είναι Άλπεις. Το εξαιρετικής αισθητικής καγκελάκι. Δηλαδή, το καγκελάκι. Το πράσινο, το πράσινο τελείωμα. Το πράσινο τελείωμα του καγκελακίου το πράσινο, το πράσινο πρέπει να είναι λόγω οικολογικού. Για να δένει με το περιβάλλον, με τα δέντρα. Με τα δέντρα. Πολύ ωραίο χιόνι. Το καγκελάκι όλα τα λεφτά, παιδιά, τέλειο. Τι να σας πω. Λοιπόν, κάπου εδώ πίσω, ας πούμε, έχει και σπίτια. Είναι και ο φίλος μου ο Γιώργος μένει κάπου εκεί. Ωραία περιοχή. Είναι ωραία να πας με τα παιδιά. Ωραία είναι, αλλά. Χιόνι πολύ. Πάρα πολύ. Και έξω από εδώ έχει χιόνι. Θα το βλέπει ο γιος μου τώρα και θα λέει πάλι θέλω να πω σε χιόνι. Γι' αυτό σου λέω, να τον πάρεις να τον ανεβάσεις μέχρι εκεί που είναι κοντά. Καλά είναι. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή χρονιά να έχουμε με υγεία. Και τι δεν κάναμε σήμερα. Τα νερά τα αγιάσαμε, τη φώτιση τη στείλαμε, τα περιστέρια τα είδαμε να φεύγουν στους ουρανούς από τα χέρια του κυρίου Τσίπρα. Μιλήσαμε με τον κύριο Σαμαρά από την καβάλα στην οποία βρέθηκε για να αγιάσει εκεί τα ύδατα. Μιλήσαμε με εσάς μέσα από τα social media. Κάποιοι τρολάρετε άσχημα, αλλά εντάξει, κάνουμε ό,τι θα σας ακούμε, μην νομίζετε. Τον ξηρό τον πήραμε, τον πήγαμε Κορυδαλό. Βγάλαμε τα σπίτια από το λουτράκι, από τη δεύτερη γιάφκα που βρέθηκε εκεί. Δώσαμε 1.000 ευρώ στην κυρία Κάτσαρη. Ποια είναι η κυρία Κάτσαρη? Αυτή που διεκδίκησε και κέρδισε η κυρία Κορίνα Κάτσαρη το 1.000 ευρώ μας σήμερα. Τι άλλο κάναμε στη διάρκεια αυτής της εκπομπής? Σας εξηγήσαμε για τον Brexit και για το μη Brexit. Όλα τα είπαμε. Και αν θέλετε να είμαστε παρέα και αύριο, θα είστε εδώ στις 10 το πρωί. Κάθε μέρα θα είστε εδώ στις 10 το πρωί για να τα πάμε καλά. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Μην φύγετε από το Star, γιατί ακολουθεί Τατιάνα Στεφανίδου και η παρέα της με την εκπομπή Μία. Και εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο στις 10. Γεια σας, να είστε όλοι καλά αύριο πάλι. Και φυσικά, το καλό θα νικήσει. Γεια σας.